Καλησπέρα, είμαι ο Τζακ. Ποιο κοροϊδεύετε, ρε, ποιο κοροϊδεύετε. Εγώ κρατιέμαι, ξέρω εγώ, να μην σας καταστρέψω το intro μου, την έχετε πει δύο φορές, να πούμε. Έχει πεταθήσει την πούτσα ένας με τον άλλον. Καλησπέρα, λοιπόν. Είμαι ο Τζακ. Είναι ο Μάκιους και από εδώ έχουμε τον Δουκουτιού, ο οποίος προσπάθησε φιλότιμα να μην μου καταστρέψει το intro αυτή τη φορά, το παραδέχομαι. Αυτό. Είναι ο Τζακ, είναι ο Μάκιους και εγώ είμαι ένας βλάκας, αυτό. Αυτή είναι η φάση και μας. Εσείς ήδη, και εσείς, αγαπητοί θεατές, ήδη καταλάβατε πόσο καλή δομή θα έχει το σημερινό podcast. Μπαίνουμε με το δεξί. Καλώς ήρθατε σε ένα podcast το περίπου. Μ' αρέσει. Λοιπόν, αποτυχία. Ξεκινάμε με πολύ γερή βάση, το δίνω. Λοιπόν, έχουμε μαζευτεί εδώ πέρα για να κάνουμε έτσι μια αναδρομή στο Game of Thrones εν όψη που έχουμε τα τελευταία επεισόδια. Σήμερα που το ηχογραφούμε νομίζω βγαίνει το πρώτο τελευταίο. Yes. Και σήμερα βασικά αυτό δεν ξέρω σε, τι ώρα θα... Σε λίγες ώρες. Αυτό σκέφτομαι. Θα είναι πολύ γαμάτο. Τώρα ας πούμε στην Ελλάδα είναι 11, ρε παιδί μου, 11 παρά 10. Θα έχει πολύ πλάκα να τελειώσει το podcast και η ηχογράφησή μας με την έναρξη του πέμπτου επεισοδίου. Δηλαδή θα περάσω πάρα Κοίταξε, πολύ καλά μας συμβεί αυτό. Σε περίπου 5 ώρες και ένα τέταρτο γίνεται αυτό, οπότε δεν αποκλείεται. Γαμάτο. Καλή τύχη σε όλους σας. Εγκεφαλικό. Καλή τύχη σε όλους τους ακροατές. Σήμερα, κυρίες και κύριοι, στο πρώτο επεισόδιο αυτού του podcast ή στο πρώτο μέρος του πρώτου επεισοδίου, θα εξαρτηθεί σε πόσα θα διαιρεθεί. Βασικά, τώρα μπορούμε να λέμε κιόλας ότι υπήρχε ένας πιλότος που δεν βγήκε ποτέ ακριβώς από το Game of Thrones. Μην τους δείχνεις, μην τους λες πώς γίνεται το λουκάνικο. Έτσι πρέπει να γίνεται, παιδιά. Εγώ να εξηγήσω ένα πράγμα για το λουκάνικο, παιδιά. Λοιπόν, σίγουρα θα κάνουμε λάθη χρονολογικά, σίγουρα θα παραλείψουμε πράγματα. Το λέμε από τώρα. Θα είναι λίγο στραβό το λουκάνικο. Αλλά ο στόχος μας δεν είναι να κάνουμε ένα πλήρες recap. Το δοκιμάσαμε αυτό στον πιλότο, δεν βγήκε καλό και τώρα το ξαναγυρίζουμε. Έτσι είναι, γιατί μαθαίνουμε από τα λάθη μας. Με μία χρειαστούμε... πρόταση, σήμερα παιδιά δεν έχουμε ζωή και θα νερντουλιάσουμε για τη σειρά που όλοι γουστάρουμε να βλέπουμε και όλοι γουστάρουμε να χαιτάρουμε. Yeah, και εσείς μαζί μας. Και γράψτε στα σχόλια ό,τι σας κατέβει για να γουστάρουμε και απλά να ασχολούμαστε συνέχεια με το Game of Thrones μέχρι να πεθάνουμε και να δίνουμε λεφτά σε αυτούς τους μαλάκες που το έχουν πάρει τα πνευματικά δικαιώματα. Μας έχουν γάμει. Ευχαριστούμε, Ιντερνετ. Οπότε λοιπόν, χωρίς περαιτέρω σάλτες κτλ. Πάμε Game of Thrones Season 1, ξεκινάμε, δώστε. Λόκο. Τι να λέμε, ρε φίλε, παιδιά. Καταρχήν να ξεκινήσουμε λίγο με μια απλή ερώτηση. Πώς μπήκατε στη φάση του Game of Thrones, G? Λοιπόν, εγώ το είχα ακουστά και νωρίτερα από το χώρο του high fantasy στα βιβλία. Δεν είχε τυχή να διαβάσω. Τελικά βάζω έτσι τυχαία να δω το πρώτο επεισόδιο. Φτάνω στο τέλος του πρώτου επεισόδιου και είμαι σε φάση okay, ξέρω τι θα κάνω για την επόμενη εβδομάδα. Okay. Κάτσε, δηλαδή το ξεκίνησες την πρώτη σεζόν? Όχι, ούτε καν, εγώ το ξεκίνησα τέταρτη σεζόν. Oh. Δηλαδή είχε ξεκινήσει η τέταρτη σεζόν και τότε εγώ το ξεκίνησα. Μάλιστα. Στο πρώτο είναι φίλος φάση ή απλά ξεσύσου να ήρθε η ώρα θα το όχι, κάνω? Όχι, είχα ακούσει πάρα πολύ θόρυβο σχετικά με Game of Thrones και, okay. Και από τα βιβλία αλλά και στο ίντερνετ που βγήκε η σειρά και λέω δεν γαμίσες, πάνω να το δω. Α, ήταν σε φάση γιόλο αλλά τελικά ξέρεις, ναι. Έκατσες. Περίτω να σου πω ότι με το που τέλειωσα την πρώτη σεζόν ξεκίνησα να διαβάζω και τα βιβλία. Mm-hmm. Και τώρα... Σε κέρδισε πλήρως. Ναι, και τώρα είμαι μαζί με όλους τους υπόλοιπους που βρίζουν τους παραγωγούς και βρίζουν τον Μάρτιν επειδή δεν έχει τελειώσει ακόμα τα βιβλία. Εσείς, κυρία του YouTube? Εγώ το έμαθα επειδή μου είχαν πει για το Red Wedding. Βασικά συζητούσαν για το Red Wedding κάπου στο σχολείο μου, ρε παιδί μου. Δεν θυμάμαι ακριβώς τη φάση. Αλλά το συζητούσαν και εγώ λέω μια τι φάση, γιατί όλοι μιλάνε για αυτή τη χαζομάρα. Τι είναι το Red Wedding, τι είναι όλο αυτό το πράγμα. Και μου λέει μια φίλη, ρε παιδί μου, που γενικά τη σέβομαι στις επιλογές της για ταινίες και σειρές. Μου λέει είναι αυτή η σειρά και σκοτώσανε τους μισούς. Και είμαι what Dude, the spoilers. Fuck. Και είμαι, οκ, okay, σκότωσαν τους μισούς, πάμε να δούμε τι παίζει. Και είπα, θα δω δοκιμαστικά την πρώτη σεζόν, χωρίς να ξέρω για το θάνατο του Ned, χωρίς να ξέρω τι θα παιχτεί. Mm-hmm. Και νομίζω η πρώτη σεζόν είναι ο λόγος που το... Δηλαδή, δεν ενθουσιάστηκα τόσο πολύ με τη σειρά, με το τρόπο που οι φίλοι μου είπαν να δω τη σειρά, όσο με το πόσο καλά διαχειριζόταν, ρε παιδί μου, τις ιστορίες και την θεματική, okay. Αν θες. Ναι, αλλά αυτό που σε δελέασε αρχικά ήταν ότι μια σειρά που ενδεχομένως σπάει κάποιους κανόνες της τηλεόρασης για να δούμε τι παίζει. Και μετά έμεινε σε άλλο. Βασικά, μια σειρά που δεν φοβάται, ρε παιδί μου, να θυσιάσει πράγματα προκειμένου να έχει καλή αφήγηση. Αυτό. Ωραία.
Okay. Εγώ ήμουν πιο παραδοσιακός, ρε παιδί μου. Απλά μου έπαιξε τα αρχίδια ο Βαγγέλης Μαρμαράς από το Geek Wars. Ήταν περίπου δεύτερη σεζόν, ήταν αρχή της δεύτερης σεζόν. Ναι, κάπου εκεί μέσα δεύτερη σεζόν. Εμένα μου τα έπαιζε από την αρχή ο Βαγγέλης. Σε φάση, μαλάκα, πρέπει να το δεις, αντεγαμίσω. Εγώ γενικά δεν είμαι σειράκιας, μου αρέσουν πιο πολύ ταινίες. Ερώτηση: ο Βαγγέλης είχε προηγούμενη επαφή π.χ. από τα βιβλία κτλ. Ή και αυτός από τη σειρά? Ναι. Ναι. Δεν είχε διαβάσει τα βιβλία, αλλά ήξερε το storyline, το βασικό, τουλάχιστον αυτό που είχαν γραφτεί μέχρι τότε και το ψάξε και στο ίντερνετ πριν. Ο ηλίθιος αυτό σποϊλαρίστηκε, αλλά εντάξει, ο Βαγγέλης, δεν ξέρω. Παιδιά, εμένα μου αρέσει, αρέσει να σποϊλάρω, να τα λέμε αυτά. Και το παρατηρώ τώρα και με τα recap που κάνω, ότι πολλοί κόσμος μου στέλνει, είδα το recap, ας πούμε, τη τάδε σεζόν και ξεκίνησα τη σειρά. Ναι, κατάλαβα. Δεν είναι τόσο περίεργο πια. Εγώ μπήκα λίγο πλήρως παρθένος. Μια μικρή παρένθεση, γιατί μου έδωσε μια πολύ ωραία πασά ο Κώστας. Να πούμε ότι αυτά τα podcast είναι για όσους έχουν δει τη σειρά ήδη, ωραία. Και μαζί μας κάνουμε ένα ταξιδάκι στην λεωφόρο των αναμνήσεων, ουσιαστικά. Ναι, παιδιά, θεωρούμε πάνω κάτω, αντιμετωπίζουμε τη σειρά ότι λες και είστε στην παρέα μας. Είστε παιδιά που είναι στο ίδιο περίπου επίπεδο στο Game of Thrones με εμάς. Και αν δεν είστε παιδιά, εγώ θα πω ότι γλιτώνετε στην τρέχουσα φάση. Δηλαδή, αν μπορέσατε και δεν φάγατε κανένα spoil μέχρι σήμερα γενικά για το Game of Thrones, keep it that way, περιμένετε 15 μέρες. Κοίτα, πιθανότατα, αν έχουν γλιτώσει για όλη τη σειρά του Game of Thrones spoilers, δεν μας ακούνε γιατί δεν είναι στο ίντερνετ. Ναι, αυτό, έχω να σας προτείνω ένα καινούργιο εργαλείο, λέγεται ίντερνετ, παιδιά. Θα σας λύσει τα χέρια, πραγματικά. Οπότε αυτό, ήρθε ο Βαγγέλης με στικάκι στο σπίτι μου, ξέρεις, ήταν να ράξουμε να παίξουμε games και ήταν σε φάση, όχι, σε ξεγέλασα Μιχάλη, σήμερα δεν θα παίξουμε games, θα δούμε το πρώτο επεισόδιο, θα δω το επεισόδιο του Game of Thrones στο σαλόνι σου και θα κάτσεις δίπλα μου και θα το δεις. Για κάποιο λόγο το είπες και τέτοιο φαντάστηκα ήδη με τη φωνή του Βαγγέλη αυτό το πράγμα, ρε. Ναι. Συμβαίνει αυτό, συμβαίνει. Να σου πω. Ξέρεις, έκατσα, το είδα, είχαμε χαλασμένα, δεν είχαμε πετρέλαιο, ήμασταν μια θερμάστρα, ρε φίλε. Το κρύο, τέριαζε στο κρύο της σειράς και απλά με κέρδισε, ρε φίλε, το πρώτο επεισόδιο. Αυτά. Ναι, ας μπούμε λοιπόν στη φάση. Ναι, λοιπόν, μιας και έχουμε καλεσμένο σήμερα, Κώστα, για κάνε μας το intro στην πρώτη σεζόν Game of Thrones. Τι να πω, τι θέλετε. Τι θέλετε, κυρία, τι παρακαλείτε. Στο φανταστικό κόσμο ένα του Westeros, λοιπόν. Θα φτάσουμε και εκεί. Στο φανταστικό λοιπόν κόσμο του Westeros είναι κάποια βασίλεια σε πόλεμο. Η δυναστεία των Ταργκέριαν που είχε δράκους έχει πλέον πέσει χάρη στην επανάσταση του Ρόμπερτ του Μπαράθεων. Ο Hand of the King, ο βοηθός του βασιλιά, είναι μυστηριωδός, βρίσκεται μυστηριωδός νεκρός. Και ο βασιλιάς πηγαίνει βόρεια να συναντήσει τον παλιό του War Buddy, τον Ed Stark, τον απίστευτο Sean Bean, για να του πει να πάνε μαζί στον πόλεμο. Σε ευχαριστώ πολύ, Κώστα. Έλα, είμαι καλός αυτός. Να σε καλά, ρε, εντάξει. Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι βάζω τώρα το δούλο μου να μιλάει για μένα. Yes, master. Μάικιους, Hand of the King, ρε μαλάκα. Ξεκάθαρα. Εμένα θα με λένε σκουλικότρυπα. Αυτό. Εσένα σε λένε Τίριον επειδή σε έχουμε βάλει Τίριον στο thumbnail, να ξέρεις. Εντάξει. Νομίζω ότι είναι εντάξει, ρε παιδί μου, ότι άμα δεις κοντό ξαφνικά Τίριον, ας πούμε, είναι το πιο major κλισέ, ας πούμε, σε παρέες. Ο διάλογος είχε πάει ως εξής, του λέω, μαλάκα να ξέρεις, έχω βάλει Τίριον, δεν πιστεύω να έχεις πρόβλημα. Κανένα λέει, αλλά στέσαι ο Σαμ, του λέω, μέσα, fuck yeah. Και εγώ αυτό του είπα, ρε. Μιχάλη, και εγώ αυτό του είπα, ρε. Μου λέει, εγώ ποιος να είμαι, και του λέω ο Σαμ, και μου λέει, ήθελα να είμαι ο Ρόμπερτ. Ποιος Ρόμπερτ, ρε, αλλά είσαι ο φίτουλας που ξέρει τα πάντα για τα 7 βασίλεια. Είσαι ο Σαμ, ξεκάθαρα. Ναι, αυτό. Δηλαδή, για να στο λένε δύο άνθρωποι χωρίς να είναι συνεννοημένοι, κάτι πάει να πει αυτό, ρε παιδί μου. Εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα, φίλε. White Walker Slayer, Lover of Women, Maester, fuck yeah. Σαν πολύ καλύτερη μου. Ο Σαμ είναι ο ορισμός του ήρεμη δύναμη. Ναι, εντάξει. Ο Σαμ για μένα. Στο Winterfell, λοιπόν. Ο Σαμ για μένα είναι top χαρακτήρα, τέλος. Είναι από αυτούς τους χαρακτήρες, ρε παιδί μου, που λες ότι εντάξει. Είναι πολύ κλισέ να σου αρέσει αυτός ο χαρακτήρας γιατί είναι ο καλόλης και εξής, είναι μέσα σε όλα. Αλλά φίλε, για μένα είναι, άμα το δεις το Game of Thrones από την πλευρά του Σαμ, είναι πάρα πολύ ωραία σειρά. Τι εννοείς? Δεν υπάρχει καν Σαμ κάθε Δευτέρα. Σκέψου κάθε λίγο. Κάθε Δευτέρα βράδυ βλέπει ο Σαμ Game of Thrones. αν έβλεπες το Game of Thrones χωρίς καθόλου όλα τα υπόλοιπα plotlines, τίποτα. Και ήταν μόνο του Σαμ. Α, τι λες. Λάθος χαρακτήρα. Κάθε βράδυ βλέπει Game of Thrones ο Μπραν, μαλάκα. Συντονίζεται στο 3i Draven TV και βλέπει. Παιδιά, έχω πάθει αυτό που έχει πάθει ο Μπραν σε κάποιες, ειδικά για τις τρεις πρώτες σεζόν που θα μιλήσουμε σήμερα, χρονικά, βασικά όλο το Game of Thrones. Έχω κάνει πολλά rewatches
και έχει μπερδευτεί χρονικά μέσα στο κεφάλι μου. Ξέρεις, τα πράγματα συμβαίνουν εκτός χρόνου, ξέρω εγώ. Αν μου δείξει τον Τίριον με σημάδι και μουσια και τον Τίριον, ξέρω εγώ, φρέσκο ξυρισμένο. Είναι, ξέρεις, ο Τίριον, ξέρεις. Το ζω out of time πλέον. Παιδιά, για νομίζω πλέον όλοι. Γιατί πραγματικά το συζητούσαμε πριν με τον Μιχάλη και είμαστε σε φάση. Μαλάκα, είπαμε σημεία και τέρατα. Θα το ξαναγυρίσουμε. Ναι. Ναι. Λοιπόν, πάμε. Το πρώτο επεισόδιο, παιδιά, εντάξει, είναι όλοι οι βασικοί. Το πρώτο επεισόδιο εκτυλίσσεται σε δύο μέρη, ρε παιδί μου. Στο Winterfell, όπου έχουν μαζευτεί όλοι, ρε παιδί μου. Και γίνεται ένα μεγάλο feast όπου ο Ρόμπερτ Μπαράθεων, ο αγαπημένος μας χοντρούλης Ρόμπερτ Μπαράθεων, ζητάει από τον κολλητό του Ned Stark να πάει μαζί του στην πρωτεύουσα και να γίνει το χέρι του βασιλιά. Γίνεται ένα γλέντι, ωραίο, ρε παιδί μου. Και σε αυτό το γλέντι γνωρίζουμε κάποιους από τους χαρακτήρες. Όπως για παράδειγμα. Να ξεκινήσουμε με τον Τίριον τον Λάνιστερ. Ναι, βασικά. Δεν ξέρω αν αξίζει τον κόπο να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία γενικά. Δηλαδή, ήδη το πάμε πάρα πολύ αναλυτικά, ενώ ξέρουμε, ας πούμε, τι θα γίνει. Κατεβαίνει αυτό, να προτείνω κάτι, παιδιά. Ας το πάμε λίγο dramatic person. Δηλαδή, ας πούμε, ας πάρουμε σε κάθε σεζόν ποιοι είναι οι κύριοι χαρακτήρες που έχουν τα major storylines και το παίρνουμε από εκεί. Ωραία, εντάξει, άρα θα πρέπει να ξεφύγουμε από το πρώτο επεισόδιο. Εντάξει, το πιο σημαντικό πράγμα που γνωρίζουμε τους χαρακτήρες, αυτό γίνεται στο πρώτο επεισόδιο. Ναι. Και σπρώχνουν και μαθαίνουμε το μεγάλο μυστικό, ξέρω εγώ, το οποίο είναι το driving force, η αιμομιξία των Lannisters. Αυτό. Έτσι. Εμένα, εντάξει, μαθαίνεις, παιδί μου, για την Άρια. Γνωρίζουμε την Άρια που μας έκλεψε την καρδιά. Γνωρίζουμε τον Τίριον Λάνιστερ που μας έκλεψε την καρδιά. Οι υπόλοιποι, τουλάχιστον εμένα προσωπικά, αυτοί οι δύο χαρακτήρες είναι που με βάλανε με τη μία. Και εντάξει, και ο Ned fucking Stark. Φυσικά. Ναι, πλάκα, παιδιά. Λοιπόν, ερώτηση. Από το πρώτο επεισόδιο, ποιος ήταν ο χαρακτήρας ο οποίος είπατε «OK, I like this guy. Το γουστάρω, τον πάω». Τίριον Λάνιστερ. Αντικειμενικά. Μην έχοντας δει κανένα άλλο επεισόδιο, Τίριον Λάνιστερ. Έχω καιρό που είδα, ξέρεις, τύπου πρώτη φορά, ρε παιδί μου, για να θυμάμαι ότι γούσταρα αυτόν. Αλλά από τα rewatches νομίζω. Αγαπημένος χαρακτήρας πέρα από τον Τίριον, ρε παιδί μου, που είναι το πιο safe να πεις. Νομίζω θα πω ότι ήταν μόνο Ned Stark, δηλαδή ήμουνα στην μπούτσα μου για όλους τους υπόλοιπους. Ναι, και εμένα ήταν ο δεύτερος, αλλά έπρεπε να πω Τίριον, γιατί εντάξει, θα ήταν λίγο μαλακή να μην το πω. Εμένα μπορώ να πω ότι. Εντάξει, και εγώ Τίριον θα πω προφανώς, γιατί είναι σχεδιασμένος για να κλέψει το show. Αλλά για κάποιο λόγο μου έχει μείνει, ειδικά από την πρώτη σεζόν, ο Ρόμπερτ, ο οποίος έχει αυτό το φαλσταφικό, η φιγούρα που είναι larger than life και. Ναι. Έχει μεγάλες ωρέξεις στα πάντα, αλλά έχει και αυτό το δικό του τραγικό backstory. Δηλαδή δεν είναι δυσδιάστατος χαρακτήρας. Ο Ρόμπερτ λάμπει σε μετέπειτα επεισόδια. Βασικά νομίζω ότι ο Ρόμπερτ έχουμε αρχίσει, ρε παιδί μου, να τον εκτιμάμε σαν καλογραμμένο χαρακτήρα. Τώρα που έχει εξελιχθεί η σειρά και λέμε μια «Άρε πούστη, ένας Ρόμπερτ Μπαράθεων που σας χρειάζεται». Είναι αυτό, ρε παιδί μου. Ακριβώς, μαλάκα. Είναι ακριβώς αυτή η φάση. Που ήταν μαλάκας ο τύπος, έτσι. Δεν το συμπαθούσες όταν την έβλεπες την πρώτη σεζόν. Λες τι μαλάκας είναι αυτός. Και μετά γίνεται χειρότερο και λες «Άρε πούστη, Ρόμπερτ, μια χαρά ζωάρα έκανε, ρε πούστη». Ήρθες, λοιπόν, τα κατάκτησες όλα. Αυτή τη στιγμή το είχα ανεβάσει και στο Facebook. Κυκλοφορεί meme που δείχνει το Westeros να έχει από πάνω στην είσοδο πανό που γράφει Starbucks. Από πάνω το σήμα του Starbucks. Και επίσης τον background ένας τεράστιος δικναστημένος Ρόμπερτ να λάμουν τα μάτια του. Πληρώνω τώρα για να δω αυτό το φινάλε. Ξεκάθαρα, ρε. Oh God. Είναι από αυτούς, anyway. Είναι από αυτούς τους θείους, ρε παιδί μου, που εντάξει, όταν ήσουν παιδάκι δεν το συμπαθούσες, αλλά μετά ναι, ρε, είναι φίλε. Ο τύπος που έχεις κάθε ιστορία σου, κάθε αστεία ιστορία σου, έχει μέσα αυτό το γαμμένο το θείο. Αυτό. Ο Ρόμπερτ είναι ο θείος που όταν έχετε βγει στην ταβέρνα με συγγενείς θα έρθει στο τραπέζι που είναι η μικρή και θα πει «Ήρθα να κάτσω με την νεολαία». Αυτός. Επίσης είναι αυτός που θα σκάσει και θα έρθει και θα σου πει «Ρε παιδί μου, του γίνεται αγοράκι, κανένα μουνάκι βγάζουμε». Ναι. 8 χρονών εσύ. Αυτό είναι πάρα πολύ awkward. Και ξέρεις τι, και να γαμάς και 28 χρονών να σου το πει. Είσαι κάπως. Θείε, just don't. Ναι. Μαλάκα, νομίζω ότι όλοι έχουμε ένα τέτοιο συγγενή. Σε φάση. Γαμάς τίποτα, ρε μαλάκα, γαμάς. Ρε, εμένα μου αρέσει γιατί πάντα θα πάει και θα το ρωτήσει τον άνθρωπο που δεν πρέπει να το ρωτάς. Δηλαδή, όταν είσαι 8 χρονών, δεν καταλαβαίνω γιατί έρχεται και να το πει. Άλλο ένα κοριτσάκι, ας πούμε, ο παππούς μου έρχονταν, μου έλεγε, ρε παιδί μου, τι γίνεται, ρε παιδί μου, κανένα κοριτσάκι σου αρέσει. Οκ.
legit. Αλλά αυτό ποια το... αγαπάς. Ναι, ρε παιδί μου, αυτό. Δηλαδή, όταν ο άλλος έρχεται και είσαι 8 χρονών και με το ζόρι, ξέρω εγώ, έχεις καταλάβει ότι έχεις και δύο αρχίδια κάτω από την πούτσα, ξέρω εγώ. Ότι δεν κατουράμε μόνο. Είναι... Ναι, ρε παιδί μου, έρχεται ο θείος. Ναι. Κανα κολαράκι έχουμε δώσει, τι έχουμε σπρώξει, τίποτα. Έτσι, έτσι. Λοιπόν, αρχίζω και ανησυχώ λίγο για τον Κώστα, γιατί ήταν πολύ συγκεκριμένο το πράγμα. Κώστα, αγόρι μου, έχουμε τίποτα παιδικά τραύματα που πρέπει να συζητήσουμε. Μεγαμούς ο θείος μου, θέλετε να το ακούσετε. Ε, ναι, λοιπόν. Μεγάλη αποκλειστικότητα στο επεισόδιο αυτό του Τζίσα, κυρίες και κύριοι, όλη η αλήθεια αποκαλύπτεται. Ο Κώστας του Κουτιούμπ είναι Λάνιστερ. Κλείνουμε λοιπόν αυτή την παρένθεση, παιδιά, να μιλήσουμε λίγο για το Game of Thrones. Ναι. Πάμε. Έχουμε λοιπόν το storyline όπου ο Jon Snow πηγαίνει στο τείχος και πηγαίνει μαζί με τον Λάνιστερ εκεί να πάει στο τείχος βόρεια με τους Επόπ να υπερασπιστεί τον κόσμο από τους White Walkers και τα λοιπά ζόμπι που σκάνε από το βορρά. Και ο Λάριον και ο Τίριον μαζί του, και ο Λάριον Τίνιστερ, ο οποίος θέλει να κατουρίσει, ο οποίος θέλει να κατουρίσει το τοίχο. Σε αυτή τη, στο ανέβα μέχρι να φτάσουν, εντάξει, το πιο ωραίο ήταν στο δεύτερο επεισόδιο στο King's Road, εκεί που έχουν ένα πολύ ωραίο διάλογο, που λέει ο Τίριον «I drink and I know things» ή κάποια παραλλαγή αυτού, ρε παιδί μου. Να διαβάζει βιβλία, του είπε βασικά. Ναι. Γιατί του ρωτούσε, γιατί διαβάζει βιβλία, τι είσαι κανένας που. Κάνα τέτοιο. Ναι, ναι, ναι. Του κάνανε γιατί κοντά διαβάζει βιβλία, ξέρεις, κάτι τέτοιο του είπε. Ναι, και ο Τίριον, ξέρω εγώ, γυρνάει στην κάμερα, λέει stay in school kids, κλείνει το μάτι. Ναι, πάρα πολύ ωραία σκηνούλα. Και παράλληλα, λοιπόν. Πλάκα, ναι, πλάκα. Να πούμε αυτό έτσι, ότι νομίζω στην πρώτη σεζόν βλέπουμε κάτι πολύ ωραίο. Ότι πολλοί χαρακτήρες ουσιαστικά είναι ψάρια έξω από το νερό. Βρίσκονται σε περιβάλλοντα που δεν ξέραν ποτέ τους και πρέπει να αντιμετωπίσουν ένα ολόκληρο καινούριο κόσμο. Το οποίο παράλληλα λειτουργεί για να μας δείξει, να μας συστήσει τον κόσμο που έχουν φτιάξει και σε εμάς το θεατή. Ναι, εντάξει. Ναι, ναι, ναι. Είναι πολύ κλασικό εργαλείο, ρε παιδί μου. Έχεις 12 βήματα του ήρωα, παιδιά. Βόγκλερ δεν είναι. Ναι. Ειδικά ο Μπραν είναι αυτός πάρα πολύ, ρε παιδί μου. Ο Μπραν είναι, ξέρεις, ο τύπος με τις ερωτήσεις που όλοι οι υπόλοιποι στη σειρά του λένε exposition για το σύμπαν. Ειδικά. Πάρα πολύ ο Μπραντς. Εντωμεταξύ, τώρα, μιας και το αναφέραμε όλο αυτό, παιδιά, δεν έχετε καταλάβει. Όταν είχα ξεκινήσει τη σειρά, επειδή ήταν και στην τρίτη σεζόν, όταν είχε τελειώσει η τρίτη σεζόν, όταν την είχα ξεκινήσει. Επειδή κάνει γενικότερα αυτό το in media res, ρε παιδί μου, η σειρά, ότι σε χώνει μέσα σε ένα έτοιμο σύμπαν και όλοι ξέρουν τα πάντα, αλλά εσύ προσπαθείς να βγάλεις το τι σκατά έχει γίνει από τους διαλόγους τους. Ναι, αυτό με είχε πιάσει ωραία. Αυτό το. Ένιωθα ότι εγώ φταίω, ρε παιδί μου. Δηλαδή, όχι ότι η σειρά σε βάζει αυτή τη διαδικασία και στα δίνει σιγά-σιγά. Τα backstory. Ένιωθα ότι ο μαλάκα δεν καταλαβαίνει τίποτα. Ποιοι ήταν, πότε ήταν, τι συνέβη. Θυμάμαι όταν πρώτα είχε βγει το Game of Thrones, υπήρχαν σχεδιαγράμματα και οδηγίες για να μάθεις ποιες οικογένειες, τι σχέση μεταξύ τους. Ρε, όταν. Εγώ μπήκα πιο organic σε αυτό το τρυπάκι. Ναι. Είναι και αυτή η φάση που είχες μάθει 47 ονόματα μέσα σε 45 λεπτά που ήταν το πρώτο επεισόδιο. Και λες, έχει κι άλλα, θα μάθουμε και τους Ταργκέριεν. Ποιοι είναι αυτοί. Μαλάκα είναι σαν την πρώτη μέρα στο στρατό. Ναι. Πραγματικά θα ήθελα να έχουν, ξέρεις, αυτό το αυτοκολλητάκι στο πέτο, ρε παιδί μου, με το όνομά τους, να τελειώνουμε. Αυτό. Ναι, αλλά φίλε, τώρα, σαν 8ου level θεατής του Game of Thrones, βλέπεις μια σκηνή που έχει, ξέρω εγώ, ένα σόλο αρχοντολό εκεί πέρα και λες. Κάτσε ρε, εκείνοι οι μικροί άρχοντες από εκείνο το βασίλειο στην άκρη του λαιμού, γιατί δεν είναι πέρα. Όχι, εγώ δεν έχω ιδέα ακόμα. Εγώ δεν έχω ιδέα ποια είναι τα banners που είναι μαζί με τους Stark. Α, εγώ είμαι σε ένα ενδιάμεσο στάδιο. Δεν έχω ιδέα. Λένε, ήρθαν οι Άμπερς και οι Κάρσταρκ και είμαι σε φάση, για να ήρθαν μάλλον με εμάς θα είναι. Οπότε λοιπόν, στο δεύτερο και μέχρι το τρίτο επεισόδιο είναι ο δρόμος προς το King's Landing, το οποίο, by the way, παιδιά, αυτό το είχα πει και στον πρώτο πιλότο, γαμάει φάση στο Game of Thrones της πρώτης σεζόν, που είναι full ρεαλιστικό, με την έννοια ότι για να πας από το Winterfell στο King's Landing πρέπει να αφιερώσει ένα ολόκληρο επεισόδιο για το τι γίνεται στη διαδρομή, γιατί διαρκεί πολύ διαδρομή. Σε αντίθεση με την τηλεμεταφορά που έχει αρχίσει. Στην 8η έχουμε ξεκλειδώσει fast travel, έχουμε καθαρίσει τους πάντες, οπότε δεν υπάρχουν. Από την 5η, 6η και μετά είχε πολύ fast travel. Βέβαια. Νομίζω το πιο γαμάτο με το ότι έπαιρνε πολύ καιρό είναι ότι γινόταν πάρα πολύ αντιληπτή η εποχή. Ναι. Δηλαδή τώρα. Ναι, ρε φίλε. Δεν φαίνεται το πόσο ζόρι θα τραβήξει ο Τζον Σνόου, ας πούμε. Να, καλή ώρα τώρα. Επειδή είναι χειμώνας. Για να κατέβει από το Winterfell στο King's Landing με στρατό. Δηλαδή, δεν μας δείχνει πώς τρώνε, πώς κοιμούνται. Έτσι όπως το δείχνει γενικά. Τώρα, έτσι όπως το δείχνει τώρα, νομίζω το Winterfell είναι, ξέρω εγώ, καμιά δεκαριά μέτρα παρακάτω από το Wall. Αυτό. Κάτι τέτοιο. Ναι.
Για να δείτε την αντίθεση αυτή που είπε ο Κώστας πριν, ρε παιδί μου. Στην πρώτη σεζόν σου δείχνει το camp των Lannister και των Tyrion, τον Tywin Lannister να γδέρνει ένα ελάφι και ασχολείται περισσότερο με το τι γίνεται στο camp, την παραμονή της μάχης, και αντί να σου δείξει τη μάχη, τραυματίζει τον Tyrion και σου το δείχνει, ξέρεις, σκυπάρει τη μάχη με αυτό το τέχνασμα. Σε αυτό το κομμάτι έχει γίνει ένα καταπληκτικό essay που βγήκε κάποιος προφανώς πολύ καλός φαν και έκραξε το Game of Thrones, που λέει, ρε παιδί μου, γιατί έχει χαλάσει το Game of Thrones, και λέει, ας πούμε, ότι ακόμα και πλέον, ρε παιδί μου, ό,τι διάλογο βλέπουμε κυρίως είναι fan service. Δηλαδή, σε κάθε διάλογο που είχαμε στην πρώτη και στη δεύτερη σεζόν ειδικά, υπήρχε κάποιο conflict και κάτι θα γινότανε που θα πήγαινε την μπλοκή μπροστά. Πλέον, επειδή το καθυστερούμε, γιατί αν αρχίσουν και γίνονται όλα αυτά, ρε παιδί μου, θα τελειώσει σε 3 επεισόδια ή σε 2 επεισόδια, απλά τους βάζει να λένε μαλακίες. Βάλε και εκεί 4 αστιάκια, βάλε και εκεί ένα love story τέτοιο για να γεμίσουμε λίγο το επεισόδιο. Ναι, το σημαντικό είναι να γίνουν 5-10 πράξεις που έχουμε στη σκαλέτα μας, παιδί μου, γιατί ξέρεις, πρέπει να τικάρουμε πλέον κουτιά ότι τα έχουμε κάνει, τα έχουμε καλύψει. Αυτό, νομίζω ότι αυτό είναι το κακό. Ότι πλέον οι τύποι το γράφουν με γνώμονα συγκεκριμένα. Ναι, έχουν το γράφουν με στόχο. Έχουμε συγκεκριμένες σκηνές που πρέπει να γράψουμε, τις έχουμε σχεδιάσει. Τα υπόλοιπα τα βρίσκουμε από εμένα. Εμένα δεν με κάνει εντύπωση, ρε παιδί μου, γιατί έχοντας αυτή την εμπειρία των 5 χρόνων του να γράφεις, είναι πάρα πολύ δύσκολο να γράψεις χαρακτήρες ενός άλλου ανθρώπου. Δεν τους κατηγορώ τους ανθρώπους. Και παιδιά, να τα λέμε αυτά, ότι ξέρεις, ο λόγος που οι διάλογοι στις πρώτες σεζόν που είναι παρμένοι κυρίως από τα βιβλία είναι τόσο γαμάτοι, είναι επειδή ο George R.R. Martin είχε και μια δεκαετία ολόκληρη να τους γυαλίζει. Έτσι. Και όχι μόνο αυτό. Ο Μάρτιν έχει και παρελθόν και σαν σεναριογράφος. Έχει γράψει και για άλλες σειρές, έχει γράψει, νομίζω, και για Star Trek, την Πεντάμορφη και το Τέρας. Έχει κάνει διάφορα πράγματα. Δηλαδή δεν είναι τυχαίος. Εννοείται. Εγώ δεν το είπα από αυτή την άποψη. Εγώ το είπα, ρε παιδί μου, ότι γενικότερα στην σεναριογραφία λέμε, ρε παιδί μου, ότι υπάρχει το φάμπουλα και το σουζέτ. Okay? Το φάμπουλα είναι όλο το σύμπαν, ό,τι έχει στο κεφάλι σου και όλες οι σκέψεις που έχεις πάνω στον κόσμο. Αυτό είναι μια γνώση που αναγκαστικά έχει μόνο ο original writer. Οι υπόλοιποι εικάζουν τι θα έγραφε ο writer. Και γι' αυτό το λόγο τώρα πλέον, επειδή τους χαρακτήρες, okay, τους κατέχουν με έναν τρόπο, ρε παιδί μου, οι creators, παρόλα αυτά δεν είναι ο Μάρτιν, οπότε δεν μπορούν να τους πετάξουν σε μια σκηνή και να πούνε, τους ξέρουμε απ' έξω τους χαρακτήρες μας, οπότε ξέρουμε τι θα γινόταν αν πετούσαμε τον Τζον Σνόου και την Τάδε, ξέρω εγώ, σε μια σκηνή, σε ένα camp. Εκεί, ξέρω εγώ. Ο Μάρτιν, ας πούμε, ξέρει πώς να γράψει το διάλογο. Παιδιά, αυτό πιστεύω, αυτή η συζήτηση ανήκει στο επεισόδιο που θα κάνουμε για την 8η σεζόν, ναι, πιστεύω. Γιατί προς το παρόν δεν έχουμε αυτά τα προβλήματα, γιατί είναι υπέροχη και καταπληκτική η πρώτη σεζόν. Έτσι. Ωραία. Όπου στο King's Landing, λοιπόν, από ό,τι φαίνεται, έχω αναλάβει την αφήγηση. Yes. Στο King's Landing, λοιπόν, φτάνουν κάποια από τα μέλη της οικογένειας Stark. Όλοι δηλαδή, με εξαίρεση τη μάνα και το μικρό. Και, το Rob, δηλαδή, και τον μεγάλο και τον Ρομπ, τέλος πάντων. Και το μικρό το Ρίκον. Τα κορίτσια πάνε μόνο, ναι, με τον μπαμπά. Ωραία, ο Νέντ και τα κορίτσια του. Ο Πέτρος και τα κορίτσια του πάνε. Και γίνονται διάφορες δολοπλοκίες. Γενικά ο Νέντ προσπαθεί, έχοντας ψηλιαστεί κάποια πράγματα, κυρίως μέσα από επιστολές της γυναίκας του, προσπαθεί να ερευνήσει την όλη φάση και να βρει γιατί δολοφονήσανε, αν δολοφονήσαν τον Τζον Άρν και γιατί τον δολοφονήσανε. Η αλήθεια είναι ότι είχε από την αρχή σχεδόν μια πολύ βασική υποψία, γιατί η αδερφή της γυναίκας του, η οποία ήταν γυναίκα του Τζον Άρν, έστειλε μήνυμα στα κρυφά και είπε ότι μου φάγανε τον άντρα, έχει τον ουσάς. Watch your back, ναι, αυτό. Ή έτσι μας λένε. He did what... Νάτος. Yay! Ωραία. Λοιπόν, και by the way, sorry να κάνω μια παρένθεση, ρε παιδί μου. Δεν ξέρω αν μπορούμε, άμα επιτρέπετε να το. Επειδή είναι σε επόμενη σεζόν, δεν έχει περισσότερο γούστο τώρα που ξέρετε ότι δεν ισχύει αυτό. Δεν τη βλέπεις την πρώτη σεζόν και ότι, ότι η γυναίκα, ρε παιδί μου, του Άριν τον δηλητηρίασε αυτή, ναι, και ο Littlefinger την έβαλε να στείλει το γράμμα. Τώρα που έχεις αυτή την πληροφορία από το επεισόδιο που το είπε αυτή, ρε παιδί μου, κάπου στην πέμπτη σεζόν, νομίζω. Είναι, ναι, τόσο ενδιαφέρον, ρε παιδί μου, το ότι λες, κοίτα, θα φαγωθούνε τα μουνόπανα, έτσι, είσαι λίγο... Άλλο που νιώθω επίσης όταν βλέπω πρώτο επεισόδιο ξανά, ξέρεις, βάζω το πρώτο επεισόδιο που είναι εκεί πέρα παρατεταγμένοι στην αυλή του Winterfell για να υποδεχτούν τον βασιλιά και είσαι κάπως, είστε τόσο αθώοι όλοι, θέλω να σας τσιμπήσω τα μαγουλάκια, όλων. Λοιπόν, υπόψη, μια μικρή λεπτομέρεια που δείχνει ότι κάποια πράγματα όντως τα είχαν προσέξει τότε. Στη σκηνή που κατεβαίνει ο Ρόμπερτ, είναι παραταγμένοι όλοι οι Σταρκ και πάει και τους μιλάει και τους χαιρετάει. Όσοι ακουμπάει είναι αυτοί που πεθαίνουν.
Ναι, ναι, ναι. Σοβαρά. Mm-hmm. Ναι, ναι. Έλα ρε. Nice. True story. Όντως, φίλε, προσπαθώ να θυμηθώ την Άρια, δεν την άκουψε. Ό,τι, ναι, ναι, ό,τι αγαπάει ο Ρόμπ έχει πεθάνει. Μαλάκα ισχύει. Είναι το αντίθετο του Μίδα, μαλάκα. Ό,τι αγγίζει γίνεται σκατά. Κάτι σαν τον ωραία σκηνή, ρε φίλε. Όχι, όχι, θα το πω. Είναι πολύ τσίζι. Okay. Ωραία σκηνή στο δεύτερο επεισόδιο στο King's Road, η αγαπημένη μου σκηνή είναι που έχουν στήσει σε ένα ανεμοδαρμένο λιβάδι, έχουν στήσει ένα τραπέζι ο Ρόμπερτ και ο Νέτ και ξέρεις, απλά δύο φιλαράκια από τον πόλεμο, ρε φίλε. Και θυμούνται τα παλιά. Τι ωραία σκηνή. Θυμούνται τα παλιά και απλά ξέρεις, έρχεται και το γράμμα, ρε παιδί μου, ότι η Ντερνέρις Ταργκέριεν είναι ζωντανή και θα παντρευτεί τον Καλ Ντρόγκο, ρε παιδί μου. The whore is pregnant. Παράδειγμα ναι, τώρα. Okay. Μια αυτή είναι καταπληκτική σκηνή. Γιατί ρε παιδί μου, okay, σου πετάει και την Daenerys για να πάει παρακάτω η επιπλοκή. Αλλά πραγματικά ναι, αυτή τη σκηνή. Καπάκια στο μοντάζ κόβεις τη σκηνή της Daenerys. Αυτή τη σκηνή πραγματικά χαλαρά θα μπορούσα να τους ακούω να μιλάνε για 45 λεπτά. Αυτό, ωραίοι χαρακτήρες, φίλε. Νέτ και Ρόμπερτ, πραγματικά. Και πιο μετά έχει παρόμοιους διάλογους πολλούς ο. Ναι, ο Νέτ με τον Ρόμπερτ και ο Ρόμπερτ. Είναι όπως αυτό που είχαμε πει στο podcast για το MCU. Ότι θα μπορούσα να ήταν να βλέπω το Age of Ultron και να είναι δύο ώρες μόνο οι Avengers να είναι στο πάρτι και να μιλάνε μεταξύ τους. Exactly. Γενικά, γι' αυτό και όταν το είχα ακούσει και εγώ αυτό το podcast, ρε παιδί μου, είναι ο λόγος που είπα ότι εγώ ψινόμουν το endgame να τελειώνει με. Να μην σωθούν ποτέ, ρε παιδί μου. Απλά να βλέπουμε αυτό το σύμπαν που έχουν χάσει και το πώς το αντιμετωπίζουν για επεισόδια, 40 επεισόδια, ξέρω εγώ. να ξαναεπισκεφτόμαστε το σύμπαν για όταν ξέρω όχι ωραίος διάλογος ας πούμε πάλι που είχαν ο Νέτ και ο Ρόμπερτ είναι εκεί πέρα στο τουρνουά που θέλει και καλά ο Ρόμπερτ να συμμετέχει στο τουρνουά και δεν του μπαίνει πανοπλία που λέει στον Σκουάιρ του να φέρει το breastplate stretcher ξέρω εγώ και κάνω φάση στον Σκουάιρ γαμάτης κυριτή εννοείς. Ναι ρε φίλε τέλεια. Στο King's Landing λοιπόν θα συνεχίσουμε, θα θυμόμαστε κι άλλα ρε παιδί μου. Στο King's Landing ταυτόχρονα ο αγαπημένος μας Ρόμπερτ δυστυχώς μεθάει ή δηλητηριάζεται ερωτηματικό και εμένα πάντως όταν θανάσιμα. Είπα ότι πέθανε απλά στο κυνήγι βγήκαν με τις τσουγκράνες οι φανς και μου είπαν ότι τον δηλητηρίασε η Σέρσεϊ. Εντάξει αυτό υποτίθεται δεν το ξέρουμε 100% σωστά. Τι ξέρω. Απλά βγήκαν υπερβολικά πολλά άτομα με τσουγκράνες. Οπότε εγώ θα πω ότι γενικά είναι κάτι που θεωρείται fact. Κοίτα. Okay. Σου αφήνει. Νομίζω ότι όντως. Δεν θυμάμαι για δηλητήριο ακριβώς. Μου είπα ψέματα. Σίγουρα. Νομίζω. Όχι, δεν ήταν ένα δηλητήριο. Του δώσανε πολύ πιο δυνατό κρασί από ό,τι έπρεπε. Αν δεν κάνω λάθος του Ρόμπερτ. Αλλά ήταν όμως σχεδιασμένο, ναι. Okay. Οπότε λοιπόν η γυναίκα του Stark κατεβαίνει, η Κάτλιν Stark κατεβαίνει και αυτή στο King's Landing για να τον προειδοποιήσει. Συναντιούνται στο μπουρδέλο του Littlefinger όπου ο Stark πιάνει το Littlefinger από το λαιμό από τις πιο ωραίες και satisfying σκηνές. Και σας συγχωρήσω ρε πούστη. You're a funny man, real funny man. Καλό το μπουρδελάκι σου. Έτσι. Και εκεί ο Littlefinger λέει και αυτή την κλασική ατάκα που την επαναλαμβάνει κάποια στιγμή. Starks, quick temper, slow minds. Πολύ ωραίο. Yes. Καλά, κοίτα, σε κάποια φάση νομίζω την ατάκα τη σεζόν τη λέει. Είναι αυτό που λέμε η προοικονομία, το foreshadowing. Που γυρνάει και του λέει ο Stark. Λέει, ξέρεις, εντάξει, ίσως είχα να παρεξηγήσει άρχοντα Μπέιλις. Ίσως έπρεπε να σε είχα εμπιστευτεί από την αρχή. Και γυρνάει του λέει ο Littlefinger. Το ότι δεν με εμπιστεύτηκες ήταν το πιο σοφό πράγμα που έκανες από τη στιγμή που ξεπέζεψες από το άλογο σου. Ισχύει, αλλά take two πάμε πάλι γιατί είσαι κάτω στην ατάκα στο delivery είχαμε σαν. Όχι, άστο, το αφήνουμε έτσι. Εδώ ρε μαλάκα είπε ναι, η προοικονομία foreshadowing σε περίπτωση που δεν το καταλάβαμε. Εγώ δεν χρειάστηκα να το πω το foreshadowing, παιδιά. Εδώ στο Λονδίνο έχω ξεχάσει τα ελληνικά. Όχι, γιατί ξέρεις τι, μας κράζουν στα σχόλια ότι χρησιμοποιούμε υπερβολικά πολλές αγγλικές λέξεις. Οπότε προσπαθώ να ξέρεις. Ναι, απλά είπες ναι, προοικονομία, foreshadowing για αυτούς που δεν καταλαβαίνουν την κίστα που χωριό. Αυτό του foreshadowing. Foreshadowing εννοούσα με την προοικονομία. Αμόρφωτη. Οπότε ο Ρόμπερτ κάνει την έρευνα και σε ένα παλιό βιβλίο πάλι σε μια πολύ ωραία σκηνή. Γενικά έχει πολύ ωραίες σκηνές. Όχι ο Ρόμπερτ, συγγνώμη ο Νέντ, που ανακαλύπτει, ψηλιάζεται ρε παιδί μου τη γενεαλογία που είναι όλοι μαυρομάλιδες και ξαφνικά. Βγαίνει ο Ξανθοβούμπορας ο Τζόφρι.
Μακάρι να ήταν το μόνο πρόβλημα ότι ήταν ξανθό του Τζοφ. Ναι, εντάξει. Βέβαια, να πω κάτι. Ξανθομπουμπουριά του συμπέρανε. Να πω κάτι. Δεν είναι λίγο ηλίθιο ότι όλο το πράγμα το βασίζει στου ξανθού και στου μελαχρινού, ξέρω εγώ. Δηλαδή. Πάντα μου φαινόταν ότι παρά ήταν, ρε παιδί μου. Body shaming, τι. Όχι, κάτι πολύ τέτοιο. Θα μπορούσε να συμβεί, ρε παιδί μου. Δηλαδή. Εντάξει, κοίτα. Νομίζω ότι. Είναι αυτό που έχει απαντήσει ήδη στην ερώτησή σου. Ότι το δείχνουν ότι είναι μεσαίωνας. Οπότε η πιο λογική μέθοδος να ακολουθήσουν ήταν αυτό. Δεν μπορούσε να κάνουν DNA test. Καλά, ναι, ναι. Ο Μάιστερ Μεντέλ, Γκρεγκόρ Μεντέλ, δεν είχε βγάλει ακόμα τη θεωρία, ρε παιδί μου, τη κληρονομικότητα. Δεν είχε κάνει ακόμα τα πειράματα με τα chickpeas. Και δυστυχώς, ναι. Και επίσης ήταν και πολύ πιο λογικό να υποπτευθούν τότε κάτι τέτοιο. Γιατί η αιμομιξία και στην πραγματική ιστορία, έτσι, μεταξύ ευγενών οίκων ήταν κάτι πάρα πολύ συχνό. Ήταν αποδεκτό. Και ενίοτε βγάζει και σάικο παιδάκια, βλέπε Τζόφρι. Ναι. Οπότε, ναι, γίνεται τέλος πάντων ένα πραξικόπημα. Προσπαθούν, ο Ρόμπερτ πεθαίνει και ορίζει τον Νέντ διάδοχό του τέλος πάντων. Αλλά πριν προλάβει να πάρει καν το θρόνο, γίνεται πραξικόπημα εκεί πέρα. Τον πιάνει με το στιλετάκι ο Littlefinger τον Νέντ Στάρκ στο θρόνο. Του λέει, I told you not to trust me. Ναι, σε είχα πριν το πεις. Εγώ στα πει, στα πει. Αν και δεν ξέρω, μετράει. Και αναλαμβάνει το θρόνο νύχτα ο Τζόφρι. Στα χαρτιά. Όχι στα χαρτιά, ούτε καν. Ναι, βασικά αυτό. Πρωτάθλημα στα χαρτιά, μάλλον. Γκολ από τα ποδητήρια που λένε. Ναι. Παράλληλα, το άλλο ενδιαφέρον storyline τη σεζόν είναι ο Τζον Σνόου. Σάικ, δεν είναι αυτό. Είναι ο Τίριον Λάνιστερ. Ή έτσι μα λένε. Είναι ο Τίριον Λάνιστερ που έχοντα κατουρίσει με επιτυχία το τείχο και έχοντα κάνει και μια πολύ ωραία σκηνή πάνω στο τείχο που πήγανε δύο τύποι να τραμπουκίσουν τον Τζον Σνόου. Που ήταν σε φάση, για ποιον από τους δύο να περιγράψω τη φάτσα σας στην αδερφή μου, τη Βασίλισσα, ξέρω εγώ, και ήταν σε φάση, άντε γεια. Τέλος πάντων, κατεβαίνοντας, τον πιάνει χμάλωτο η Κάτλιν Στάρκ, γιατί υποπτεύεται ότι αυτός είναι υπεύθυνος για την επίθεση στο γιο της. Στο δρόμο τους την πέφτουνε κάτι βάρβαροι εκεί πέρα, ο Τίριον Λάνιστερ, ο μπάντας, λιώνει ενός τύπου το κεφάλι με την ασπίδα, άλλος ένας πολύ, και γνωρίζουν τον Μπρον. Και εκεί πέρα έχουν πάλι έναν πολύ ωραίο διάλογο πάλι. Αυτά το που ασχολείται με τις πολύ μικρές λεπτομέρειες της καθημερινότητας, ρε παιδί μου. Αυτό όλοι οι διάλογοι μεταξύ Τίριον και Μπρόν είναι ένας και ένας. Ο πρώτος είναι. Πολύ απλά. Ήταν ο πρώτος σου. Ναι. Χρειάζεσαι. Πρέπει να πας με γυναίκα. Με το που σκοτώσει τον πρώτο σου άνθρωπο, πρέπει να γαμίσεις, ξέρω εγώ. Και κοιτάει γενικά... ο άλλος την Κάτλιν με το Τίριον και λέει: αν αυτή είναι πρόθυμη, ψήνω. Ναι, ναι. Αυτό, ας πούμε, το ότι οι άντρες με το που σκοτώνουν, με το που παίρνει το πρώτο σου θύμα, όλοι είναι σε φάση. Ω, καλώς ήρθες, ξέρεις, έφαγες την παρθενιά σου πλέον σε αυτό το σκληρό κόσμο. Ναι, ξέρω, κάτι, okay. Κάτι τέτοια δεν they είναι. They make τώρα. A deal out of it. Ακριβώς. Και είχαν πάλι συζήτηση για το ποιος ήταν ο πρώτος που σκοτώσανε στη σκηνάρα που ήταν ο Ρόμπερτ μαζί με τον Σερ Μπάρισταν Σέμλι στο κάστρο και φώναξε μέσα τον Τζέιμι Kingslayer! Get in here! We're telling war stories. Και ξέρεις, διηγηθήκανε ποιος ήταν ο πρώτος που σκότωσε ο καθένας. Ναι. Και την ιστορία από τον πόλεμο. Και ήταν πολύ ωραίο κιόλας που ο Ρόμπερτ σε εκείνη τη σκηνή κάθεται και θυμάται τον πρώτο τύπο που σκότωσε. Όταν έκανε το ρεμπέλιο, νομίζω κιόλας. Mm-hmm. Και λέει: αυτό που δεν σου λένε στα ποίηματα και στα τραγούδια είναι ότι χέζονται απάνω τους. Ναι, ρε φίλε, ατακάρα. They don't tell that in the songs. Ναι, και μετά το κλείνει λέγοντας ότι ουσιαστικά έχει πει ότι είναι ένας πιτσιρικάς αυτός που σκότωσε. Και λέει: ηλίθιο αγόρι, πέθανε για το τίποτα. Ναι, stupid boy. Τώρα που το μου έσκασε σκηνή από τη δεύτερη σεζόν. Οπότε πάλι καλά θα το σημειώσω εδώ πέρα για να το πω μετά. Σημείωσε τον, μπράβο, ναι. Να έχουμε τι επαγγελματικό podcast κάνουμε, παιδιά, με τη δεύτερη προσπάθεια. Μπράβο μας. Έτσι πάει, κάποιοι τα βγάζουν έτσι έξω αμοντάριστα, να πούμε. Εμείς όχι, ξαναμπαίνουμε στούντιο. Καλύτερα, καλύτερα. Είμαι πάντα εμείς υπέρ. Και το Game το of Thrones. Το πρώτο επεισόδιο τέτοιο, μαλάκα, what the fuck, το γυρίσαμε 4 γαμμένες φορές. Και λίγες είναι. Μπράβο που σου βγήκε με 4. Τι ήθελα να πω. Επίσης, το ξέρατε ότι πόσο κόστησε ο πιλότος του Game of Thrones που δεν βγήκε ποτέ. Ακριβώς, ναι, υπήρχε και πιλότος που δεν έχει κυκλοφορήσει ακόμα. Δεν ξέρω. Όχι, δεν βγήκε ποτέ, ρε παιδί μου. Έγινε recast, release. Δεν τους βγήκε, το ξαναγυρίσανε. Release the Snyder Cut. Ναι. Παιδιά, ο πιλότος κόστησε 10 εκατομμύρια. Είμαι σε φάση. Εντάξει, ξέρω εγώ. Κάποιες indie ταινίες κοστίζουν 10 εκατομμύρια, μάλλον. Ναι, ναι. Απλά είμαι αυτό, ρε παιδί μου, ότι
Εντάξει, μωρέ, δεν τα δώσανε, δεν δώσανε πολλά. Φθηνά τους βγήκε. Παιδιά, εντάξει, να πω ότι τα τρία πρώτα γυρίσματα του πρώτου επεισόδιου του What the Fuck δεν κοστίσαν 10 εκατομμύρια, έτσι. Ήταν σχεδόν τσάμπα. Όπως και να έχει. Μη μας φλεξάρεις το budget σου, εντάξει. Στο εντωμεταξύ, πες μας λίγο, Mike. YouTube money, bitches. Πλήρωσα τους καφέδες του συνεργείου. Οκ, εντάξει, έχεις λεφτά, καταλάβαμε, οκ. Όχι, κάτσε ρε φίλε, αγοράσαμε και μια ταπετσαρία, κάτι κορνίζες από τα πράκτικα, εντάξει, δώσαμε εδώ, λεφτά. Εδώ το high budget είχαμε την πουτάνα μου, production value. Επαγγελματίας. Έτσι. Λοιπόν, Mike. Κάτι θα έλεγες, Τζινέ. Ναι, για πες μας λίγο όμως, ταυτόχρονα έγινε όλο αυτό στο King's Landing, τι γινόταν απέναντι στο Essos? Περίμενε, κάτσε να τελειώσουμε το King's Landing και θα φτάσουμε και στο Essos. Α, go on. Ναι, λοιπόν. Στο King's Landing, μεταξύ λοιπόν, μας, το Essos, το τι γίνεται στο Essos μπορούμε να το πούμε μέσα σε 1,5 λεπτό, δηλαδή. Exactly. Ο Κώστας έπιασε ήδη το νόημα. Κάποια πράγματα θα λέγονται σε 1,5 λεπτό, στο περίπου. Exactly. Οπότε συνεχίζεται λοιπόν, ο Νέτο ρίχνουν στα μπονδρούμια, όπου πάει εκεί πέρα τον παρακαλάει ο Βάρης να παραδεχτεί ότι και καλά να ομολογήσει για να σώσει την οικογένειά του και να τον στείλουν στο τείχος. Ναι, μην είσαι νη, μπεντενή. Η Σέρσεϊ λέει ότι αν μπεντενή και παραδεχτείς ότι πήγες να συνωμοτήσεις ενάντια στο βασιλιά, δεν θα σου πάρει το κεφάλι, θα σε στείλει στο τείχος και πιστεύω ότι το εννοούσε, παιδιά, η Σέρσεϊ. Όχι, legit το εννοούσε. Αυτό όντως ναι. Ισχύει. Όχι από συμπόνια, αλλά από καθαρή στρατηγική. Γιατί όλοι είδαμε, ρε παιδί μου, ξέρεις, συμφώνησε αργότερα με τον Τίριον ότι ήταν λάθος του Τζόφρι. Το έχει πει και αργότερα. Γιατί λέει ότι ο Τίριον είσαι ηλίθεια. Τον άφησε να το σκοτώσει και τώρα ξεσήκωσε όλο τον βορρά εναντίον μας. Και λέει: μα εγώ δεν ήθελα να το πω. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ γιατί έχει μια σκηνή, δεν θυμάμαι σε ποια σεζόν έχει τέτοια. Ναι. Η Σέρσεϊ. Νομίζω θα πούμε για την ίδια. Που εκείνο που λέει ρε παιδί μου, τι έχω φταίξει ρε παιδί μου και το παιδί μου βγήκε έτσι για τον Τζόφρι. Δεν θυμάμαι. Παίζει να το είπε. Παίζει να το είπε στην Ελλάδα, ξέρω εγώ ή κάτι τέτοιο. Πού ήταν ο Μέιστερ Μέντελ για να τη εξηγήσει ακριβώς ποιο είναι το πρόβλημα. Μέιστερ Μέντελ, μαλάκα. Ήταν σε αυτή τη σκηνή όμως που περιέγραψε και ο Τζι, που ξέρεις είναι σε φάση που η ίδια η Σέρση παραδέχεται, νομίζω στη δεύτερη σεζόν. Εκεί που λέω ότι σε φάση, ναι, έχω χάσει λίγο τον έλεγχο με τον Τζόφρι και δεν ξέρω τι να κάνω πλέον. Γενικά αυτό. Της απογοητευμένης μάνας με τον Τζόφρι ήταν υπέροχο, ρε. Δηλαδή το είχα ευχαριστηθεί τόσο πολύ. Γιατί αυτό είναι ρε φίλε ένας γκρι χαρακτήρας. Δεν είναι κακιά, απλά έχει κάνει κάτι, αγαπάει τα παιδιά της. Τι να κάνουμε τώρα, τα έκανε με τον αδερφό της. Είναι μαλακή, αλλά έγινε. Ναι, αντίστοιχα και καλά, για γκρίζους χαρακτήρες θα μιλήσουμε και για τον Τζέιμι σήμερα. Ο Τζέιμι παίζει να έχει το καλύτερο, πώς το λες εσύ Κώστα, εγώ το λέω Redemption Arc. Αυτό. Ναι, Redemption Arc, μαλέκα. Πες το στελνικά εσύ. Στην ιστορία της τηλεόρασης, μαλέκα. Κοίτα, αν δεν είναι, εγώ ακόμα πιστεύω, ρε παιδί μου, ότι είναι καλός. Δεν ξέρουμε τώρα τι θα γίνει με αυτή τη σεζόν. Αλλά... Save it for the 8th season episode. Όχι, εννοώ, ήθελα να μιλήσω για το τόξο μεταβολής του Τζέιμι. Αυτό. Το τόξο μεταβολής του Τζέιμι γενικότερα είναι ίσως από τα πιο ενδιαφέροντα στην ιστορία της τηλεόρασης. Συμφωνώ. Γιατί είναι, ρε παιδί μου, αυτό. Δεν έχουμε δει... Το Game of Thrones, ένα από τα καλύτερα πράγματα που έχει κάνει, είναι το πόσο σωστά μπαλανσαρισμένοι είναι όλοι οι χαρακτήρες στο είμαι καλός, είμαι κακός. Πέρα από τον Τζον Σνόου, που ας πούμε είναι κυρίως καλός. Αυτό, ο Τζέιμι είναι απατηλά καλογραμμένος χαρακτήρας, γιατί... Είναι full ρεαλιστικός αυτό, σε ένα σύμπαν... Σου δείχνει ένα πολύ δυσδιάστατο χαρακτήρα. Είμαι ωραίος, εγώ πιστεύω ότι οι περισσότεροι θα ήμασταν ο Τζέιμι σε ένα τέτοιο σύμπαν. Οι περισσότεροι άνθρωποι θα ήμασταν αυτοί που... Να σου πω και κάτι, η οικογένειά μου είναι ρε φίλε, εντάξει τι να κάνουμε. Τώρα επειδή οι άλλοι σφάζονται μεταξύ τους, θα σφάξω την αδερφή μου, δεν μπορώ να το κάνω αυτό το πράγμα. Και τη μάνα, η μάνα σου να πάει και να κάψει 10 πόλεις για να σου πούνε πάνε σφάξε τη μάνα σου, θα κολώσεις ρε φίλε, δεν παίζει να το κάνεις αυτό. Ναι, και άλλωστε να πούμε και έτσι λίγο από το lore ότι ο Mad King στο Jaime του είχε πει το τελευταίο πράγμα που του έδωσε σαν διαταγή είναι φέρε μου το κεφάλι του πατέρα σου. Και ο Jaime ήταν σε φάση, nope. Ναι, δεν τι λέμε τώρα. Γενικά το concept της οικογένειας παίζει τρομερά πολύ στο Game of Thrones, έτσι. Λοιπόν, και στο Fast and Furious. Όπως έπαιζε και τρομερά πολύ σε εκείνες τις εποχές. Ναι, και στο... exactly. Family. Παρένθεση, το ξέρετε ότι μας ζητήσανε ένα σχόλιο να κάνουμε podcast για Fast and Furious, έτσι. Όχι. Κοίτα, τώρα είναι... τώρα βγαίνει το spin-off με τον...
με τον The Rock. Hobbs and Shaw. Με τον Rock και τον Jason Statham. Οπότε το Fast and Furious Universe ξεκινάει. Δέστε τις ζώνες σας, pun intended. Λοιπόν, ο Ned, λοιπόν, καταδικάζεται, τέλος πάντων, πάει να ομολογεί μπροστά σε όλους ότι εγώ το έκανα για να σώσω την, το κάνει για να σώσω την οικογένειά του. Ο Τζόφρι, παρόλα αυτά, όλοι ξέρουμε τι έγινε, bring me his head. Και ο Δήμιος, λοιπόν, ο Σερίλεν Πέιν, το ξαδερφάκι του Πόντρικ, να τα λέμε αυτά, έτσι. Είδαμε τι σώη έχει ο Πόντρικ, που τον ανεβοκατεβάζεται τέτοιο. Μην ξεχνάμε και το κολόσο εγώ του. Sorry, θα σε διακόψω και πάλι. Αλλά, λοιπόν, το μεγαλύτερο άλυτο μυστήριο της σειράς. Τι στο διάλογο έκανε ο Πόντρικ στις πουτάνες. Έχουν πει. Δεν έχουν πει επίσημα, αλλά είναι, ξέρω εγώ, τύπου 90%. Καλά, εντάξει, για να μην τέτοιο. Επειδή μέχρι να φτάσουμε εκεί θα το έχουμε ξεχάσει. Αυτή η σκηνή από τη δεύτερη σεζόν, ρε φίλε, είναι από τις πιο υπέροχες ελληνικό κουτσομπολιό κομμωτήριο στιγμές του Game of Thrones. Που είναι σε φάση, α, my lord, ξέρω εγώ, θέλανε τα λεφτά. Είπαν ότι δεν τα θέλανε, δεν χρειάστηκε. Ναι, και τον αρπάσουνε, τον τσουμπαλιάσουνε, τον κάνουν την καρέκλα ο Μπρον και ο Τίριον. Του βάζουν κρασί και λέει, λέγε ρε μαλάκα, τι έκανες. Ναι. Μαλάκα παύση, ο Μπρον και ο Τίριον κοιτιούνται. Δεν λέει κανένα τίποτα και ο Τίριον σε φύση. Λοιπόν, καρέκλα, κρασί, πάμε. Μαλάκα, ναι. Τίτσας. Λοιπόν, κόβουν λοιπόν το κεφάλι του Ned Stark και είμαστε όλοι μαλάκα, τουλάχιστον όσοι δεν είχαμε σποϊλαριστεί, ρε παιδί μου και λοιπά, όπως εγώ ήμουν σε φάση. Ω, μαλάκα, σκότωσανε το Σον Μπιν. Εντάξει, γελάμε γιατί είναι ο Σον Μπιν. Ναι, είναι ο Σον Μπιν, είναι spoiler με πόδια, θα πιθάνει. Είναι αυτή η σκηνή, ρε παιδί. Αλλά είναι σειρά. Είναι αυτή η σκηνή είναι που σειρά. Την έχουν σκηνοθετήσει τόσο γαμάτα. Πόσες φορές και να τη δεις τη γάμο σκηνή, λες, δεν θα το κόψει το μπουρδέλο το κεφάλι, ρε μα. Δεν παίζει να το κόψει, δεν βγάζει κανένα νόημα. Αυτή τη φορά μπορεί να τη γλιτώσει, ναι. Κάτσε να δούμε. Όχι, ναι, ρε. Το είχαμε πει και στο είναι ορισμό. Είναι πώ μπορεί να κάνει έναν χαρακτήρα να φαίνεται ultra μπάσταρδο. Είναι τόσο ενοχλητικό αυτό που έγινε, που είναι instant hate μετά στον Τζόφρι. Δεν παίζει με κάποιο τρόπο να το συμπαθείς ever. Κοίτα, ναι. Καταρχάς να πούμε, ο ηθοποιός, δεν θυμάμαι το όνομα του, ο ηθοποιός που είναι τον Τζόφρι, είναι εξαιρετικός, το παλικά δηλαδή, πραγματικά μπράβο του, αλλά ξέρεις πάλι, κάτι, βοηθάει και αυτή η φάτσα ρε πούστη που έχει. Έχει φάτσα Αλέκος Τζανετάκος ρε μαλάκα. Φίλε, άμα τον δεις, αν τον δεις, by the way, με αυτή τη φάτσα δεν έχει να κάνει με τη φάτσα, έχει να κάνει με το face acting, μαλάκα, και το τι... Καταρχάς ξέρεις επιλέγει... ότι ο τύπος του σταμάτησε το acting μετά τη σειρά και είπε, ξέρεις, fuck it, θα πάω να γίνω ακαδημαϊκός. Και όντως αυτό έχει κάνει. Τον έχω δει σε κάτι βίντεο, μαλάκα, είναι γλυκύτατος και είναι, ναι. Όχι, είναι γλυκύτατος και στη φάτσα. Τη φάτσα του την παραμόρφωνε για το χαρακτήρα. Ήταν απλά το resting αυτό. Face του που φρόντιζε να είναι όπως είναι. Και είναι και το παιδάκι από το Batman Begins που του πετάει το Batarang, ο Batman νομίζω το δίνει κάτι τέτοιο. Ναι, στην αρχή. Και είναι... Θα φτάσουμε στο χαρακτήρα του Τζόφρι μετά όταν πάμε για τη δεύτερη σεζόν. Mm-hmm. Αλλά προς το παρόν αυτό, ξέρεις, η Άρια είναι στο κοινό και βλέπει. Και ο συνεννοημένος ξαδερφάκιος Μπατζανάκος, δεν θυμάμαι, ένας γνωστός του Ned Stark, την παίρνει ρε παιδί μου και της λέει «Είσαι ένα γόρι, τώρα σε λένε Άρη. You're a smart boy. Θα έρθεις μαζί μου ζήμου στο τείχος, boy». Ήτανε αυτό, ο Σνίκ. Θα έρθεις μαζί μου στο τείχος, boy. Έχει αλλάξει τέσσερα σπίτια. Η Άρια, να πούμε, από τις πολύ ωραίες σκηνές της Άριας δεν την αναλύσαμε την Άρια, αλλά όλο το story arc της Άριας στην πρώτη σεζόν μας ήδη μας έχει κλέψει την καρδιά και την έχει κάνει από τους αγαπημένους χαρακτήρες. Ότι είναι εξές. Είναι λίγο tomboy, that's not me. Δεν θα γίνω πριγκιπέσα, θέλω να γίνω πολεμιστής και ξυφομάχος. Και ο Ned Stark, ποιον τη γνωρίζει εκεί, παιδιά. Τον Σύριο Φορέλ. Τον Αντώνιο Παντέρας του Westeros. Yes. Ο οποίος είναι και ελληνοκύπριος ο ηθοποιός. Έτσι. Σύριο, the first sword of Braavos. Θα έλεγες δηλαδή ότι είναι μισός Κύπριος. Θα το προσπεράσω αυτό γιατί είναι κακό. Είναι ο Σύριος, είναι ο Σύριος Σύριου. Λοιπόν, και έχουμε και άλλον Έλληνα ηθοποιό. Η Μύρις Μαρντούρ, η μάγισσα που κάνει τη μαλακία με τον Τρόγκο, είναι Ελληνίδα. Η ποια? Αυτή. Σοβαρά. Η Ελένη Λουκάρε που κάνει μάγια στον Τρόγκο για να, για να τον γιατρέψει. Η μάγισσα που τον σκοτώνει. Η Ελένη Λουκάρε. Κλασική καφετζού. Οπότε, για να ολοκληρώσουμε λιγάκι λοιπόν. Η πρώτη σεζόν στο συγκεκριμένο storyline, η πρώτη σεζόν τελειώνει με το κεφάλι του Ned κομμένο. Την Άρια να πηγαίνει προς το τείχος μαζί με τον Γκέντρι, τον μπάσταρδο γιο του Ρόμπερτ Μπαράθεων.
τον οποίο είχε επισκεφτεί κιόλας ο Νέντ Στάρκ όταν έκανε την έρευνά του, την detectiveική. Και πηγαίνουν βόρεια προς το τείχος, τέλος πάντων. Στο τείχος δεν μας ενδιαφέρει τι γίνεται. Ο Τζον Σνόου, έχουμε κάτι από εκεί. Γνωρίζει τον Σαμ, ορκίζονται. Ωραία. Γενικά, μ' άρεσε εμένα προσωπικά το όλο κομμάτι. Ότι ξέρεις, λένε δεν θα πάμε ποτέ με γυναίκα. Ήταν ενδιαφέρον, ας πούμε. Εμένα μου άρεσε το όλο στυλάκι. Είναι... Το όλο κόνσεπτ μοναχοί πολεμιστές που το αγαπάμε γενικά πάντα. Κοίτα, το storyline γενικά του Τζον στην πρώτη σεζόν είναι περίοδος στατικοποίησης. Δηλαδή προσπαθεί να ενσωματωθεί στο κλίμα γιατί αλλιώς θα περίμενε, αλλιώς ήταν. Εβδομάδα προσαρμογής. Αυτό ναι. Αυλώνα. Ωραίες κάποιες αγαπημένες σκηνές από το τείχος πριν προχωρήσουμε σε άλλα storyline, παιδιά, από την πρώτη σεζόν. Τείχος. Καταρχάς... Η εισαγωγή του Σάμ εμένα μ' άρεσε, που τον βαράνε όλοι ρε παιδί μου και ξέρεις, τον υπερασπίζεται ο άλλος. Και αυτό. Α, όχι, ψέματα, συγγνώμη. Η αγαπημένη μου σκηνή από το τείχος είναι ο μονόλογος του μαλάκα του. Όχι του Lord Commander. Του Alistair Thorne που λέει τώρα θα έρθει ο χειμώνας, νομίζετε ότι εσύ χοντρούλη θα σε τρώγαμε πρώτο εκεί πέρα που φάγαμε ανθρώπους που μπορεί από το τείχος. When winter comes, you will die like flies. Αυτό μου άρεσε. Επίσης, νομίζω η αγαπημένη μου σκηνή από το τείχος, καλά δεν είναι ακριβώς τείχος, είναι η πρώτη σκηνή με την οποία ξεκινάει το Game of Thrones που βλέπουμε τους White Walkers για πρώτη φορά. Καλά, ναι. Το Cold Open, ναι. Ναι. Η πρώτη φορά. Εγώ δεν καταλαβαίνω τίποτα. Περίεργο το. Αυτό με τα καλαμαράκια. Γύρω-γύρω. Ποιο? Αυτό το σχήμα, ρε, το spiral. Που είναι σε καλαμαράκια. Ναι, ναι, ναι. Τα καλαμαράκια. Κάποια στιγμή στην τελευταία σεζόν βάλανε και φωτιά στα καλαμαράκια. Ήταν και στο τύπο. Αφού είχε πάει πρωτομαγιά, όμως... Εκείνη η σκηνή όμως παίζει να ήταν από τις καλύτερες σκηνές της σεζόν. Του το δίνω. Για ποιο? Ναι, ήταν φρίκι. Ποιο ρε? Κάθε σκηνή που καίγεται ένα παιδί ζωντανό έχει την ψήφα. Ναι, εννοείται. Εγώ το, εγώ το έβαλα να φωνάζει Fortnite. Join the chat. Το έβαλα να φωνάζει Fortnite. Άλλη αγαπημένη σκηνή από τα storylines αυτά είναι αυτή που σας είχα πει και στο προηγούμενο, στο πρώτο γύρισμα. Είναι εκεί πέρα που στέλνουν αναγκαστικά το Σεμπάριστον Σέλμι σε σύνταξη και είναι σε φάση εγώ γεννήθηκα υπό της γρεκός και θα πεθάνω. Και κάνει good like a boss. Έτσι μαλάκα, εκεί πέρα ξεντύνεται να πούμε here boy, melting down and added with the others κλπ. Πολύ ωραίο αυτό. Επίσης, όπως είχα αναφέρει και εγώ στο προηγούμενο, κάθε σκηνή που είχαμε αλληλεπίδραση Βάρης με Littlefinger, ό,τι καλύτερο. Α, ναι. Όλα αυτά ήταν πολύ ωραία. Γιατί πετούσαν τις μπηχτές, το πώς παίζανε τα βλέμματα, οι στάσεις όμως στο πλάνο, όλα. Μου έχουν λείψει πάρα πολύ, ρε φίλε, αυτές οι ωραίες μικρές κουβέντες που είχαν, ξέρεις, για τη διοίκηση του βασιλείου στο Small Council. Όλα αυτά είναι όλα τόσο ωραία στην πρώτη σεζόν, ρε φίλε. Είναι, αλλά νομίζω ότι είναι επειδή... Αυτό, δηλαδή έχει γίνει τόσο μουνοπανιά η φάση και ο ένας προδίδει τον άλλον και σφάζονται, που πλέον αυτά τα καθημερινά που είναι ρε παιδί μου του ανάπτυξη του universe, τα καραγουστάρεις. Mm-hmm. Ναι, είναι ωραία. Είναι συνδετικό ιστός αυτό που έλεγε ο Τζίσακ. Ναι, ξέρεις γιατί... ότι λείπει. Αυτό το λίπος, ρε φίλε. Ξέρεις τι, γιατί στην πρώτη σεζόν, ας πούμε, δεδομένου του πώς ήταν η κατάσταση στο βασίλειο, η κοινωνικοπολιτική κατάσταση, κρατούσαν τα προσχήματα και απλώς πετούσαν καρφάκια, μπηχτές. Ναι. Δεν ήταν εντάξει, θα σου γάμισω. Έλα ρε, πώς να μου κλέσει τα αρχίδια, ξέρω. Δεν ήταν τα πράγματα ήταν ακόμα απλά, οπότε εντάξει, μπορούσαν να πλατιάζουν και λιγάκι παραπάνω. Το καταλαβαίνω. Δεν είχαν ξεδιπλωθεί 18 storylines στον κάθε τέτοιο ρε παιδί μου με τη διάρκεια του χρόνου. Οπότε ξέρεις, είχαμε λιγότερα γεγονότα να ασχοληθούμε, οπότε μπορούσαμε να ασχοληθούμε καλύτερα με αυτά τα λίγα γεγονότα. Αυτό είναι το μοτίβο στις τρεις, ειδικά στις δύο πρώτες σεζόν, είναι πάρα πολύ το εντάξει, μοτίβο. Εντάξει, στην πρώτη θα έλεγα, για την... στην δεύτερη σεζόν ξεκινάνε αρκετά οι μάχες. Ναι, αλλά παρόλα αυτά η δεύτερη για μένα το κρατάει. Μάικ, πάμε λίγο να μας πεις τώρα και για την κόρη του δράκου απέναντι στο Έσος. Τι κάνει αυτή εκεί πέρα. Βεβαίως. Το ντενερισάκι μας μαζί με τον Βλάκα, τον αδερφό της, το τρυφερό πόδι, το Βυσέρις. Ο Βυσέρις Κιντρινέρς. Είναι στο Έσος, φυγάδες από τη γενοκτονία της οικογένειάς τους κλπ. Χωρίς δράκους, χωρίς βασίλειο, χωρίς τίποτα. Και κανονίζει να την πουλήσει σε έναν horse lord, τον αγαπημένο μας Jason Momoa. Yeah, my man! Έρχεται εκεί λοιπόν, λέει στον Viserys, my man. Εγκρίνω την ύφη, την παίρνει την ύφη. Τους ακολουθάνε λοιπόν αυτή την ορδή των Dothraki, των Μογγόλων, παύλα American Indians. Το οποίο, γνωρίζει το οποίο, και τον Τζόρα για τον Μογγόλον τώρα το διάβασα κάπου, ότι η γλώσσα των Ντοθράκη βασίστηκε, έχει, αυτό που έχει τις 3.000 λέξεις που φτιάχτηκε όντως κλπ,
βασίστηκε στην γραμματική και στη γλώσσα των Μογγόλων. Και την έφτιαξε ένας άνθρωπος, αλλά δεν θυμάμαι το όνομά του. Λογικό. Πολύ λογικό μου ακούγεται. Και μια ωραία λεπτομέρεια επίσης σε αυτό το storyline τεχνική με τις γλώσσες που είχαμε έθιξει και στο πρωτογύρισμα. Είναι πολύ ωραίο που η Καλύση στην αρχή φαίνεται, ρε παιδί μου, ότι σκοντάφτει με τα Ντοθράκη και σιγά σιγά όσο εξελίσσεται η σειρά γίνεται fluent. Τα μιλάει φαρσίμαλα κατά τον Ντοθράκη και φαίνεται. Είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό. Πολύ ωραία λεπτομέρεια. Λοιπόν, παράλληλα λοιπόν στην η Καλύση ξεκινάει ο γάμος της με έναν βιασμό, γιατί ένας γάμος στον Ντοθράκη χωρίς τρεις φόνους και ένα βιασμό δεν είναι γάμος. Εκεί είναι που παίρνει και τα απολιθωμένα αυγά. Και εκεί είναι που γνωρίζει και τον Lord Friendzone, τον Τζόρα Μόρμον. Αυτό. Και τώρα είπαμε το storyline. Ναι, παρακαλώ. Και πεθαίνει ότι... Όχι, δεν πεθαίνει. Ναι, πεθαίνει. Ο Χαλ Δρόγκο. Ναι. Στην πρώτη σεζόν πεθαίνει. Ναι, και το παιδί της πεθαίνει. Τι λες τώρα, ναι. Μα της πουτάνας έγινε στην πρώτη σεζόν. Εγώ νόμιζα ότι ήταν πρώτη και δεύτερη σεζόν αυτό της Καλύση, αλλά όχι. Όχι, εκεί στο προτελευταίο επεισόδιο νομίζω πεθαίνει και ο Καλ Ντρόγκο και το παιδί και όλοι, να πούμε. Ναι, στο προτελευταίο επεισόδιο πεθαίνει. Anyway, οπότε, ναι, αυτός που παντρεύτηκε τον Μπούλο μέχρι να τελειώσει σεζόν. Ναι. Οι πιο ωραίες σκηνές από αυτό το storyline ήταν, ας πούμε, αυτό. Αυτό το storyline δεν μου άρεσε γιατί δεν είχε... Αν με βάλεις να θυμηθώ ωραίες σκηνές, θυμάμαι, ξέρεις, τις μεγάλες σκηνές που συζητήθηκαν στο ίντερνετ. Δεν έχω αγαπημένη σκηνή μικρή. Κοίτα, νομίζω σε γενικές γραμμές, πέρα από τις σκηνές, ας πούμε, αυτό που τρώει την καρδιά, τη σκηνή με το... Crown for a king. Ναι, το crown for a king. Εντάξει, αυτή νομίζω είναι σκηνή που απλά είναι ίσως από τις καλύτερες σκηνές της Καλύση μέχρι και σήμερα. Ναι, γιατί εκεί πέρα έχει, πριν το Crown for a King έχει ένα μονόλογο, ρε παιδί μου. Αν με ξαναγγίξεις θα μείνεις χωρίς χέρι. Ήταν τόσο ωραίο, τόσο ωραίο. Ήταν πολύ ωραίο. Και εντωμεταξύ εγώ, εκεί που αυτός το έχει χάσει και λέει θα τη σκοτώσω, θα την κάνω, θα την τυράνω, γιατί έκανε ένα τέτοιο. Λέω, κοίτα να δεις, γιατί εντάξει δεν ξέρεις τι θα παιχτεί με την Καλύση. Οπότε λέω, κοίτα να δεις, μαλάκα τη φάξει κιόλα, ξέρω εγώ. Δεν θα την προλάβουμε να τη δούμε ούτε στη δεύτερη σεζόν. Και όμως να σου πω κάτι. Εύσημα τρελά στον ηθοποιό που παίζει τον Βυσέρης. Γιατί εκεί πέρα, επειδή μου που την κρατάει με το σπαθί και ο Καλ Ντρόγκο του λέει: «Οκ, εντάξει, θα σου δώσω την κορώνα σου». Και όλος, αλήθεια. Και μετά το λες ξαφνικά από εκεί που το παίζει σκληρός μπάσταρος, ξαφνικά ότι μας παίζει σαν παιδάκι ναι. Που μόλις του είπαν ότι θα του πάρω το παιχνίδι για τα Χριστούγεννα. Αυτό. Ναι, ρε φίλε, ισχύει. Είναι ωραίο. Ναι. Ας πούμε, από μικρές σκηνές θυμάμαι ένα πολύ ωραίο τέτοιο. Ωραία σκηνούλα μικρή ήταν που προσπαθούν να δηλητηριάσουν την Καλύση και ο Τζόρα Μόρμον παίζει το παιχνίδι με τον έμπορα εκεί πέρα του κρασιού, ρε παιδί μου. That was nice. Νομίζω η σκηνή που και η προσωπική μου ενόχληση, ας πούμε, αυτού του storyline είναι η αγαπημένη μου σκηνή. Είναι ο Καλ Ντρόγκο αυτό με τη γλώσσα που του βγάζει τη γλώσσα, την κάνει η γραβάτα κλπ. Ναι. Και είμαι σε φάση, εντάξει, φίλε, άφησε τον. Να μας δείξει και κάτι. Δηλαδή, γιατί μας βάζεις μία καλή σκηνή με τον Καλ Ντρόγκο και με τα Πούλο. Δηλαδή, δεν θα γινόταν κάτι. Το Game of Thrones τίνει να το κάνει αυτό. Απλά... Η αλήθεια είναι να σου πω κάτι. Και στα βιβλία δεν είχε σε φάση μάχης τουλάχιστον. Ο Καλ Ντρόγκο πιο πολύ είναι σαν plot device για να βοηθήσει να αναπτυχθεί η Ντενέρις. Δεν είναι ναι, κάτι τέτοιο. Αυτό παραπάνω. Δηλαδή. Εγώ θα ήθελα... Όπως και οι πιο πολλοί χαρακτήρες σε αυτό το. Εγώ θα ήθελα δηλαδή κάπως να υπάρχει ο Καλ Ντρόγκο. Και αργότερα και να μην τον κόψουν από τότε. Γιατί εξαιτίας του ότι έφυγε ο Καλ Ντρόγκο, η δεύτερη σεζόν, ας πούμε, η ιστορία της Ντενέρις είναι ψηλό στα αρχίδια μας. Χάνει λίγο τους δράκους της, ξέρω εγώ, σε κάποια φάση και αυτό. Ναι, αλλά έπρεπε γιατί έπρεπε η Ντενέρις να είναι μετά ο αρχηγός της φυλής, όχι ο Καλ Ντρόγκο. Με αυτό λέμε. Θα γινόταν ούτως ή άλλως αυτό. Απλά λέω, αφού τον έχτισες και τον βάζεις και μας δείχνεις και μια καλή σκηνή που σφάζει. Κάντε το λίγο παραπάνω, ρε παιδί. Μόνο. Ήθελες λίγο παραπάνω. Ναι, μόνο δύο. Η αλήθεια είναι. Παιδιά, τι έχουμε από τον Καλ Ντρόγκο, εκτός από τα σκηνές με τα γαμίσια, δύο σκηνές έχουμε. Μία αυτό με την κορώνα, που καίει τον αδερφό της Καλύση, και εκείνη που κάνει και τον άλλο γραβάτα, ξέρω αυτό. Ναι, που έχει προηγηθεί ο μονόλογος. Η αλήθεια είναι όταν πρώτο είδα, και αυτό είναι κάτι που εξηγείται στα βιβλία, δεν εξηγείται στη σειρά. Όταν πρωτοβλέπεις την όλη φάση με τον Καλ Ντρόγκο, λες. Μεγάλος γαμίας αυτός, το δίνουμε. Και ξαφνικά πεθαίνει από μια γαρτζουνιά, ξέρω εγώ, στο στήθος. Λες, τι στο διάλογο είναι, πούστη. Αλλά στο βιβλίο εξηγεί ότι η μάγισσα, όταν του βάλει το κατάπλασμα με τα βότανα, αυτή το έκανε να μολυθεί πλήρως. Νομίζω ότι κάπου στη σειρά έχει αναφερθεί επίσης αυτό.
σε κάποιον. Νομίζω ότι ήταν δηλητηριασμένοι. Νομίζω ότι ήταν δηλητηριασμένο το blade του Ντοθράκη που τον τραυμάτισε. Όχι, όχι, όχι. Α, οκ, cool. Ότι έφταιγε. Ότι έφταιγε. Το ξεχάσαμε να το πούμε. Ότι έφταιγε πάντως η τύπησα ήταν ξεκάθαρο. Ναι, ναι, ναι. Και καλά τη έκανε τη μάλακη μέρη και την έκαψε. Ωραία άλλη σκηνή, παιδιά, μια και μιλάμε γι' αυτό. Ήταν η σκηνή της θυσίας του αλόγου της, και της μαύρης μαγείας. Ναι. Πάρα πολύ ωραίο. Ήταν, κουνιόταν η σκηνή. Τους δίνω τρελά εύσημα σε αυτό, γιατί η σκηνή είναι γυρισμένη ημέρα, ενώ παραδοσιακά τις σκηνές τρόμου φρίκες τις γυρίζουν νυχτά. Και ήταν πάρα πολύ τρομακτική. Το πώς ακουγόταν η ψαλμωδία μπλεγμένη με χλιμιντρίσματα, απόκοσμες φωνές. Ήταν γαμάτο. Απ' έξω μονομαχεί ο Τζόρα Μόρμοντ με τον άλλο που θέλει να μπει στη σκηνή. Ξέρω εγώ, άι γαμίσου δεν μπαίνεις. Ταυτόχρονα τι, πολύ το ωραία. Μόνο που έλειπε, γιατί όντως το βιβλίο αυτό το έδειξε, κάτι που το λέει η μάγες, αλλά δεν γίνεται. Έδειξε ότι απ' έξω από τη σκηνή, επειδή είναι σκηνή, φαινόταν σκιές νεκρών να χορεύουν μέσα. Α, οκ. Okay. Δεν ξέρω, νομίζω ότι καλύτερα δεν το βάλω. Λίγο τσίζι το ακούγεται και εμένα. Ναι, είναι λίγο τσίζι αυτό για τηλεόραση. Οπότε έτσι με τους δράκους λοιπόν να έχουν γεννηθεί, αλλά τον Καλ Ντρόγκο νεκρό και λοιπά, τελειώνει και το storyline της πρώτης σεζόν για την Καλύση. Οπότε ξεκινάμε τη δεύτερη. Ξεκινάμε τη δεύτερη. Που πλέον έχει ξεκινήσει ο πόλεμος μεταξύ Σταρ και Λάνιστερς. Βασιλιάς είναι ο Τζόφρι, δυστυχώς, για όλους. Η Ντάνη αρχίζει και περιφέρεται στο έσος γιατί θέλει να μάθει πώς να είναι βασίλισσα. Ο Τζον Σνόου επιτέλους πηγαίνει πέρα από το τείχος για να βρει τον θείο του που έχει χαθεί κάπου εκεί πέρα στα χιόνια. Ποιον ξεχνά. Α, και ο Τίριον, ο οποίος φυσικά είναι το νέο Hand of the King. Ναι. Η σεζόν. Κάτσε να το πάρουμε τέτοιο, να το πάρουμε ένα storyline. Η σεζόν, αν δεν κάνω λάθος, ξεκινάει στην παράλληλη. Όσο μιλάτε, εσείς κάτσε να κάνω εγώ double check στο Wikipedia λίγο με τα επεισόδια. Okay. Mm-hmm. Αν θυμάμαι καλά, η σεζόν η δεύτερη ξεκινάει στην παραλία του Dragonstone, που η κόκκινη γυναίκα με το Stannis Baratheon και είναι κάτι αιρετικούς. Νομίζω ότι με αυτό ξεκινάει. Ξεκινάει με εκείνο με το αστέρι που του λέει ότι είναι ο Azor Ahai και του δίνει το σπαθί το φλεγόμενο και το σηκώνει. Α, μπράβο. Α, με αυτό λοιπόν, καλά το θυμόμουν. Η οποία ήταν η πρώτη σκηνή που δεν. Ήταν η πρώτη καινούργια σκηνή στο Game of Thrones, παιδί μου, για μένα όταν το είδα, ξέρω εγώ. Που ξέρεις, δεν ήταν η συνέχεια κάποιων άλλων. Με ξένησε λίγο που ξεκίνησαν έτσι. Όταν το ξεκίνησα το θέμα. Γαμήθηκε, μα λέγα, και σου εγκατέστησε νέο χαρακτήρα και ήταν αυτή η σκηνή. Κάτσε, ήσουν σε φάση. Ποιος είναι αυτός, τι, πού. Γιατί μέχρι τη μέση της σκηνής δεν είχες ιδέα καν πώς τον λένε αυτόν τον τύπο που βλέπεις. Ναι. Κάπου άκουσε μετά από κάποια φάση. Ευτυχώς είπανε Μπαράθεων. Είμαστε ένα όνομα. Ναι, κάτι που ξέρω, παιδιά. Εν τω μεταξύ, είπανε Μπαράθεων και είσαι σε φάση. Ποιοι είναι οι Μπαράθεων, είπαμε. Γιατί είναι όλα αυτά τα καινούργια ονόματα που είσαι σε φάση. Μα κάτι μου λέει τον Μπαράθεων, αλλά δεν θυμάμαι εργάμο του. Εγώ είχα φτάσει σε επίπεδο να αναγνωρίσω τον Μπαράθεων, γιατί την έλειωσα την πρώτη σεζόν, την ξανάδα. Αλλά τέλος πάντων. Και ο Στάνης λοιπόν πιστεύει ότι αυτό είναι ο δίκαιος διάδοχος, ρε παιδί μου, του βασιλιά. Όπως του είχε στείλει και ο Νέντ Γράμμα, έτσι, δηλαδή, ναι, ο Νέντ τον είχε αναγνωρίσει. Ναι, γενικά αυτός και άλλοι πέντε, νομίζω The War of the Five Kings λέγεται. Ναι. Όπου που δεν Κώστα, ξέρω και εγώ πώς ήδηλω. Ναι, ναι. Κώστα, πες μας λίγο ποιοι είναι οι πέντε βασιλείς. Οι πέντε βασιλιάδες που παλεύουν για το θρόνο είναι οι εξής. Μαλάκα, το κάνεις πολύ καλά. Από τη μία έχουμε τον Ρένλι Μπαράθεον, ο οποίος είναι ο μικρός Μπαράθεον και δεν είναι και πολύ καλός για το θρόνο, αλλά τον εμπιστευότανε ο Νετ Στάρκ. Στην δεύτερη θέση... Του αρέσει το διάβασμα, η μουσική και τα ταξίδια. Και ο υπότης των λουλουδιών. Ο δεύτερος διαγωνιζόμενος είναι ο Στάνης Μπαράθεον, ο οποίος έχει μαζί του μία μάγισσα. Τέλεια! Τέλος πάντων, είναι ο Στάνης ο Ρένλι, ο Τζόφρι προφανώς, ο King in the North που είναι ο Ρομπ. Και ο Μπάλον Γκρέιτζοϊ, ο οποίος δεν είναι ακριβώς μες στη μάχη των πέντε, απλά κάνει μάχη με τους Στάρκ για να πάρει το βορρά. Αυτή είναι η φάση του. Ναι, αυτό. Και επίσης να πούμε ότι οι Greyjoys γενικά λατρεύουν τον Κθούλου, pretty much. Ναι. Ναι, το Kraken. Ναι. The Όχι, legit, επειδή ο Μάρτιν είναι ο παδός του Lovecraft, έχει βάλει ένα σωρό, όχι απλά αναφορές, κατευθείαν ονόματα παρμένα από ο Κθούλου μύθος και τα έχει βάλει. Και ο Drowned God ουσιαστικά παίζει να είναι ο Κθούλου pretty much.
Μ' άρεσε πολύ το τελετουργικό που εντάξανε τον Theon Greyjoy όταν πήγε στα... όταν στείλανε το Theon στα Iron Islands για να κάνει recruit τη βοήθειά τους για τον πόλεμο, ρε παιδί μου, που τον βαφτίσανε ξανά Greyjoy και λοιπά, ξέρεις, που πρέπει κυριολεκτικά να πεθάνεις και να σε αναστήσουν. Επίσης, πώς καταλαβαίνεις ότι ένας χαρακτήρας είναι τελείως ηλίθιος, όταν το πρώτο πράγμα που κάνει είναι να βάζει χέρι στην αδερφή του και δεν είναι Lannister. Ναι ρε φίλε, αυτή η σκηνή ήταν λίγο κάπως, ξέρεις, νομίζω ότι θα παίζε μουσική. Ήταν λίγο τέτοια φάση. Οπότε ο Στάνις θέλει να πάρει το θρόνο λοιπόν, μεταξύ άλλων, και το πρώτο του εμπόδιο είναι ο Ρένλι Μπαράθιον, ο μικρός του αδερφός. Αυτός με το least claim του the throne, έχω να πω. Ναι, προσπαθούν να τα βρούνε, γιατί ο Ρένλι είναι σε φάση, ναι εσύ έχεις το δικαίωμα, ναι είσαι ο στρατιωτικός της φάσης, αλλά εμένα θέλει ο κόσμος. Ο Στάνις του λέει, αντί και γαμίσου μαλάκα, όχι εγώ το δικαιούμαι. Προσπαθούν να τα βρουν, δεν τα βρίσκουν. Ναι. Ο Στάνις λοιπόν, μ' αρέσει πάρα πολύ ο Στάνις, γιατί είναι μονίμως μες στη ζωχάδα, μαλάκα. Μαλάκα, ναι, ναι. Είναι αυτός που του αξίζει να γίνει βασιλιάς, αλλά μαλάκα είναι το τελευταίο πράγμα που θέλει. Το έχει τον Παραθωναϊκό γενικά αυτό. Η αλήθεια είναι, νομίζω ότι... Δεν ξέρω ποιο είναι το πρώτο πράγμα που θέλει. Η Μελισάνδρη νομίζω τον είχε ψήσει για το θρόνο. Δεν νομίζω ότι ο Στάνις θέλει πραγματικά το θρόνο. Anyway, οπότε ξέρεις, ο Ρένλι δολοφονείται με τη σκιά, με μαύρη μαγεία που κάνει η κόκκινη γυναίκα. Πολύ ωραία η σκηνή της γέννησης γενικά, ήταν ένα ωραία ομή σκηνή. Εκεί που ένα δαιμονικό κουίφ. Ναι, εκεί που η κοιλιά της έδειχνε, ξέρω εγώ, να έχει bumps και τέτοια που κουνιόντουσαν, αυτό ήταν αρκετά φρίκι. Ωραίο το είχαν κάνει. Ωραία. Εμένα μου άρεσε που ήταν και ο κακομοίρης ο Ντάβος μαζί, την πήγε κάτω από τη γέφυρα. Και του λέει φασί, θα με δεις γυμνή, θα με δεις. Και ξαφνικά ξεκινώνεται και βλέπει την κοιλιά, γεννάει το δαίμονα και είναι σε βάση όλος. What the fuck. Ο Ντάβος εκείνη την ώρα μου που δεν σταυροκοπήθηκε. Εν τω μεταξύ, πώς είχατε αισθανθεί όταν βγήκε η σκιά? Φαντάζομαι, είναι από τις γενικά σκηνές που οι περισσότεροι το είδαμε πρώτη φορά στο επεισόδιο. Δεν είναι μια σκηνή που μας πολυλάρουν συνήθως. Ξέρεις κάτι, ήταν... Η αντίδρασή μου είναι παρόμοια λίγο με όλο με τη Μελισάνδρη. Δηλαδή, ποτέ δεν ξεκαθάρισαν ακριβώς ποιο είναι ακριβώς το power set της Μελισάνδρης σαν μάγισσα. Δηλαδή, βλέπουμε να κάνει πράγματα. Δηλαδή, το κύριο χαρακτηριστικό των μαγισσών, των ιεριών και των ιερέων του Lord of Light είναι κάνω resurrect κόσμο. Αλλά το βλέπεις λίγο από την πλευρά του τύπου που διαβάζει comics, που το έχει συνηθίσει αυτό. Αλλά το Game of Thrones δεν είναι αυτή η σειρά που θα σου κάνει τόσο αναλυτική ανάλυση. Όχι, ξέρεις κάτι, το λέω και από τη μεριά του βιβλίου. Γιατί στο βιβλίο σου λέει ξεκάθαρο ότι ο Ρέλορ δεν είναι μόνο κύριος αυτός, είναι κύριος και της σκιάς. Οπότε δίνει ένα κόνσεπτ γιατί χρησιμοποιώ σκιές δολοφόνους που πάνε και σφάζουν βασιλείς. Εμένα, ας πούμε, μ' αρέσει περισσότερο σε αυτό το θέμα που το έθιξε στη σειρά. Μου θυμίζει πάρα πολύ τα πρώτα Star Wars. Που ξέρεις, σε βάζανε ακριβώς μέσα στο μύθο, σε βουτάγανε και λέγανε ότι ό,τι κατάλαβες, κατάλαβες. Ποιο είναι το power set των Jedi, ακόμα και μέχρι το τέλος του Empire, του Return of the Jedi, δεν το ξέρουμε. Ισχύει, ξέρεις πότε μας αποκαλύπτουν. Ξέρεις πότε μας αποκαλύπτεται το power set γενικά στο ευρύ κοινό, στα prequels, μαλάκα που μένουν μόνο σε αυτό. Γενικά, όταν παγιδεύεσαι στο world building, έχεις τα prequels. Όταν το βάζεις στο φόντο, έχεις τα παλιά. Και για μένα το Game of Thrones λάμπει ακριβώς επειδή λείπουν κάποια από αυτά τα στοιχεία. Όπως και να έχει, ήταν πολύ ωραία σκηνή, γιατί βλέπεις ότι και ο Τισκιά πήρε τη μορφή του Στάνις για να το σκοτώσει, μαλάκα. Εγώ δεν το κατάλαβα αυτό στην αρχή, ήμουν λίγο γκαβός. Μετά δηλαδή, όταν το πω Ιμπριέν, το κατάλαβα και το γύρισα πίσω και ήμουν κάπως. Α, ναι, τώρα που το λες. Εγώ πάλι. Εγώ την έχω δει τέσσερις φορές. Δεν μου μοιάζει ιδιαίτερα, δηλαδή. Του φέρνει. Φέρνει ελάχιστα όμως, δηλαδή για πολύ λίγο όπως είναι το εφέ και μετά διαλύεται. Οπότε δεν πρέπει. Απλά είναι και δύο καράφλες, παιδιά, στο παραδεχτούμε. Θα μπορούσε να είναι και ο Βάρης, ας πούμε, που έχει αδυνατήσει. Αλλά ναι, η κακομοίρα η Μπριέν, η οποία ξέρω εγώ, γούσταρε το Ρένλι, μετά ξέρω εγώ, προσπαθούσε να προστατεύσει το Στάνις. Παιδιά, by the way, τώρα επειδή βλέπω στο Wikipedia τα timelines, μέχρι και το 7ο επεισόδιο ο Ρένλι είναι κομπλέ ζωντανό. Ωραία, καλά κάνουμε λοιπόν, γιατί αυτό το storyline δεν είναι και από τα πιο ενδιαφέροντα στον πλανήτη Γη, στον πλανήτη Westeros. Οπότε, αυτό που ήθελα να απαντήσω, επειδή ρώτησες Κώστα πώς νιώσαμε λίγο όταν είδαμε τη γέννηση της σκιάς κλπ. Ένα μικρό κομμάτι μου, ρε φίλε, άρχισε να απογοητεύεται με την έννοια του γινόμαστε κλασική fantasy σειρά, ρε πούστη μου. Ναι, ναι, ναι. Εμένα μ' άρεσε η πρώτη σεζόν που ήταν
δεντεκτιβικό θρίλερ, ναι, ναι, απλά στο μεσαίωνα. Τι κάνουνε τώρα, η έχουμε δράκους, είναι, τώρα έχουμε αυτό. Θέλω να τσεκάρω κάποια στιγμή αυτό το Kingdom που έχει βγει. Κάπως έτσι λέγεται, στο Netflix παίζει, δεν θυμάμαι, κάπως έτσι. Που υποτίθεται ότι ο σκοπός του είναι να... Το pitching που κάνανε, ας πούμε, είναι ότι αν το Game of Thrones δεν έχει καθόλου μαγεία. Εντάξει. Δηλαδή, εγώ προσωπικά θα ήμουν μέσα για να γίνει το Game of Thrones χωρίς μαγεία, γιατί έχει απίστευτους χαρακτήρες. Αλλά εντάξει, παιδί μου, ναι, διάλεξε ο writer να βάλει μαγεία να κάνει. Αυτό είναι που μου αρέσει όμως στο Game of Thrones, είναι ότι πήρε το concept του High Fantasy που είναι πολεμιστές, μαγεία, σπαθιά, δράκι, δεν συμμαζεύεται. Και πήρε το πιο μεταφυσικό concept, αλλά το έβαλε πολύ στο βάθος. Υπάρχει, αλλά είναι πολύ πιο μετρημένο. Δεν είναι δηλαδή σε φάση με το που καταβαίνουν να παίξουν ξύλο, αρχίζουν και πετάνε fireballs δεξιά-αριστερά. Το έχουν μαζέψει πάρα πολύ. Και αυτό είναι κάτι που εκτίμησα πάρα πολύ στο Game of Thrones. Όχι μόνο αυτό, δεν είναι μόνο ότι το έχουν μαζέψει, αυτό ισχύει, αλλά πάντα γενικά όταν γίνονται υψηλά fantasy πράγματα μέσα στο Game of Thrones, στα δείχνει σχεδόν πάντα από την οπτική γωνία, ξέρεις, τη βρώμικη, την κάτω στο έδαφος, ναι, boots, ναι, on the ground perspective. Ναι, δηλαδή, π.χ. γιατί πολλοί συγκρίνανε π.χ. τη μάχη που είδαμε τώρα στο Winterfell στην 8η σεζόν με το Helm's Deep. Ναι, παιδιά, είναι κάτι εντελώς διαφορετικό για μένα. Το Helm's Deep, ναι, είναι το... μια παραδοσιακά high ακριβώς fantasy μάχη. Έχει δηλαδή... God's Eye View κάμερες, έχει τέτοια πράγματα. Ναι, έχει μέχρι και το σημείο που Sky Meet ο Gandalf αρχίζουν βαράνε φώτα, μόνο ψαλμωδίες δεν ακούστηκαν ξαφνικά. Όχι, μια χαρά ακούστηκαν. Και, υπήρχε... και αυτό, βλέπεις αντίστοιχα, παραπονέθηκαν ότι δεν βλέπανε. Και λες, ναι, δεν βλέπεις, γιατί όντως το πρακτικό μέρος είναι ότι προσπαθούν να κρύψουν τα εφέ. Κάκα τα ψέματα. Αλλά από την άλλη, γιατί δεν ανατρίχιασαν όταν βλέπεις τους Ντοθράκι με τα φλεγόμενα σπαθιά να τρέχουν μέσα στο σκοτάδι και να τους καταπίνει άβυσος, μαλάκα. Ναι ρε φίλε, εντάξει, γενικά ήταν αυτό το χάος της μάχης που είχε το Battle of the Bastards στη νύχτα. Αλλά θα κλείσουμε αυτή την παρένθεση γιατί ανήκει σε άλλη συζήτηση, έτσι δεν ναι, είναι, ναι, 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 ναι. Μου αρέσει. Οπότε... που κόβεις μόνο στον εαυτό σου, είναι τέλειο. Δεν έκοψα τον εαυτό μου, απλά περίμενε υπομονετικά για να μην το αποτεχθεί στο G. Πάμε, Mike, δώστε. Οπότε λοιπόν ο Ρένλι λοιπόν δολοφονείται κλπ. Ο Στάνης προετοιμάζει να περικυκλώσει να κάνει πολιορκία στο King's Landing, επίθεση μάλλον στο King's Landing με κάποια πλοία. Και όντως το κάνει. Και ταυτόχρονα λοιπόν στο King's Landing ο Τίριον Λάνιστερ διορίζεται από τον μπαμπά του κολόβισμα να γίνει το χέρι του βασιλιά, μπας και περιορίσει την τρέλα του Τζόφρι. Και αρχίζει και κόβει κόλους και γενιάδες. Και ξεκινάει, παιδιά, ένα από τα αγαπημένα μου storyline στο Game of Thrones, μπορεί και το αγαπημένο μου. Όλη αυτή η δεύτερη σεζόν που είναι ο Τίριον στο στοιχείο του, παίζει το παιχνίδι, στείνει παγίδες στο Βάρις, στον Μάιστερ Παϊσέλ και στην Αράχνη. Τους τα έχει κάνει όλα πουτάνα. Είναι πάρα πολύ ωραίο ρε φίλε. It's beautiful to watch, ωραίοι διάλογοι. Και το ωραίο ξέρεις ποιο είναι, ότι μέχρι και ο ίδιος ο χαρακτήρας του Τίριον το λέει ότι γι' αυτό έχω γεννηθεί, είμαι καλός αυτό το πράγμα. Και συμφωνήσαμε. Μα λέγα πολύ μετακόμεντ. Ήμασταν ναι, Peter Dinklage, γι' αυτό το ρόλο έχει γεννηθεί. Βέβαια, πρόσεξε, εδώ θα πω κάτι. Γιατί το πώς βλέπεις, το πώς χειρίζεται η καταστάση ο Τίριον, οι επιλογές που κάνει και το ένα και το άλλο και τα παράλληλα, αργότερα είναι σε φάση. Οκ, που πήγε εκείνος ο Τίριον, είπαμε. Φέρε τον πίσω. Είπαμε, θα φτάσουμε και εκεί. Υπάρχουν απαντήσεις, δεν τις λέω τώρα. Μετά λοιπόν, ποιος παίρνει τη σκητάλη, παιδιά, Κώστα, που έχεις τα σκονάκια εκεί πέρα. Ποιο storyline να πω. Είμαστε στο storyline του Τίριον γενικά, ξέρω εγώ. Ποια είναι τα highlights εκεί πέρα στις δεύτερη σεζόν, ας πούμε. Τίποτα. Ο Τίριον είναι Blackwater και τον χτυπάνε στο κεφάλι με το τσεκούρι και αυτό. Σωστά. Φτάνουμε στη μάχη, ναι ρε παιδί μου. Yeah. Έχει ωραία ομιλία στα στρατεύματα. There are brave men outside these walls. Let's go kill them. Ναι ρε φίλε, ναι ρε φίλε. Ωραίο. Ωραία σκηνή ήταν εκεί πέρα που προετοιμαζόταν για τον πόλεμο ρε παιδί μου, που είχε επισκεφθεί έναν από τους Firemancers για να πάρει το Wildfire. Το υγρόπυρο που είχε πει ο Κώστας. Ναι, το υγρόπυρ. Που είχαν αυτή την έτσι ωραία συζητησούλα με τον Μπρον στα μπουντρούμια εκεί πέρα κάτω στα κελάρια. Ότι ξέρεις τι γίνεται σε μια πολιορκία. Άνθρωποι πανικοβάλλονται, σπάνε βάζα, θα κάψεις όλη την πόλη, μαλάκα. Άστο εκεί που είναι το Wildfire. Ωραία πράγματα. Το οποίο επίσης να πούμε ότι ήταν πραγματικά εντυπωσιακό το πώς το δείξαν, ότι έκαψε όλο το λιμάνι εκεί πέρα ο Τίριον. Ναι, την πομπή των πλοίων, να πούμε, τους γάμισε το κέρατο, ναι. Ωραίο. Και γενικά τα εφέ στη σκηνή ήταν ωραία. Ναι, και δυστυχώς δεν έδειξαν κάτι που το είχα πει και στο προηγούμενο.
στα βιβλία ότι η Ρόνη είχε παραγγείλει από τους σιδεράδες της πόλης να φτιάξουν μια τεράστια αλυσίδα την οποία την είχε βάλει κάτω από τη θάλασσα και μόλις που ο στόλος φτάνει μέσα τη σήκωσε και δεν μπορούσαν να φύγουν οι άλλοι και μετά απλά τους την μπουμπούνισε, ναι. Nice. Ωραία τάκα τέτοιο, ωραία τάκα επίσης από αυτό το storyline, το The Hound, πήγαν από The Mountain, ο The Hound έχει ωραίες σκηνές. Εκεί που είναι με Σόκρε, παιδί μου, που του λέει ο Τζόφρι να πάει να βοηθήσει. Βγες ξανά έξω στη μάχη. It's for your king and the city, ξέρω εγώ. Fuck the king's god. Fuck the city. Fuck the fuck king. The king. Τέλειο, μαλέκα. Στη μούρη του Τζόφρι και, και κανένας δεν του κάνει τίποτα. Είναι, ο Τζόφρι είναι αυτή η στιγμή, που απλά παιδί το είπε. Μου, που, πώς το λένε. Ο τέτοιος, ο Hound είναι το κοινό. Να πάει να γαμηθεί ο Τζόφρι, μαλάκες. Ναι, συζητάμε τώρα. Και το άλλο κάτσαμε, ως. Και το άλλο που μου άρεσε ήταν που στην αρχή που βγήκαν έξω από την πύλη να πολεμήσουν, όποιον το πτώμα βρω με νεκρό χωρίς λερωμένο σπαθί θα το βιάσω. I'll rape his fucking corpse. By the way, θυμάστε καθόλου τι κοψοκυλιάσματα παίζανε στο Blackwater? Που σε κάποια φάση βαράει ένας με... Ο Hound έκοψε έναν λοξά. Ναι, μαλά, το θυμάστε αυτό. Τον τύπο που κόπηκε λοξά. Αυτό νομίζω ήταν ο πιο brutal θάνατος που είχαμε δει μέχρι στιγμής στο... Μέχρι στιγμής, ναι. Το γαμάτο και σου ήταν και ο Τίριον είχε θέρισει λίγο μαλάκα. Τους έκοβε στα γόνατα ο τύπος. Έκοψε ένα ποδαράκι και κάποια στιγμή κλάτς κάτω, ναι, ισχύει. Ωραίος Τίριον. Αλλά εκεί τραυματίστηκε κιόλας ο Τίριον και... Fun fact, στα βιβλία δεν του κάνει απλά ούλη, την έχει αυτή την ουλή. Αλλά στα βιβλία είχαν και το μεγαλύτερο μέρος της μύτης του. Ναι, ναι, αλλά πρέπει να παραμείνει συμπαθητικός. Κοίτα, γενικά ούτως ή άλλως... Οι κανόνες της τηλεόρασης. Τον Τίριον το έχουν πει και οι creators ότι τον έχουμε κάνει πολύ tone down από τα βιβλία. Γενικότερα, είναι και πιο άσχημο στα βιβλία. Μα ο Πίτερ Ντιγκλάτζ είναι μια χαρά πολύ όμορφος άντρας. Ο Τίριον είναι κακάσιμος γενικά. Και το άλλο που νομίζω που δεν έχουν κάνει στη σειρά, ναι, δεν το έχουν κάνει, ότι έχει διχρωμία στα μάτια. Στα βιβλία του. Α, cool. Πάντως γενικά, ρε παιδί μου, ότι τον λένε The Imp και όλο αυτό το πράγμα στα βιβλία, όσοι έχουν κάνει σκίτσα, ρε παιδί μου, για τα βιβλία κλπ, τον έχουν παρουσιάσει σκατά, ρε παιδί μου. Δεν βλέπετε, είναι απόβρασμα. Ναι, είναι, όχι, έτσι είναι. Ναι, έτσι τερατάκι. Είναι όντως. Καμία ναι, μαλάκα, το Dinklage είναι καύλα σε φάση, εντάξει, λες του πούστη, εντάξει, δεν είμαι γκέι, αλλά ένα πούτσα τον έτρωγα από άμα ψινόταν. Εντάξει. Είναι αυτή η κατηγορία. Έχω ακούσει ότι είναι περίπτωση reverse Jason Momoa. Ναι. Δεν θυμάμαι σε ποια σεζόν, αλλά που κάποια στιγμή λέει, ξέρω εγώ. Α, όχι, εκεί που τους πιάνουν σκλάβους με τον Τζόρα Μόρμοντ, που του λέει, ξέρω εγώ. Νόμιζα ότι οι αναλογίες πούτσας και μπόι είναι, ξέρεις, έτσι. Και του λέει ο Τίριον, think again. Όχι, ξεχάζει αυτό. Ναι. Άλλη ωραία σκηνή τώρα ξεσταμούρχονται από το King's Landing. Είναι κάτω στις καταπακτές που είναι τα γυναικόπαιδα, που όσο γίνεται η πολιορκία και η μάχη, που έχει ένα πολύ ωραίο έτσι μονόλογο η Cersei Lannister προς την Sansa. Ναι. Της λέει, ρε παιδί μου, αυτό που έχεις ανάμεσα στα πόδια σου είναι το πιο πολύτιμο όπλο που θα έχεις σε αυτόν τον κόσμο. Και γενικά, ξέρεις, δείχνει τη Cersei πάλι, την δικαιολογεί λίγο σαν χαρακτήρα στα μάτια μας. Δεν είναι... αυτό που λέμε mustache του early και villain. Κάνει και ένα ωραίο μετασχόλιο, μπορώ να σου πω, για το πώς θα αντιμετωπίζονται οι γυναίκες στο Game of Thrones, έτσι, και κατά επέκταση στο μεσαίωνα στην ιστορία. Ναι, και δικαιολογεί και λίγο τις πράξεις της, ότι ξέρεις, πάντα ήθελα να γίνω, ξέρω εγώ, ο Tywin Lannister στην ουσία, αλλά ξέρεις, έχουμε τον Νάνο και τον Παπάρα, ξέρω εγώ. Αν και δυστυχώς ο πραγματικός διάδοχος του Tywin είναι ο Tyrion, αλλά anyway. Θεωρητικά. Εσείς πιστεύετε αυτό που λένε ότι ο Τίριον δεν είναι όντως Λάνιστερ? Όχι. Και εγώ δεν το πιστεύω. Στη σειρά δεν νομίζω ότι παίζει. Στα βιβλία δεν το αποκλείω. Να το πω έτσι. Θα ήταν αυτοκτονία του R.R. Martin να τον γράψει έτσι στα βιβλία ότι τελικά. Θα είναι makes no fucking sense. Δεν κοίτα, υπάρχει. Η αλήθεια είναι ότι makes sense γενικά το να μην είναι Λάνιστερ ο Τίριον. Στα βιβλία, παιδιά, make sense όντως, και στη σειρά θα μπορούσε να έχει make sense, γιατί θα δημιουργούσε πολύ μεγαλύτερη τραγωδία. Κοίτα, ουσιαστικά. Με αυτά που μας έχει δείξει η σειρά γενικά. Είναι cheesy as fuck. Με αυτά που μας έχει δείξει η σειρά γενικά, είναι τόσο ωραίο. Μιχάλη, ξέρεις για ποιο λόγο θεωρητικά δεν είναι Lannister? Ναι, ξέρω, έχω δει τα βίντεο. Είναι, ξέρω, ρε παιδί μου, το ξέρω το πράγμα το, και έχω δει τα ίντερ. Είναι it makes sense in a YouTube fan theory kind of way. Έτσι.
αν να το πάρουμε αυστηρά, it could make sense. Εμένα μου αρέσει. Αλλά κανείς δεν θα το κάνει γιατί, ξέρεις γιατί. Γιατί είναι το, είναι το σεναριακό αντίστοιχο με τις σκιές στην σκηνή που έγινε, που έγινε η θυσία του αλόγου. Για τον ίδιο λόγο που δεν βάλανε τις σκιές να χορεύουν στη σκηνή, για τον ίδιο λόγο δεν θα κάνουν τον Τύριο να είναι. Συμφωνώ. Στη σειρά συμφωνώ. Καλά κάνανε και το βάλανε. Αλλά κοίτα, τόσο και στη σειρά όσο και στα βιβλία, επειδή δείχνει ότι ο Τύριον... Δεν έχει τελειώσει ακόμα η σειρά, μπορεί να το χρησιμοποιήσουν για τελευταία στιγμή. Αν το κάνουν αυτό, εντάξει, δεν απλά ξέρω. Εγώ, ας πούμε... Θα είναι χαμένο, θα είναι wasted, γιατί δεν το κάνανε νωρίτερα. Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον για μένα το όντως, ας πούμε, να μην είναι Lannister, γιατί δυναμώνει ακόμα περισσότερο την Ίντρικα Tywin Τύριον για μένα. Όχι μόνο δηλαδή αυτό. Ήδη... Για μένα ας πούμε, για μένα αποδυναμώνει τη σκηνή που τον σκοτώνει στην τουαλέτα, καταλαβες. Okay. Οκ. Αποδυναμώνει τον Τύριον. Αποδυναμώνει τον Τύριον που τον σκοτώνει στην τουαλέτα. Ναι. Παιδιά, όχι. Ναι, ίσως, αλλά δυναμώνει το άλλο ότι ο Τύριον, παρόλα όσα έχει γίνει στη σειρά τουλάχιστον, βλέπουμε ότι ακόμα δεν μισεί ολοκληρωτικά την οικογένειά του. Γι' αυτό θα ήταν πολύ περίεργο να αποδειχτεί ότι δεν είναι η οικογένειά του. Κατάλαβες. Ναι, τέλος πάντων. Στα τελευταία δύο επεισόδια, ναι, σύμφωνα αν το είχαν κάνει νωρίτερα, ίσως. Όχι, εντάξει, δεν θα το κάνουν. Δεν παίζει να το κάνουν. Απλά για μένα, ας πούμε, το. Ξέρεις τι με ενοχλούσε πάντα στο ότι δεν γούσταν τον Τύριον, ότι απλά είναι το ύψος, ξέρω εγώ. Okay. Δηλαδή είναι. Αυτό, μου φάνηκε λίγο weak δικαιολογία. Μου αρέσει η δικαιολογία, όχι, η επίσημη δικαιολογία, ας πούμε, των writers που λένε ότι ο πραγματικός λόγος που τον μισεί ο Τάγουιν είναι επειδή έχασε τη γυναίκα του εξαιτίας του Τύριον. Όχι, όπα, fun fact. Λοιπόν, τώρα θα σας πω σε lore από τα βιβλία και νομίζω ότι το έχουν πει και στη σειρά, άλλωστε. Λένε ότι η μοναδική φορά που είδαν τον Τάγουιν να χαμογελάει ήταν την ημέρα που παντρεύτηκε, γιατί την αγαπούσε πάρα πολύ τη γυναίκα του. Οπότε τα πέθανε, ουσιαστικά το χρέωσε στον Τύριον. Άσχετα αν έφυγε ο ίδιος. Ναι, ναι. Έτσι. Προφανώς αυτή είναι η επίσημη δικαιολογία που το μισεί. Απλά εγώ νιώθω ότι στη σειρά γίνεται πολύ πιο έντονο το You hate me because I'm a dwarf, ξέρω εγώ. Ναι. Ναι, εντάξει. Δεν είναι όμως τελείως out of character, παιδιά, ακόμα και αυτή η αλλαγή στη σειρά. Δηλαδή, εντάξει, ζούσαν σε μια εποχή που εντάξει, αυτοί ήταν πρακτικά παιδιά του διαβόλου, ξέρω εγώ. Και ο Tywin Lannister, όσο eloquent και αν είναι στην ομιλία του. Είναι γαμμένος ψυχοπαθής και κολορατσίσταρος, έτσι. Είναι πάρα πολύ ελιτιστής. Δεν είναι. Δεν το κρύβει. Είναι έτσι. Τέρμα συντηρητικός. Ναι, ναι, ναι. Είναι αυτό. Είναι φασισταριό κλπ. Εκπληκτικός χαρακτήρας, αλλά δεν είναι καθόλου out of character να είναι να μισεί τον Τύριον απλά και μόνο επειδή είναι νάνος. Και ας επιζούσει η γυναίκα του. Ειδικά όταν δεν έχει την εναλλακτική να ορίσει ως διάδοχο τον Τζέιμι Λάνιστερ επειδή είναι στο Kingsguard. Αυτό. Και όπως είπε. Και όπως είπε και ο ίδιος ο Τύριον, all dwarves are bastards in their father's eyes. Ωραία λοιπόν. Πάμε παρακάτω. Θα θυμηθούμε και άλλες ωραίες σκηνές σε αυτό το κομμάτι. Αλλά άλλο storyline, να πάμε στο βορρά. Πάμε στο βορρά. Όπου ο Jon Snow τα βρίσκει κάτσε, λίγο... Θέλω να το πει λίγο ο Κώστας με radio announcer voice. Όχι, εντάξει, πέθανε το αστείο. Θα πεθάνει ποτέ αυτό το αστείο. Radio announcer. What is dead may never die. Στο βορρά έχουμε. Παιδιά έχουν πάει ήδη στον τύπο με τις πολλές τις κόρες που τις πηδάει. Τον Κράστερ, ναι. Έχουν ήδη δει ότι στέλνει τους γιους του στο Night King και τους κάνει White Walkers. Μια παρένθεση. Nobody cares. Δεν είδαμε ποτέ τι γίνεται μετά από εκεί πέρα. Απλά όλοι με ένα μωρό. Όχι. Εμέσως αυτό που έδειξε είναι ότι αυτά τα παιδάκια που τους κάνει White Walkers. Είναι η. Παιδιά, αυτό είναι στην τρίτη σεζόν. Τι? Αυτό είναι στην τρίτη σεζόν. Δεν ξέρω τι γίνεται μετά. Απλά δίνει τα μωρά σε White Walker, αυτό βλέπουμε. Ναι, ναι, ναι. Α, όχι τη σκηνή που γίνονται White Walkers. Όχι. Ναι, δίνει για μυστηριώδη. Δίνει τα μωρά, ρε παιδί μου. Και ουσιαστικά όλο το conflict είναι ότι ο Τζον λέει: μα αυτό δίνει τα αγόρια στου White Walkers ή οτιδήποτε τέτοιο. Και λέει ο τέτοιο. Πώς τον λένε? Ο Μόρμοντ. Ο Μάνς, όχι, ο Μόρμοντ, ναι, sorry. Και του λέει ο Μόρμοντ ότι εντάξει, ξέρω ρε παιδί μου ότι είναι μαλάκας ο τύπος, αλλά είναι ο πιο σημαντικός ally που έχουμε για βόρεια από το τείχος. Οπότε τον πούλο, το βουλώνουμε και πάμε πιο βόρεια και δεν μιλάμε καθόλου. Ναι, μην ξεχνάς, μαλάκα Τζον Σνό, ότι ο λόγος που είμαστε εδώ είναι επειδή οι Wildlings ετοιμάζουν κάποιο είδους επίθεση γιατί ο Mance Raider ο αρχηγός τους έχει ενώσει. Και μετά πάνε πιο βόρεια
Οπότε... ο Τζον μαζί με έναν άλλον χάνονται και τους πιάνουν οι Wildlings. Τον Corin Halfhand. Κάνουν ότι μαλώνουν δήθεν για να, και τον κάνουν ότι μαλώνουν και πεθαίνει ο άλλος για να... Για να κερδίσει την εμπιστοσύνη τους, έτσι. Και ταυτόχρονα ο Σαμ και οι υπόλοιποι είναι στο Feast of the First Men, που πιάνουν πρώτη φορά στα χέρια τους Dragon Glass. Τον παρατάνε τον Σαμ σε κάποια φάση, τον βλέπουν οι White Walkers, ενώ κατεβαίνουν, ξέρω εγώ, να κάνουν επίθεση. Και είναι, ναι, εντάξει, δεν πειράζει, ένας χοντρούλης είναι εδώ πέρα, με το, δεν έχει σημασία, προχωρήστε. Να κάνω μια τέτοια, να κάνω μια παρένθεση απλά. Feast of the First Men, ο τίτλος του porn parody του Game of Thrones, έτοιμος δοσμένος. Game of Bones και μαλακίες τώρα. Ναι, 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 όχι κατευθείαν, το έχεις έτοιμο, αγόρι μου. Ο George R. R. Martin σε έχει καλυμμένο. Τα έχει προβλέψει όλο αυτό ο Και ουσιαστικά η τελευταία σκηνή που βλέπουμε από την δεύτερη σεζόν όσον αφορά το Βορρά είναι τον Σαμ και τους White Walkers που συναντιούνται. Ναι, κανείς δεν ξέρει γιατί επέζησε ο Σαμ. Ρε κανείς. Είναι αυτό, είναι plot armor. Αυτό. Αυτό ήταν εκπληκτικό plot armor για τον Σαμ. Ο Σαμ έχει κάτι καταπληκτικά plot armor σε όλη τη σεζόν, σε όλη τη σειρά, ας πούμε. Ναι, νομίζω στο σύνολο περισσότερο και από τον Τζον Σνόου. Ναι, ναι, ξεκάθαρα. Ναι. Όχι, ο Τζον Σνόου σε κάποια φάση δεν το γλίτωσε. Ο Σαμ έχει μόνιμο πρωτάρμονο. Καλά, εντάξει, πάντα. Θα συζητήσουμε και για την τελευταία σεζόν σε άλλο μέρος. Ο τύπος το έχει τερματίσει, ναι. Ρε. Δεν παίζει άνθρωπος στο Game of Thrones αυτή τη στιγμή με πιο δυνατό πρωτάρμονο από τον Σαμ. Μαλάκα, ο πιο κολόφαρδος άνθρωπος στο Westeros. Στη δεύτερη σεζόν στο Winterfell, γενικά από πλευράς Starcake, Winterfell και λοιπά και λοιπά, τι γίνεται. Νικάνε τον Jaime σε μία μάχη, τον πιάνουν εχμάλωτο. Τον εχμαλωτίζουν. Και εδώ αυτό που σημείωσα πιο πριν, έχουμε τον Jaime εχμάλωτο, του στέλνουν κάποια στιγμή εκεί που είναι στη φυλακή έναν δεύτερο Lannister. Α, ναι, έναν ξάδερφο, κάτι τέτοιο. Και μιλάνε για την πρώτη φορά που του έκανε βοηθό σε μία μάχη. Ναι, τι ωραίος διάλογος. Μαλάκα, ίσως από τα πιο ωραία πράγματα. Γιατί λες, ναι, μιλάνε για μάχες. Και... Πολλές φορές οι πολύ δυνατές στιγμές στο Game of Thrones είναι οι πιο μικρές σκηνές που είναι απλά ένας διάλογος που θυμούνται πράγματα χαρακτήρα. Ξέρεις βασικά για ποιο λόγο είναι, νομίζω ότι είναι πολύ δυνατό αυτό. Γιατί είναι αυτό, ρε παιδί μου, ότι εμείς έχουμε συνηθίσει όταν μιλάμε για μάχες να λέμε νίκησαν αυτοί, πιου πιου οι άλλοι, πιου πιου αυτό. Ενώ, ναι, το λεγόμενο bird's ναι, eye view. Ενώ αυτό που πραγματικά είναι, ας πούμε, πήγε ο άλλος και λέει και δεν μπορούσα να συνειδητοποιήσω το πόσο καλός ήσουν και γυρνούσες το σπαθί σου πάνω στο άλογο και έτρεμα γιατί είχα και το άλλο σου σπαθί και ήθελα να στο δώσω εκείνη τη σωστή στιγμή. Και δηλαδή για τον άλλον, ότι πως έσπαζε, ξέρω εγώ, μπροστά του. Αλλά για τον άλλον δεν ήταν αυτό το πρόβλημα. Γιατί για... Αυτό, ήταν rockstar. Ναι. Αυτό λειτουργεί και πολύ ωραία στο να εξανθρωπίσει χαρακτήρες. Ναι, δηλαδή ακριβώς. Το Jaime σιγά σιγά από τη στιγμή που το συλλαμβάνουν οι Starks τον αποδομεί η σειρά. Κομμάτι κομμάτι. Κυριολεκτικά και μεταφορικά, actually. Αυτό είναι που έκανε το Game of Thrones. Αυτό είναι που έκανε το Game of Thrones που δεν έκανε, ας πούμε, το Lord of the Rings. Το Lord of the Rings πάντα οι χαρακτήρες ήταν οι μύθοι, όλοι τους. Αλλά ναι, νομίζω ότι το Lord of the Rings είναι τόσο μεταφορά των 12 βημάτων του Vogler και κλασική μυθολογία. Δεν λέω κακός, έτσι. Όχι, είναι καμία σχέση. Απλά θα είναι, ρε παιδί μου, νεομυθολογία αυτό. Δεν έχει κάτι παραπάνω από αυτό. Ναι. Και εκεί του ταιριάζει. Αυτό το Lord of the Rings, το οποίο. Θα το πιάσουμε κάποια στιγμή σε podcast, γιατί μας το έχετε ζητήσει πολύ, οπότε υπομονή. Παιδιά, θα γίνει, αλλά είναι ναι. Τρεις ταινίες, τρεις ή μισή ώρες κάθε μία. Είπαμε, έτσι, ναι. Είπαμε εμείς που μιλάμε για το Game of Thrones σήμερα, έτσι. Ναι. Το Lord of the Rings ήταν σχεδιασμένο να είναι μυθικό, να είναι κάτι πάνω από το ανθρώπινο. Ναι, δεν θα του τέριαζε να είναι στο Game of Thrones, ούτε αντίστροφα. Αυτό προσπαθώ να πω. Ενώ το Game of Thrones είναι το αντίστροφο ακριβώς, δηλαδή... Ότι προσπαθεί να σου πάρει το high fantasy και στο αποδομή. Το έχει πει καταπληκτικά ο Μάρτιν. Ότι εμένα αυτό λέει που δεν μ' αρέσει στον Tolkien, γιατί του είπαν, ρε παιδί μου, επηρεάστηκες από το Lord of the Rings κλπ. Λέει αυτό που δεν μ' αρέσει στον Tolkien είναι, ρε παιδί μου, ότι ο Tolkien τελειώνει τις ιστορίες του, ότι βγήκε ο βασιλιάς και βασίλευσε πάρα πολύ καλά το βασίλειό του και τέλος της ιστορίας. Και δεν λέει, ας πούμε, τέτοιο, τι φορολογικό σύστημα είχε το βασίλειο, ξέρω εγώ κλπ.
Που λέει, αυτή είναι η διαφοροποίηση, μου λέει, από τον Tolkien. Ότι εγώ θα σου μιλήσω για το ρεαλιστικό κομμάτι του πράγματος. Και αυτό είναι που αγαπάμε, ρε φίλε, στο, Lord, στο Game of Thrones. Όχι ότι το μισούμε στο Lord of the Rings, είπαμε. Στο Lord of the Rings του πάει να είναι έτσι. Okay, εγώ δεν μπορώ να τα συγκρίνω πέρα ότι προφανώς ο Μάρτιν, και το έχει πει και όλος ο άνθρωπος, έχει επηρεαστεί από το Tolkien. Όλοι έχουν επηρεαστεί όσοι γράφουν. Ό,τι έχει σπαθιά έχει επηρεαστεί από το Tolkien, εντάξει. Αλλά ουσιαστικά είναι διαφορετικά πράγματα. Παρόλο που ναι, έχει φυσικά. Και αυτό μεσαίωνα σπαθιά μαγείες, δεν είναι το ίδιο αν το παρατηρήσετε. Λίγο όχι, παραπάνω. Πιο πολύ έχει επηρεαστεί από αληθινά γεγονότα της Μεσαιωνικής Ευρώπης. Κάποια από τα παραδείγματα. Ο πόλεμος των Ρόδων, Μεσαιωνική Ευρώπη. Το Westeros είναι ξεκάθαρα η Βρετανία. Όταν πούμε στην τρίτη σεζόν, θα πούμε ένα μεγάλο παράδειγμα. Mm-hmm. Οπότε. Που είμαστε τώρα. Είμαστε στη δεύτερη σεζόν που έχουμε πιάσει τον Τζέιμι. Ο Τζέιμι προσπαθεί να το σκάσει σε αυτή τη σκηνή που σας λέω, που και καλά του λέει: θέλω να σε βοηθήσω, ρε παιδί μου, του λέει αυτός που τον βοηθούσε παλιά. Και λέει: υπάρχει μόνο ένας τρόπος να με βοηθήσεις, και ποιος είναι αυτός? Να πεθάνεις. Και κάνει αυτό και την κάνει. Και τον καριδώνει. Και τον πιάνουνε. Τον καριδώνει πάρα πολύ όμορφα. Και πρόσεξε, ενώ το σύνορα τον έδειχνε τον Τζέιμι, αχ, τελικά είναι καλούλης μου, ωραία, νοιάζεται, και φυσικά ψόφα. Ναι, πάλι άλλο ένα misdirection, πολύ ωραίο εκεί πέρα. Εκείνο ήταν, εκείνο ήταν αυτά τα αγαπάω στο Game of Thrones. Δηλαδή, αυτά που βγάζουν πολύ νόημα και σχεδόν τα περιμένεις. Είναι από τα καλύτερα. Ας πούμε. Ξέρεις ότι ο Τζέιμι θα κάνει μαλακία και κάποια στιγμή σειρά μέχρι. Ξέρεις, η σκηνή είναι γυρισμένη όμως η σκηνή που λες. Μπορεί και να μην κάνει. Και είσαι κάπως. Α, ναι, έτσι όπως είσαι γυρισμένη η σκηνή, μπορεί όντως και. Έλα ρε μαλάκα, γιατί το χάσα. Ναι. Πάρα πολύ στον αποκεφαλισμό, αυτό που λέγαμε στον αποκεφαλισμό του Νέντα. Ακριβώς το ίδιο πράγμα. Είναι σκηνοθετημένη όπως είναι σκηνοθετημένες οι αντίστοιχες σκηνές, άλλες σειρές και ταινίες, όπου όντως τη γλιτώνει τελευταία στιγμή. Ναι, αυτό. Anyway. Και ο Τζέιμι λοιπόν ξεφεύγει και τον πιάνουν οι Μπόλτον. Όχι, όχι, δεν τον πιάνουν οι Μπόλτον. Φεύγει, τον πιάνουν μπαμπαμ. Γιατί φεύγει με τα πόδια. Α, ναι, σωστά, με τα πουδάρια. Και ουσιαστικά γίνεται. Α, ναι, και έχει σκοτώσει. Γίνεται η διαμάχη για το αν θα το σκοτώσουν οι Κάρσταρξ. Και βγαίνει η Κάτλιν και λέει: σε παρακαλώ, και εμένα τα παιδιά. Και εμένα μου σκότωσαν τον άντρα κλπ. Αλλά θα τον έχουμε για leverage γιατί έχει τις κόρες μου. Και μετά από κάποια φάση πριν έχει φύγει ο Ρόμπ για να τσεκάρει ένα άλλο στρατόπεδο, και μόλις γυρίζει ουσιαστικά η Κάτλιν έχει πάρει την Μπριέν, η οποία έχει έρθει από τον νεκρό Ρένλεϊ, πλέον έχει πεθάνει, της έχει πει εγώ θα προστατεύσω τα παιδιά σου και τις κόρες σου, και λέει ωραία κάνε μου όρκο ρε παιδί μου κλπ. Παίρνει όρκο η Μπριέν, παίρνει μαζί της τον Τζέιμι και την κάνουν για νότια. Και ουσιαστικά τον στέλνει κάτω στο King's Landing για να τις φέρουν πίσω τις κόρες της και να πάρουν πίσω τον Τζέιμι. Ναι, ταυτόχρονα ο Ρομπ Σταρκ και ο Καρ Σταρκ είναι έξω φρενών και συλλαμβάνουν, γίνεται κάποια. Ναι, δολοφονούν δύο πιτσιρίκια Λανιστερέικα, ρε παιδί μου, για αντίπεινα. Χωρίς συλλαμβάνουν την Κάτλιν. Ο Ρομπ καταδικάζει τον Καρ Σταρκ σε θάνατο. He who passes the sentence should swing the sword, και τον αποκεφαλίζει promptly. Ωραίος διάλογος εκεί πέρα στο chopping block όταν ήταν ο Κάσταξ στο κεφάλι σου του, ξέρεις, που τελειπούρ του είπε κάτι τύπου την κατάρα μου να έχεις. Ναι. Και μετά νομίζω αυτά είναι με σπάξη. Ναι παιδιά, τελειώνει εκεί, τελειώνει η δεύτερη σεζόν. Ωραία, πριν πάμε στη Daenerys, στο δικό της storyline, να πούμε και ένα άλλο μικρό storyline, το οποίο παίζει να είναι και το αγαπημένο μου από τη δεύτερη σεζόν μετά τον Tyrion. Είναι η πορεία της Άρια προς το βορρά μαζί με το Κέντρι. Ναι. Όπου ρε παιδί μου γίνεται ένα σαματάς με κάτι Λανιστερίους που ψάχνουν τον Κέντρι. Η Άρια νομίζει ότι ψάχνουν αυτοί και τελικά γνωρίζονται αυτοί οι δύο. Ο Κέντρι καταλαβαίνει το μυστικό της, της λέει: βγάλ την τώρα έξω και γατούρα, όπως είσαι. Ωραία, ωραία. Πολύ cute σκηνή. Σκάνε λοιπόν αυτή. Πάρα πολύ ομή σκηνή εκεί πέρα που ένας Λανιστερίος στρατιώτης τρυπάει με τη βελόνα το μήλο του Αδάμ ενός 8χρονου παιδιού. That was very nice. Ο Λόμι. Ο Μάικλ έχει περίεργα γούστα. Ναι, συνεχίζουμε. Και του πάνε λοιπόν. Τον κόβω λίγο για λίγο Μπόλτον. Τον Μάικλ. Ναι, ναι. Ελάχιστα. Γδέρνω πολύ λίγο. Οπότε του πάνε στο Χάρενχολ. Φρικιαστικές, υπέροχες σκηνές βασανιστήριων. Βρωμιά μεσαίωνα, μαλάκα του είχαν. Και έχω να πω σε αυτό το σημείο ότι η δεύτερη σεζόν τελειώνει όταν γνωρίζει η Άρια τον Faceless Man.
Ο οποίος είναι ο γαμάτος και αγαπημένος Τζάκιν Χακάρ. Τζάκιν Χακάρ. Το τελευταίο επεισόδιο της δεύτερης σεζόν λέγεται Βάλαρ Μοργκούλης. Σωστά. Είναι εκεί πέρα που της δίνει το κέρμα, ναι, και της λέει, αφού της έχει βοηθήσει να δραπετεύσουν, ναι, αυτοί με το Γκέντρι. Θα κάνουμε και την παρένθεση. Κάτσε, ναι, να τελειώσουμε, ναι, αυτό. Αφού λοιπόν της έχει βοηθήσει να δραπετεύσουν από το Χάρενχολ, λοιπόν, με τον Γκέντρι και τον εκπληκτικό και μοναδικό Hot Pie, της δίνει ένα κέρμα και της λέει, άμα θες ποτέ, άμα έτσι ποτέ από μπράβος, έλα να με βρεις, να σου βρω καλό μηχανάκι σε καλή τιμή. Οπότε, ρε Μιχάλη, πώς τα λες που τα βρίσκεις στις αναλογίες. Πήγες τελικά στο φούρνο του Hot Pie? Δεν έχω πάει ακόμα στο φούρνο του Hot Pie, το οποίο το λέγαμε, παιδιά, εκπληκτική μπίζνα, πραγματικά. Ο τύπος εκμεταλλεύτηκε το λίγο χρόνο που είχε στο κέντρο. Εγώ... Και πήγε και άνοιξε αρτοπείο και πουλάει φαγητά. Εγώ θέλω να πάω, γιατί έχω μάθει, ρε παιδί μου, ότι είναι συγκεκριμένες ώρες, αυτός έχει το Instagram του και ανεβάζει πότε είναι στο μαγαζί. Το οποίο, ναι, είναι λογικό, ωραία, γιατί καλά, αυτό εννοείται, είναι το νόημα του να πας στο μαγαζί. Προφανώς, δεν έχει νόημα. Είμαι σε ένα φούρνο αλλιώς που έχουν, εντάξει, αυτό έχει vaguely σχήμα λύκου αυτό το καρβέλι. Okay, cool. Να μπουκάρεις μέσα με ρέπλικα του Needle και να πεις I demand the pie! Παίζει να το έχουν κάνει, δεν θέλω να στο καλάσω, Τζιζάκη. Υπάρχουν καμένοι στον κόσμο, δεν νομίζω ότι το σκέφτηκες πρώτος. Είμαι σίγουρος. Παίζει, ξέρω εγώ, να έχουν ταμπέλα που να λένε αν ξαναέρθει κανείς με τον Needle. Σκέψη πόσο συχνά έχει γίνει για να χρειαστεί να κάνει ταμπέλα. Μαλάκα, δεν σερβίρουμε πελάτες με σπαθί. Λοιπόν, πριν βέβαια δραπετεύσουμε, έχουμε από τις πιο ωραίες σκηνές της σεζόν. Έχουμε την αλληλεπίδραση της Άρια μαζί με τον Tywin Lannister, που την έχει προσλάβει ως cupbearer, η Νίοχο. Αυτό. Ναι. Που λέει, you'll do no such thing. This one's a girl, you idiot. πιστεύετε ότι είχε καταλάβει ότι είναι. Εντάξει, το ότι είχε καταλάβει ότι είναι commoner το λέει ξεκάθαρα και τη το λέει αυτό, ρε παιδί μου. My lord, my lord, και θα πιστεύετε ότι είχε καταλάβει ότι είναι η Άρια Stark? Εγώ δεν πιστεύω ότι είχε καταλάβει ότι είναι η Άρια. Πιστεύω ότι είναι όντως κάποια κόρη ευγενούς, αλλά μέχρι. Ρε παιδιά, δεν ξέρω. Εμένα μου έκανε τόσο μπαμ ότι δεν είναι χαζός. Δηλαδή, εγώ πιστεύω ότι. Ακριβώς, μα ακριβώς επειδή είναι χαζός. Άμα αν ήξερε ότι είχε καταλάβει την Άρια, θα την κρατούσε για να την ανταλλάξει. Ναι, δεν θα την εκτελούσε. Ναι, ρε παιδί μου, δεν λέω αυτό. Δεν λέω αυτό. Εγώ πιστεύω ότι ο Tywin ήταν τόσο σίγουρος ότι θα νικήσει τον Ρομπ Στάρκ. Που ήταν άστι να δούμε, ρε παιδί μου, να φανεί ότι την άφησα ελεύθερη, να δούμε τι θα γίνει. Εντάξει, λίγο αρχίζει και ξεφεύγει στα στάδια του conspiracy theory το πώς επιχειρηματολογείς πάνω σε αυτό, ναι, το ζήτημα. Κοίτα, επειδή την είδα πρόσφατα τη δεύτερη σεζόν, μου έκανε τόσο πολύ ο τρόπος που έπαιζε ο ηθοποιός. Ναι, σαν να πήρε, ρε παιδί μου, ένα υφάκι ότι άστιν μωρέ, εντάξει, αυτό, ότι ξέρω ποια είσαι. Εντάξει. Δεν στέκει πάρα πολύ για τους λόγους που προανέφερα. Νομίζω ότι είναι πιο από το πόσο καλή ηθοποιία. Σου λέω δηλαδή υπόψη, δεν ξέρω πώς θυμάστε. Εγώ το βλέπω, ρε παιδί μου, ότι προφανώς κάθισε ο σκηνοθέτης και του είπε, του έδωσε κάποιες συγκεκριμένες οδηγίες για να παίξει έτσι. Παίζει. Επίσης δεν ξέρω πώς θυμάστε, αλλά ο Charles Dance είναι ο κακός από το Last Action Hero με τον Schwarzenegger. Ναι, ρε φίλε, που είχε φακό επαφή, smiley face. Που είχε το γυάλινο μάτι. Γενικά είναι κακό σε πολλές ταινίες. Είναι μορφάρα. Είναι καλός ηθοποιός και κακός. Μαλάκες είναι και στο... Ο Βίλαν. Έχει τέξει. Ναι, είναι και στο Dracula Untold, μαλάκα, αυτή τη φάβα που στο τέλος λέει Let the games begin. Και ξέρεις, είναι σε φάση wink, θα έχουμε sequel. Ναι, όχι, δεν θα έχετε sequel. Εντάξει, να σου πω κάτι. Και ο Charles Dance πρέπει να πληρώσει ιδέα, ρε φίλε. Τι να κάνουμε τώρα. Καλά, εννοείται. Τι λες τώρα. Πρώτος και καλύτερος να το πω αυτό. Οπότε έχουμε αυτές τις ωραίες σκηνές που διηγείται πάλι. Έχουμε πολύ ωραίο exposition για το τι έγινε στο σύμπαν πριν ξεκινήσει η σειρά. Που διηγείται την πολιορκία του Χάρενχολ και το πώς νίκησε με τους δράκους της. Dragons happened. Ωραία τάκα. Και παράλληλα εκεί, ναι, γνωρίζει λοιπόν και τον Τζάκεν Χακάρ, τη βοηθά να δραπετεύσουν και εκεί τελειώνει το storyline της Άρια. Και βασικά μας ετάρει ίσως από τα πιο ενδιαφέροντα πράγματα στην ιστορία της Άρια ever. Τι? Τον Faceless Man, ρε παιδί. Μας σετάρει αυτόν που είναι όλη η Άρια σήμερα. Επίσης, ναι, μισό λεπτό για την Άρια. Ξεχάσαμε, νομίζω. Μήπως τον μπερδεύω και στην τέταρτη σεζόν, που δεν νομίζω. Για πες.
Ότι έχουμε συνάντηση με Λισάνδρα. Όχι, με όχι, αυτό είναι στο Brotherhood Without Banners είναι. Που παίρνει ουσιαστικά. Το που τσιμπάει τον. Πώς το λένε, τον Γκέντρι για να τον πάει να του βαρέσει βδέλες. Αυτό είναι μετά την Τρίτη, ρε. Α, οκ. Okay. Όχι, τα έχουμε καλύψει όλα εκτός από το έσος. Ναι. Ωραία, πάμε να δούμε τι κάνει η Ντάνη εκεί πέρα. Σβέλτα. Τη κλέψαν τους δράκους και τους ξαναβρήκε. The end. Παρακάτω. Αυτό, παιδιά, αυτό ήταν πραγματικά το storyline. Φανταστικό, πραγματικά. Είχε δύο τέτοια. Εμένα μου άρεσε λίγο, κάπως ενδιαφέρον είχε η φάση που ήταν στην Κάρθ. Εκεί με τον μάγο που κάνει πολλά αντίγραφα του εαυτού του και σφάζει το να συμβούλιο. Να σου πω κάτι. Αυτό δεν σου φάνηκε. Αυτό δεν σου φάνηκε λίγο σαν gimmick του στυλ. Να έχουμε και κάτι φάνταση, ρε παιδί μου, στη σειρά. Δεν νομίζω. Ναι, η αλήθεια είναι ότι είχε αυτό το σύνδρομο Harry Potter. Χρησιμοποιώ αυτή τη σούπερ δύναμη και δεν την ξαναχρησιμοποιώ. Αυτό ποτέ. Δηλαδή. Χεστήκαμε. Δηλαδή, λες και άμα δεν ήταν μάγος, δεν θα ήταν το ίδιο. Να κάνω και μια μικρή παρένθεση, γιατί εδώ βρίσκει το χαμό της και αυτή και φεύγει από τη σειρά. Το μέχρι τότε αγαπημένο μου μουνάκι του Game of Thrones. Γιατί δεν ξέρω, μπορούμε να πούμε ποιες γυναίκες μας αρέσαν. Είπες μουνάκι, εκεί κόλλησες. Όχι, όχι, να σου πω. Δεν είπες καν η αγαπημένη μου γυναίκα, ξέρω εγώ, γυναικεία παρουσία. Είπες το αγαπημένο μου μουνάκι. Εντάξει, το λέω μουνάκι γιατί δεν έχει και πολλούς διαλόγους και κυρίως είχε την κυλίτσα της έξω σε όλη τη σειρά. Όχι, λοιπόν, περίμενε. Μάικ. Το αγαπημένο μου μουνάκι, δεν είμαι σεξιστής. Αγαπημένη μας. Ναι, μετά είδες το χειρίστηκα τέλεια. Λοιπόν, εγώ προτείνω το εξής. Θα πούμε και οι τρεις, αγαπημένο μας κομμενάκι και άντρας και γυναίκα από Game of Thrones. Και στις τρεις σεζόν να πούμε στο τέλος. Πάμε τώρα για τη δεύτερη. Όχι, μωρέ, πάμε στο τέλος. Να έχουμε έτσι λίγο. Ας κρατήσουμε και τον άνθρωπο που θα ακούει όντως αυτό λίγο πιο μετά. Δεν θα το θυμηθούμε μέχρι τότε γιατί θα έχουμε νέα δουλειά. Τι εννοείς δεν το θυμηθούμε. Εγώ μια χαρά θυμήθηκα αυτά που σημείωσα. Το σημειώνω και επιστρέφουμε. Α, σημείωσε τον. Μπράβο, ωραία. Γιατί εγώ δεν βγάζω χαρτί. Ωραία, καλά, εγώ να σου πω, να το πω από τώρα, λοιπόν. Δεν κρατιέται, δεν κρατιέται, ρε. Όχι! Δεν κρατιέται, μαλάκα, θέλω να το βέλα τον παίξει τώρα, αυτή τη στιγμή. Πες μας ποια είναι, έλα, για πες, Τζι, ποια είναι. Λοιπόν, δεν θυμάμαι το όνομα της χαρακτήρως, αλλά η μικρότερη από τις Sand Snakes, που γυρνάει και λέει στον Μπρον, you want a good girl, but you need a bad pussy. Αυτή με το κοντό μαλλί και το βυζί. Ναι. Νούμερο ένα βίζο του Game of Thrones. Θα φτάσουμε και εκεί. Λοιπόν, και από άντρες. Θα μας τα πει όλα, ρε. Καθόμουν εύκολα στο λοιπόν, Red Viper. Από παιδάκια, μετά, από παιδάκια. Αμπόρτ, γεια σας παιδιά. Καλημέρα, να τελειώνει το podcast. Ναϊμήρια για πλάκα. Στην Αρκούδα, ρε, με την Μπριέν. Για πες για από άντρες, για πες, γιατί ναι, με ενδιαφέρει. Είπα, Red Viper, φίλε. Για κάποιο λόγο, ο Red Viper, σε κάθε φορά που συζητάμε γυναίκες για το Game of Thrones, είναι ο πρώτος άνθρωπος που σχολιάζουν όσον αφορά το sexiness. Αφού είναι γαμάτος, ρε μαλάκα. Όχι σαν χαρακτήρας μόνο, και σαν ηθοποιός. Δηλαδή, όταν έπαιζε τον αστυνομικό στο Νάρκος, ο ηθοποιός, ο Πασκάλ, πάρα πολλές φίλες μου το ξεκινήσαν. Έτσι το λέω. Έτσι το λέμε, Πασκάλ. Πασκάλ το λένε. Yes. Πέντρο Πασκάλ. Α, είναι από αυτούς που έχουν όνομα και... Ναι, okay, cool. Εγώ θα διάλεγα, πιστεύω, τον... Εγώ είμαι στην άλλη άκρη τελείως. Δεν είμαι εσύ είσαι Jason Momoa, εσύ είσαι δηλωμένος, άστο. Εντάξει, όχι, Jason Momoa. Και πάρα πολύ δίνω στον πρώτο... Ντάριο Ναχάρης, ναι. Πώς το λέγανε. Στον πρώτο. Στον πρώτο Ντάριο Ναχάρης. Το μαλλιά. Ναι, αυτός. Ναι, το μαλλιά. Μαλάκα, ξέρεις κάτι... Εκείνος ρε φίλε παρά ήταν ωραίος για το ρόλο. Δηλαδή σε παιδιά, γιατί σας άρεσε ήταν η βλακία. Επειδή είχε μακρύ μαλλί. Δηλαδή δεν σας άρεσε ο δεύτερος Ντάριο Ναχάρης. Το πρόσωπο ότι είναι σαν άγγελος. Ρε μαλάκα, ήταν... χάθηκα στα μάτια του. Ρε, ήταν ο τύπος έβγαινε, έκανε iFuck σε όλο το κοινό που έβλεπε και σε διάβαση. Το ξέρεις ότι θέλεις να με βάλεις κατά, δεν είναι. Σπλάτς ακουγόταν από όλο ναι, τον παιδιά, κόσμο. Ναι, παιδιά, ξεκάθαρα. Μπορεί να σας άρεσε ο πρώτος, αλλά τη γάμισε ο δεύτερος. Ναι ρε φίλε, κλασικό Game of Thrones μου έδωσε κάτι για να μου το πάρει σχεδόν αμέσως. Να σου πω κάτι όμως, ο δεύτερος είσαι δεύτερος, όταν έχει περάσει Jason Momoa από εκεί, δεν έχουν μείνει και πολλά. Recasting ρε φίλε. Α, υπάρχει και μια σκηνή που κόβω και παιδιά, κάποια στιγμή ο τέτοιος, ο πρώτος Ντάριο Ναχάρης, κοιτάει τη στολή του Iron Man και λέει next time, baby. Μαλάκα, σου έχει μείνει αυτό. Κάθε φορά που κάνουν recasting ηθοποιό θα κάνω αυτό αστείο.
Λοιπόν, οπότε έτσι τελειώνει. Η δεύτερη σεζόν της Καλύση πώς τελειώνει. Απλά παίρνει τους δράκους πίσω, έτσι. Πού είναι η δράκη μου, πού είναι η δράκη μου. Το που είναι η δράκη μου το είπε στο τέταρτο επεισόδιο της δεύτερης σεζόν, μαλάκα. Για να καταλάβεις πόσο το αργήσανε. Μαλάκα, ειδικά όταν ήταν. Πέθανε κι αυτός. Πέθανε κι αυτός. Τέτοιο. Τζόρα, πήγαινε να τσεκάρεις τι έγινε εκεί. Να πάω να τσεκάρω εγώ τι έγινε από την άλλη. Άντε πάνε. Θα πάμε σε ένα συμβούλιο. Θα πάμε στο συμβούλιο. Α, σκοτώσαν τους πάντες. Πού είναι η δράκη μου. Α, στον πύργο. Καλή φάση. Αυτά ήταν σε διάρκεια. Αναμνήσεω. Ιέσο. Πολύ συχνά είναι η ήπειρο του φίλερ. Ξεκάθαρα. Ναι. The lands of filler. Δεν το θράκι εσύ in the lands of filler. Ναι. Απλά κάποια στιγμή κλείσανε και τον Σκορτσιανίτη μέσα σε ένα χρηματοκιβώτιο τεράστιο εκεί πέρα. Και έτσι κάπως τελειώνει η φάση. Το Σκορτσιανίτη. Είναι λίγο. That wasn't racist, by the way. Και εσύ ως λοιπόν, παιδιά, φτάνουμε στην τρίτη σεζόν. Πώς ξεκινάει η τρίτη σεζόν. Λοιπόν, πώς ξεκινάει η τρίτη σεζόν, γιατί χθες το είχαμε κάνει μπουρδέλο. Είπαμε την αρχή της τέταρτης σεζόν, το προχώρησαμε λίγο εμείς. Την είπες, Τζίσακ, πας να μοιράσεις ευθύνη αλλά ελληνικό στρατός, άστα αυτά. Δεν είδα να με σταματάει κανένας, εντάξει. Έχεις ένα δίκιο. Πώς ξεκινάει λοιπόν. Είναι μια πολύ καλή ερώτηση, πώς ξεκινάει, αλήθεια. Κώστα, σημειώσεις. Εγώ τα βλέπω όλα εδώ, αλλά γίνεται της πουτάνας. Μου λέει εδώ, Beyond the Wall λέει, the episode opens shortly after White Walkers have attacked the Night's Watch Force at the first feast of the first men and left only a small number of survivors. Ναι, μωρέ, είναι εκεί πέρα που λέμε με το Sam, που είναι ο Sam μόνο survivor. Ναι, εντάξει, το έχουμε πει αυτό. Και νομίζω πάνε και τους βρίσκουν οι άλλοι Rangers από το Night Watch και τους μαζεύουνε. Αν δεν κάνω λάθος. Α, ναι, μπράβο. Που βρίσκει το. Που ο Lord Mormon τον βρίσκει το. Το ψαρεύει. Ναι, ναι, βρίσκουν το Sam. Και του λέει, You had one job! Ωραία, λοιπόν, πάμε στο βορρά. Τον τον οποίο, σαν να το σημειώσουμε, τον σώζει ο Ghost. Ναι. Ναι. Ghost is best boy. Plot armor, πάμε. Λοιπόν, ο John πάει undercover και το παίζει τελευταίο στο Μοϊκανόν με τους Wildlings. Σωστά. Και κερδίζει την εμπιστοσύνη του Mans Raider. Και τα ανοιχτά σκέλια της Ingrid. Ντροπή, that was so sexist. Θα μπορούσε να είναι του Mans Raider, εγώ δεν κάνω διάκριση, ξαναλέω. Λοιπόν, οπότε έχουμε εκεί πέρα και ξεπαρθένιασμα Jon Snow. He knew where to put it επιτέλους. Α, ναι, didn't know what to put it. Ωραία σκηνούλα, αλλά είναι πιο μετά. Ναι, και με μια επίλεκτη λοιπόν κομάντο ομάδα των Wildlings, που εκεί γνωρίζουμε και τον Tormund Giants Bane, τον αγαπημένο μας κοκκινομάλι Μουσάτο. Ο δεύτερος Lord of the Rings στη σειρά. Ισχύει. Και έχει και ένα μικρό ρόλο στο Fast and Furious 8, αν δεν κάνω λάθος. Τέλος πάντων. Όντως. Πάνε για να σκαρφαρώσουν το τείχος, γιατί ο αρχηγός των Wildlings τους έχει πει, θα κάνουμε εμείς το main πέσιμο στο τείχος, παιδί μου, και μια επιλεκτή ομάδα θα τους σκαρφαλώσει και θα την πέσει από την άλλη. Θα ανοίξει την πίσω πόρτα και θα τους γαμίσουν. Mm-hmm. Οπότε αυτό είναι κυρίως το storyline. Έχουν ένα επεισόδιο, ξέρεις, πρέπει να με εμπιστευτείτε. Γιατί να σε εμπιστευτούμε, why should you trust me, bla bla. Πάρα πολύ παίζει αυτό το πράγμα και μου σπάει τα νεύρα. Εν τω μεταξύ, κάτω στο King's Landing, τα πράγματα. Κάτσε, κάτσε να τελειώσουμε την. Περίμενε. Να τελειώσουμε το storyline αυτό, ρε παιδί. Νομίζω ότι το τελευταίο. Το storyline τελειώνει με αυτούς να έχουν σκαρφαλώσει το τείχος, αν δεν κάνω λάθος, και να γναντεύουν το υπερπέραν. Αν δεν κάνω λάθος, έτσι κλείνει και η σεζόν, νομίζω. Όχι, όχι, ένα επεισόδιο κλείνει. Ένα επεισόδιο κλείνει έτσι, σίγουρα. Δεν ξέρω αν είναι και το τελευταίο. Ναι, είναι τέλος επεισόδιο, έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο. Αυτά νομίζω τα κύρια από Jon Snow. Η μάχη για το τέτοιο, για το Castle Black γίνεται στη δεύτερη σεζόν, παιδιά. Στην επόμενη σεζόν νομίζω γίνεται. Ναι. Κώστα. Ελέγχω εγώ. Εγώ ναι, κάνω fact checking αυτή τη στιγμή. Γι' αυτό δεν μιλάς. Ωραία, μέχρι να κάνει το fact checking ο Κώστας. Πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται στο King's Landing, γιατί αρχίζει να γίνεται. Και πάμε να δούμε τον καιρό στην Ήπειρο. Αν μου έρθει κάποια άσχετη σκηνή από το storyline του Τζον, θα την πω μετά. Αλλά δεν έχω και κάποια, παιδιά. Ήταν πολύ skippable αυτό το κομμάτι, να το πούμε κιόλα. Να αφήσουμε και την κριτική μας για αυτό το storyline. Ήταν λίγο skippable. Οπότε λοιπόν, η Σάνσα, όντας κόρη προδότη και έχοντας διαλύσει ο Τζόφρι τον αράβανα τους, σκάνε μύτη Tyrell και η Μάρτζορι Tyrell. Νάταλι Ντόρμερ, αγαπάμε, λατρεύουμε, κορμάρα. Ηθοποιάρα γενικά.
Ναι. Η οποία ξέρει να παίζει καλά. Ήταν η πρώην νύφη του Ρένλι. Η οποία προφανώς και δεν προχώρησε ποτέ σε σεξ με τον Ρένλι, γιατί ο Ρένλι ήθελε αγοράκια. Ναι. Οπότε την αγωνιάζουμε τον Τζόφρι. Που λέει στον Littlefinger, I want to be the queen. Yes. Και οπότε, όπως καταλαβαίνετε, αυτό τριγκάρει λίγο τη Σέρσεϊ. Σε φάση, πια είσαι σίγουρη καριόλα, θα μου σου φάσει και το γιο και το βασίλειο, θα σου γαμίσω. Σε αυτή τη σεζόν είναι που έχουμε τις μπηχτές μεταξύ τους. Ναι, ναι, ξεκινάνε οι μπηχτές. Δεν έχουν πάει ακόμα full scale war, αλλά είναι μπηχτές. Όχι, όχι, τα νυχάκια μισοβγαίνουν σε αυτή τη σεζόν, λοιπόν, εκεί πέρα. Αλλά επειδή η Lannister δεν είναι τόσο λίγο διαστραμμένη, ο Tywin, ο οποίος έχει καταστρώσει αυτό το σχέδιο, γιατί σου λέει: OK, πήραμε τον έλεγχο, νικάμε τον πόλεμο pretty much με τον τρόπο που τον έχουμε. Οπότε κάτσε εδώ πέρα να ισχυροποιήσουμε τους δεσμούς μας με τα άλλα σόγια. Οπότε σου λέει: Ξέρεις κάτι, θα παντρέψω και τον Τίριον με τη Σάνσα. Ναι, και τη Σέρσεϊ. Σέρσεϊ με τον Λόρα Σταϊρέλ. Ναι. Και τον Τζόφρι με την Μάρτζορι, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Το πιο βασικό. Προφανώς, εκτός από τον Τζόφρι και τη Μάρτζορι, οι άλλοι δύο δεν θέλουν κανένα σε αυτούς τους γάμους. Αλλά ο Τάγουιν του βγάλει τον σκασμό, θα κάνει αυτό που σας λέω. Ναι, σε δύο πάρα πολύ ωραίες σκηνές. Κάνει κουρέλι τη Σέρσεϊ Λάνιστερ και μετά κάνει πάρα πολύ κουρέλι τον Τίριον Λάνιστερ. Ναι, θα φτάσουμε και εκεί. Αυτά είναι από τις σκηνές που θέλουμε να τα συζητήσουμε μετά. Okay. Meanwhile, να κάνω μια παρένθεση. Έχει παίξει και μια σκηνή ο Tywin, συγγνώμη, είναι το χέρι του βασιλιά πλέον. Και η σκηνή την οποία παίρνει το badge του για το χέρι του βασιλιά είναι πάρα πολύ ωραία. Ξεκινάμε με ένα πλάνο στο πάτωμα. Κάτι σκατά αλόγου σκάνε μπροστά στη μούρη μας. Και μπαίνει καβάλα στην αλογάρα του, δεν κατεβαίνει καν από το άλογο. Παίρνει το badge, thank you your grace, και σηκώνεται και δείχνει τον κόλο του αλόγου του καθώς φεύγει. Tywin, ρε μουνιά. Tywin Lannister, motherfucker. Tywin Lannister! Yeah. Λοιπόν, στο τω μεταξύ, ενώ γίνονται όλα αυτά, ο Jaime μαζί με την Brienne κατεφορίζουν να πάνε King's Landing, αλλά τους πιάνουν κάτι ρουφιάνικοι του Roose Bolton, τον μπαγαλαρώνουνε, τον αλαφρώνουν από το δεξί του χέρι γιατί αντιγαμίζει ο Τζέιμι Λάνιστερ. Σκινάρα, ρε φίλε. Ναι. Να πούμε, sorry, το είχαμε πει και χθες αυτό. Πολύ ωραία σκηνή που του κόβουνε το χέρι, ρε παιδί μου. Είναι πολύ ωραίο το εφέ που το χέρι έμεινε ακίνητο και κουνήθηκε όλος ο υπόλοιπος Τζέιμι για να δείξει ότι έχει κομπεί. Ναι. Είναι γαμάτο σκηνοθετημένο γιατί είναι ακριβώς το τέλος του επεισόδιου. Κατεβαίνει το σπαθί, του κόβουν το χέρι, ουρλιάζει και μετά αρχίζει και παίζει punk rock εκδοχή από πίσω του The Burn the Fade με The Maiden Fair, μαλάκα. Ναι, ρε, σαν το It's the End of the World as we know it, το κάνει τον Ariel. Πάρα πολύ ωραίο. Εσείς στεναχωρηθήκατε με αυτή τη σκηνή όταν την είχατε δει? Χρειαζόταν. Εγώ είχα στεναχωρηθεί πάρα πολύ γιατί ήμουν εντάξει, παιδί μου, είναι κακός και τα σχετικά, αλλά γιατί έτσι, ξέρω εγώ. Πολύ αδικία. Όχι, εμένα δεν με είχε, κερδίσει ακόμα. Να σου πω, αυτό όμως είναι η ιδιοφυΐα της πλοκής. Θα στεναχωριόμουν αν στην προηγούμενη σκηνή που λέγαμε στην προηγούμενη σεζόν με τον ξάδερφό του που μιλούσε εκεί πέρα και τα λοιπά δεν τον έχει σκοτώσει, θα έλεγες κρίμα. Από τη στιγμή που το σκότωσε, λες είναι μουνόπαρο, ρε παιδί, εντάξει, σπάθει κάτι. Ναι, δεν ήταν ακόμα 100, ξέρεις, τόσο redeemable σε μένα. Ναι. Έγινε redeemable στην σκηνή που ακολουθεί, που θα πούμε, ναι, τώρα. Το redemption του Jamie ξεκινάει από τη στιγμή που χάνει το χέρι του. Που είναι και το καλό το χέρι με το οποίο ξεφουμαχούσε, έτσι. Ναι. Και έχουμε, γενικά ακολουθούν, ξέρεις, πάρα πολύ, τον βασανίζουν στο δρόμο, τον πετάνε στις λάσπες κλπ. Η Brienne του κάνει ένα πολύ ωραίο, ξέρεις, μια μικρή ομιλία πάνω όταν είναι στο άλογο, ξέρεις, σε fucking grow some fucking balls, ρε παιδί μου, έχασε το χέρι σου, άντε γαμίσου, ρε παιδί μου, σταμάτα να γκρινιάζεις, αλλιώς τραβά αυτοκτόνα. Και μετά, στο τέλος του αυτού του επεισοδίου, τέλος πάνω λίγο αργότερα, έχουμε αυτή την πάρα πολύ ωραία σκηνή που ο Τζέιμι κάνει το μονόλογο που το πώς στη σάουνα που είναι εκεί πέρα στο τζακούζι, το πώς σκότωσε τον Mad King. Πάρα πολύ ωραία ηθοποιία, μαλάκα, ο τύπος he broke the fuck down. Το οποίο, να τα πούμε αυτό έτσι, μαλάκα, σκηνάρα. Ο Jamie σε εκείνη τη φάση της ιστορίας του Game of Thrones έσωσε ολόκληρο το King's Landing. Ο Aerys είχε διατάξει να κάψουν όλη την πόλη με υγροπύρ. Ναι. Ο Jamie τους έσωσε όλους. Ναι. Στην ουσία ένα κομμάτι της κακής του φήμης το χρωστάει δυστυχώς τον Honorable Ned Stark, ο οποίος δεν άκουγε κουβέντα, ρε παιδί μου, και δεν πρόκειται να άκουγε κουβέντα. Πάντως, ρε φίλε, πολύ, πολύ ωραίο, πολύ συγκινητικό. Με γάμισε, μαλάκα, εκείνη τη μέρα. Αυτό το επεισόδιο με καφέ. Γάμα το Χριστό, Τζέιμι Λάνιστερ.
Πάρα και πολύ, έτσι λοιπόν, πολύ, αφού του κόψουν το χέρι, το στέλνουν πακετάκι μαζί με την Brienne στον Roose Bolton. Και μαζί με τον Qyburn. Ναι. Ο Roose Bolton του λέει, εντάξει παιδί μου, okay, θα σε στείλω στον πατέρα σου, αλλά ξέρεις, πες του ότι δεν ήταν τώρα δική μου μαλακιά που χάσε το χέρι σου και τα λοιπά, μην μπλέξουμε. Ναι. Κάνει και ένα πολύ ωραίο λογοπαίγνιο εκεί, αντί να πει overplay your hand, λέει overplay your position. Ναι. Πάρα πολύ καλό. Ναι. Οπότε τον διώχνουν αυτόν, κρατάνε την Brienne και την πετάνε σε μια αρκούδα να τη φάει. Αλλά ο Jaime, επειδή αρχίζει και δείχνει ότι είναι, τελικά δεν είναι τόσο μονόπανο, γυρνάει πίσω και τη σώζει. Και ναι, επιστρέφουν σιγά σιγά πίσω στο King's Landing για να πάνε με τη Cersei. Να πω κάτι. Ήταν λίγο goofy η σκηνή με την αρκούδα. Ήταν λίγο όχι Game of Thrones, ε. Δεν ξέρω, εσάς που... Ήταν, ξεστή, Κώστα, το... Δεν τη θυμάμαι καν. την έχει αποθήσει το μυαλό μου, ρε. Λοιπόν, κοίτα, στο βιβλίο, καταρχάς, επειδή ήταν, νομίζω, είτε με εφέ είτε με CGI, κατά τα δύο, έδειχνε όντως περίεργο στη σειρά. Στο βιβλίο ήταν πολύ πιο brutal, γιατί actually τη έφαγε λίγο από το πρόσωπο της Brienne. Ήταν πολύ πιο hardcore. Ναι, ρε παιδί μου, απλά σου λέω ότι ξέρεις, σε βιβλίο οπτικά, σε βιβλίο να το περιγράψεις, ξέρω εγώ, είναι πολύ πιο, ναι, είναι πολύ πιο visceral κλπ. Αλλά δεν ξέρω, η αρκούδα είναι λίγο goofy ζώο γενικά. Είναι goofy looking ζώο. Κατάλαβες. Ίσως να φταίει αυτό. Να σου θυμίσω ότι ο τύπος που είχε εκμαλωτήσει τον Jaime, θυμάσαι τι ήταν. Ήταν ο Goofy Barbarous Edition. Ναι, εντάξει. Οπότε γενικώς ήταν περίεργα τα πράγματα. Ωραία, λοιπόν, και πάει ο Jaime στο King's Landing με την. Όχι με την Brienne. Με την Brienne, λοιπόν, πλέον. Και τον Qyburn πάνε προς το King's Landing. Meanwhile. Ναι, νομίζω ότι εκεί τελειώνει για τη σεζόν το storyline. Ακριβώς. Meanwhile, ο κακομοίρης ο Τίριον, μετά από τη μάχη του Blackwater, τον έχουν αφήσει με ουλές, ακατεμένο, έχει χάσει τη θέση του χέρι του βασιλιά. Ένα υπουργείο οικονομικό όλη... έχει ο καημένος. Ναι, και έχει πάρει όλη τη δόξα Τάγουιν και λέει, ξέρεις κάτι, οκ, okay, εντάξει ρε μπαμπά, όλα μαζί σου, δώσε μου όμως το Castle Rock και να πάω να γυρίσω εκεί πέρα και να μην σε βλέπω, να με βλέπεις και όλα αυτά. Και αυτά. Και ο Tywin, παιδιά, του κάνει το πιο επικό διαλεκτικό beatdown σε φάση τον καταρακώνη. Βάναυσα όμως. Ναι, είναι η σκηνή που λέγαμε πριν ότι τον έκανε σκουπίδι. Ναι, δηλαδή πραγματικά με κάθε του λέξη βλέπεις τον Τίριον να ραγίζει ακόμα περισσότερο ό,τι έχει μείνει από την ψυχή του. Ήταν αυτό το άντε και πολύ σ' αφήσαμε να... πώς το λένε, να νομίζεις, ναι, να νομίζεις ότι μας βοήθησες κιόλας. Εγώ έσωσα τη φάση. Είχες μια σεζόν... Είχες μια σεζόν το χέρι του βασιλιά και πήραν τα μυαλά σου αέρα, εντάξει, πίσω στη θέση σου. Τον ξανακοπάνισε, τον ξανακάρφωσε στη σανίδα του. Παράλληλα, ο Theon Greyjoy πάει να ζητήσει βοήθεια από την οικογένειά του στα Iron Islands για να βοηθήσει τον Rob, αλλά αυτοί ανταυτού τον στέλνουν να κατακτήσει το Winterfell, τώρα που δεν έχει στρατό. Γενικά, το δίλημα του Theon το είχα πει και προχθές, πάρα πάρα πολύ ωραίο γενικά σαν theme στη σειρά. Ναι, δεν ήξερε πού να δείξει ότι παραμένει πιστός, ναι, γιατί... στη θετή του οικογένεια ή στην πραγματική του οικογένεια. Πάρα πολύ ωραίο theme γενικά. Ξέρεις, είναι από τα πιο δεν ξέρω τι θα έκανα στη θέση του τα storylines που είχα εγώ στο Game of Thrones. Εντάξει, προσωπικά εγώ δεν θα πρόδιδα του Stark, γιατί ενώ θα μπορούσαν να με είχαν χειρότερα από ό,τι είχαν τον Τζον Σνόου, δεν του φερθήκαν καθόλου. Του φερθήκαν πάρα πολύ σωστά οι Στάρκ. Ναι, εσύ έχει τη γνώμη του κοινού όμω, έλα λίγο στη θέση του. Γυρνά για πρώτη φορά και ο πατέρα σου λέει για πρώτη φορά: μπορεί να είσαι ξανά γιο μου μετά από όλο αυτό το πράγμα που έγινε, ρε παιδί. Σε μία εποχή. Γιατί το είπε έτσι ακριβώ, το είπε πολύ πιο άσχημα. Του είπε βασικά ότι. Πώ το λένε. Τι έγινε, μου γίνε βόρειο, εσύ ρε. Πάρε μου το Winterfell, ρε παιδί μου, και θα το σκεφτώ άμα θα είσαι γιο μου. Ναι. Ακριβώς, παιδιά, του έκανε νέγκινγκ, τον έφτιαξε ακόμα περισσότερο για να κολλήσει. Δηλαδή την πάτησε άσχημα ο Θείον. Ήταν άσχημο και το δίλημα και όντως έπαιξε και πολύ ωραία. Anyway, πάει ο Θείον στο Winterfell, όντως το κατακτά. Αποκεφαλίζει αυτόν που οι κοτσίδες του δεν τις κοτσίδες κάτω από το σαγόνι του. Τον απλοδιδάσκαλο του Winterfell. Ναι. Με έναν πάρα πολύ. Τον μπότσαρε με τόσο άσχημο τρόπο. Ναι, δεν, επειδή είναι γιωτάς και μαλάκας, ρε παιδί μου, σε αντίθεση με τον Ρομπ Στάρκ, ο οποίος αποκεφαλίζει cleanly με τους πατέρες του το Ice. Ίσως είναι από τα πιο μισητά μου storylines του συγκεκριμένου. Νιώθω ότι... Τι εννοείς μισητά, δεν σου άρεσε, ναι, ρε, σαν θεατής, νιώθω ότι κράτησε τόσο πολύ, εννοείς, χωρίς ιδιαίτερο λόγο. Δηλαδή, παρά είχαμε σκηνές από το Winterfell και τον...
Ο Θείον, ρε παιδί μου, εντάξει, το storyline του είναι ότι δεν ξέρω που ανήκω, και okay, ναι, το είπαμε, ας πούμε, και πήρε το Winterfell και πρέπει για κάποιο λόγο να τον βλέπουμε να συνεχίζει να είναι στο Winterfell για δεκάλεπτα, ξέρω εγώ. Ναι. Δεν είναι ότι έκανε και πολλά. Ναι, δεν θα ήθελες να λείπει, αλλά θα ήθελες να είναι λιγότερο. Πολύ, ξέρεις, γενικότερα πάντα με ενοχλούσε ο Θείον σαν storyline, ακόμα και από τα βασανιστήρια που του έκανε ο τέτοιος. Δηλαδή, εντάξει, okay, και στα βασανιστήρια, ναι, είδαμε πολύ βασανιστήριο. Δηλαδή ήταν, και δεν ήξερες και πού θα το πάνε. Λες, πόσο ακόμα θα το δείξουν αυτό το πράγμα. Είχε τέτοιο. Τα βασανιστήρια θα φτάσουμε στην τέταρτη σεζόν. Να σου πω κάτι. Ως τώρα όμως παραμένει η σειρά πίσω στα βιβλία. Καλά, βέβαια, πιο πίσω ήταν η πρώτη, αλλά όντως όλο αυτό που αφιερώσανε στο πόσο βασανιστήρια κτλ. Ήταν όντως όπως ήταν στα βιβλία. Και υπήρχε λόγος προφανώς, γιατί θέλανε να δείξουν TST Ramsey κτλ. Δεν νομίζω. Εγώ προσωπικά, όμως, παιδιά, αυτά δεν γίνονται στην εγώ τρίτη, προσωπικά έτσι. Πιστεύω ότι τον Ramsey τον μισήσαμε όλοι από το βιασμό της Σάνσα και μετά. Όχι. Έχει πολύ πιο πολύ. Όχι, ρε, τι λες τώρα. Τον στρίνω, τα βασανιστήρια εγώ, του Θείον. Εγώ είμαι σε φάση καλά να πάθει ο Θείον. Ήμουν full team Ramsey σε αυτό. Στην αρχή ήμασταν καλά να πάθει, αλλά από ένα σημείο και μετά ήμασταν. Εντάξει, okay, τον τιμωρήσαμε. Και από ένα σημείο και μετά οι σύγχρονες ευαισθησίες σου, πιστεύω, θέλω να ελπίζω, kicked in. Αλλά από ό,τι μου λέει. Όχι, καθόλου. Τα βασανιστήρια που τράβηξε ο Θείον ήταν δυσανάλογα αυτού που έκανε. Ακριβώς. Δηλαδή, ναι, μεν πρόδωσε του Σταρκ και τα λοιπά, αλλά από την άλλη είδε ότι δεν κάθεσε να κυνηγήσει τον Μπραν και τον Ρίκον. Ναι, δηλαδή ήταν για αποκεφαλισμό. Δεν ήταν, τα βασανιστήρια που υπέστη ήταν πιο. Είχαν μέσα και την ταπείνωση, τον εξευτελισμό, το emasculation. Ναι, γενικά τον ξεφτύλισε, ρε παιδί μου. Μόνο η βία και ο πόνος. Νιώθω ότι αν μας έδειχνε λιγότερο το πόσο τον ξεφτύλισε σε σχέση, ας πούμε, με αυτό που είδαμε, εμένα δεν θα δούλευε δεν μια μου πολύ. Πούλησε το «Α, ο Μπόλτον είναι ψυχάκιας» ή τα βασανιστήρια του Θείον. Πιο πολύ μου το πούλησε από τη στιγμή που πήρε τη Σάνσα και μετά. Ακούστε με λίγο. Α, agree to disagree. Για μένα το έχει ήδη κάνει. Αυτό θα το συζητήσουμε στο επόμενο που είναι. Ακριβώς. Λοιπόν, να συνεχίσουμε λοιπόν λίγο τι γίνεται. Έχουμε και λέμε λοιπόν. Ο Tywin. Αφού. Όχι, στο Θείον είμαστε, ρε παιδιά. Με τη βοήθεια λοιπόν του Ramsey Bolton και μια πάρα πολύ ενοχλητική τρομπέτα, επανακαταλαμβάνουν το Winterfell. Αλλά ψάχνουν τους γιους του Stark, τους οποίους ο Θείον. Λέει ότι τους έχει κάψει, αλλά στην πραγματικότητα δεν έχει κάψει αυτούς, έχει κάψει δύο άλλα παιδιά, γιατί αυτοί του ξεφύγανε. Με τη βοήθεια του Χόντορ και τη Σόσα. Οπότε αυτή τη στιγμή ο Θείον έχει τον έλεγχο του Winterfell. Meanwhile, στο King's Landing. Όχι, ο Θείον πλέον είναι παιδιά, μια παρένθεση τώρα, ας μην το βάλουμε στο. Η Ramsey, μια παρένθεση, η Bolton. Μην το βάλουμε στο. Ναι, παρακαλώ. Μου σκάσε τώρα εδώ πέρα η φωτογραφία, επειδή μιλούσαμε για τον Tywin. Λέει, if Tywin was alive this season. Και από κάτω γράφει «Cersei, you will marry the Night King». Γιατί να μην το κρατήσουμε, ξέρεις σιγά, κάτι, δεν το κόβω, το κρατάω. Παράδειγμα να το κρατήσουμε, σιγά. Λοιπόν, anyway, παιδιά, πάμε λίγο πίσω στο King's Landing. Οπότε, ο Tyrion έχει φάει τη φάπα από τον Tywin, αλλά από την άλλη του λέει, ξέρεις κάτι, θα γίνεις Master of Coin. Τη θέση που είχε ο Littlefinger, γιατί ο Littlefinger τον έχουμε στείλει στο Aerie για να πάει στη Lysa να κάνει συμφωνίες. Οπότε κάνει ό,τι μπορεί εκεί πέρα ο Τίριον. Ο Tywin στέλνει πιστολές. Στέλνει το Podrick στις πουτάνες, το γυρνάνε πίσω το Podrick αφού τον έχουν πηδήξει και δεν του παίρνουν λεφτά. Την είπαμε αυτή τη σκηνή, είπαμε παρακάτω. Ναι. Επίσης έχουμε μια άλλη πολύ γαμάτη χαρακτήρα που βλέπουμε αυτή τη σεζόν. Lady Olenna Tyrell. Ναι, ρε φίλε. Α, εδώ είναι που. Ναι, σωστά. Στην τρίτη σεζόν μπαίνει μαζί με τη Marjorie. Ναι, εντάξει. Που την αγαπάμε, η Ολένα είναι ο φιλικός Tywin. Ξεκάθαρα. Η τύπισσα είναι θεάρα. Εν τω μεταξύ έβλεπα. Ναι, αλλά δεν είναι τόσο psychopath. Ξέρω εγώ πριν καμιά εβδομάδα. Highlights best of, τα καλύτερα burns που έχει κάνει η Ολένα, ρε παιδί μου. Μαλάκα, κάθε nice. Κουβέντα της Ολένα. Είναι κάποια, ρε παιδί μου, που είναι. Κάνει burn και στον εαυτό της, ρε παιδί μου. Κάνει κάτι πολύ δυνατά τέτοια. Ρε, θυμάμαι εκεί που μιλάει με τον Tywin για να κανονίσουν τα παντρολογήματα και τα λοιπά. Και γυρνάει και της λέει ο Tywin, έχω μάθει κάποιες περίεργες φήμες για τον εγγονό σου. Και γυρνάει η Ολένα, α ναι, τα καταπίνετε στα 2 κιλό. He's a short swallower. Αυτό, παιδιά,
Through and through, ρε μαλάκα. Παιδιά, αυτά είναι στην τέταρτη όμως, παιδες. Anyway, ναι. Επίσης, έχουμε ξεχάσει τον κακομοίρη τον Μπραν, ο οποίος συναντάει τον Τζότζαν και τη Μοίρα, οι οποίοι έχουν και κάποια σχέση με τα παιδιά του δάσους, οι παλιοί κατοικοί του Westeros. Ανακαλύπτει ότι έχει τη μαγική δύναμη να μπαίνει μέσα σε σώματα λύκου και άλλων, οπότε μπορεί να ελέγχει λύκους κτλ. Κοντεύει να βρεθεί με τον Τζον Σνόου, αν θυμάμαι καλά. Αυτό νομίζω γίνεται στην τέταρτη. Ναι, για 10 μέτρα απόσταση. Εκεί που σκοτώνουν τον Γκράστερ. Όχι τον Γκράστερ, συγγνώμη, τον Λόρντ Μορμόντ. Στην τέταρτη γίνεται αυτό. Στην τέταρτη έχει πάει ήδη η φάση προς κάτω. Η τρίτη σεζόν τελειώνει με τον Σνόου να φτάνει στο τείχος. Ναι, οπότε επειδή έχω και εγώ κάποιες σημειώσεις εδώ πέρα. Λοιπόν, ουσιαστικά τι γίνεται. Ο Μπραν στέλνει το Ρίκον μαζί με την Όσα και φεύγουνε. Ο ίδιος παρέα με τον Χόντορ, τον Τζότζεν και τη Μοίρα περνάνε το τείχος και πήγαινε βόρεια το τείχος για να βρουν τον Three-Eyed Raven. Ναι, και χάνονται για μια σεζόν. Ναι, κάπως έτσι. Alright. Meanwhile, η κακομοίρα η Σάνσα στο King's Landing χαίρεται γιατί νομίζω ότι δεν θα παντρευτεί ο Τζόφρι, οπότε ελευθερώθηκε και νομίζω θα παντρευτεί το Σερ Λόρας, αλλά τόσα ήξερε, τόσα νόμιζε. Μαθαίνει ότι θα παντρευτεί τον Τίριον. Ξενερωμένη στη ζωή της. Ναι, γενικά είναι σε αυτή τη φάση, ξενερωμένη στη ζωή της. Γενικά, οι σκηνές του Τίριον και της Σάνσα δεν ήταν από τις καλύτερες, ρε παιδί μου, αλλά σίγουρα είχαν περισσότερο ενδιαφέρον από αυτά που γίνονται στο Βορρά. Ήταν ο Τίριον όταν ήταν μαζί με τη Σάνσα. Κύριος, ναι, αυτό, ξέρεις, είμαστε τα ίδια σκατά. Και πάμε ωραία. Λίγο, sorry, παιδιά. Ναι, sorry, λίγο, δύο ωραίες σκηνές. Ναι, ναι. Ωραία σκηνή εκεί πέρα που ο Tywin Lannister επιβάλλεται στον Τζόφρι, που τον, ναι, που τον κοιτάει από ψηλά. Ναι. Ναι, 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 ναι. Και η κάμερα κατεβαίνει κάτω και είναι σαν πύργος, μαλάκα, από πάνω του και σαν μυρμήγκι, να πούμε, ο βλάκας ο Τζόφρι. Παιδιά, ο Τζόφρι... We can arrange to have you carried if you die. Ναι. My lord. τι ωραίος που είναι ο κακός σαν ο Τζόφρι σαν κακός, ρε φίλε. Ναι. Όχι, ναι. Για... Α, τον, okay, έχουμε ξεχάσει πλέον πόσο μισητά σκατένιος ήταν, πολύ περισσότερο από το Ράμσι. Φίλε, γιατί όχι, Ράμσι όχι, όχι, είχε όχι, κάποια, όχι. Εγώ θα το πω 100 φορές, ήτανε Τζόφρι και μετά ο Ράμσι απλά το πήγε σε άλλο level μίσους. Δηλαδή όταν πέθανε, όταν πέθανε ο Ράμσι, είχε το θέμα ότι ήταν πιτσιρίκι. Χειροκρότησα. Καλά, εγώ, ναι, ρε φίλε, όχι τόσο. Εντάξει, για μένα ο Τζόφρι περισσότερο για τον εξής λόγο. Ότι νομίζω ότι ο Τζόφρι ήταν περισσότερο. Ο Ράμζι τουλάχιστον ξέρει. Ήταν ενήλικας. Ξέρεις τι. Ο Τζόφρι απλά ήταν μαλακιστήρι, ρε φίλε. Το στόμα του. Το στόμα του αυτό. Εκτός το ότι ήταν το ίδιο κακός και ψυχοπαθής και μουνόπανο, το στόμα του υπέγραφε επιταγές που δεν μπορούσε να εξαργυρώσει, μαλακα. Τουλάχιστον ο άλλος πολέμα για τις μάχες, ήταν στρατηγικά έξυπνος κλπ. Ο Τζόφρι ήταν ένα μαλακισμένο από την αρχή μέχρι το τέλος που νόμιζε, ναι, ότι, ναι, okay, ήταν το ίδιο γαμάτος. Ισχύει, με τον Ράμζι Μπόλτον. Γιατί όπως του κάνει το επικό takedown ο Tywin που λέει I'm the king! Και λέει, όποιος λέει ότι είμαι ο βασιλιάς, δεν είναι ο βασιλιάς. Ακριβώς, exactly, fuck that guy. Μαλάκα, αυτό τι είπε η σκηνή που λέει. Έλα, Μιχάλη, ο βασιλιάς τώρα, είναι κουρασμένος. Δώστε του. Πες τα, βγάλτε από μέσα σου. Ο Ράμζι, μαλάκα, κάποια στιγμή κάνει και γαμό τα αστεία. Είναι με το λουκάνικο, ξέρω εγώ, που το τρώει και τη φάση. No, I would. Come on, no, it's a sausage. Και είναι σε φάση. Και δεν είναι αστείο που κάνει για την τηλεόραση. Είναι κακό. Κακό εννοώ ανήθικο, αρρωστημένο αστείο που θα έκανε ο Ράμζι Μπόλτον. Λοιπόν, ό,τι και να λέτε, εγώ σας λέω το εξής. He's a funny guy. Ο βασιλιάς είναι κουρασμένος. Δώστε του nightshade milk και πηγαίνετε εδώ στο κρεβάτι. Ναι. Γίνεται σε φάση, μα δεν είμαι κουρασμένος. Και είναι η Σέρση. Ναι, καλά, έλα, μου πάμε τώρα. Το κυριολεκτικά τον έστειλε στο δωμάτιό του, μαλάκα. Του το είπε, νομίζω, ο Τίριον μετά. Μόλις έστειλε στον πιο ισχυρό άνδρα των 7 βασιλείων για να πάει να κοιμηθεί. Και γυρνάει και του λέει ο Tywin, είσαι χαζός αν πιστεύεις ότι αυτός είναι ο πιο ισχυρός άνδρας στα 7 βασίλεια. Ή έτσι νομίζεις. Ή έτσι μας λένε. Ή έτσι μας λένε. Συγγνώμη. Ωραία. Οπότε λοιπόν. Και πάμε τώρα για να κλείνουμε σιγά σεζόν. Σιγά στο βαρβάτο, ναι, γεγονός της τρίτης σεζόν. Φίλε. Ωρε, να σου πω αυτό. Βάλ το ένα timestamp. Στους ανθρώπους. Γιατί ξέρω εγώ... Πολλοί κόσμοι, ναι, ρε παιδί μου, είναι δύο πράγματα που ο κόσμος θέλει να ακούσει στο σχολιασμό. Ένα, το θάνατο του Ned Stark.
Λοιπόν, όσοι ήρθατε για Red Wedding, καλώς ορίσατε. Γεια σας, παιδιά. Καλησπέρα. Είμαι ο Μάκης, ο Τζις και το κουτιού. Λοιπόν, πάνε λοιπόν στο... Όλοι ξέρουμε τι έγινε, δεν θα διηγηθούμε τώρα την υπόθεση, έτσι. Φαντάζεσαι να το φάμε έτσι. Όχι, να σου πω, όχι. Εδώ θα αφιερώσουμε λίγο χρόνο. Εδώ θα αφιερώσουμε λίγο χρόνο, γιατί το αξίζει. Ναι, ρε φίλε. Τι ωραίο. Ήτανε, νιώθω... Ποιος θα το αναλάβει, ποιος θα το αναλάβει. Εντάξει, εν ολίγης που θέλουν πρέπει να περάσουν από μια γέφυρα, ο Walder Frey τους λέει, ρε παιδί μου, θα παντρευτείς μια κόρη μου σε αντάλλαγμα, ο Rob λέει οκ, okay, αλλά τελικά το παραβαίνει γιατί παντρεύεται μια νοσοκόμα που ερωτεύεται στο μέτωπο, ο Frey τους λέει εντάξει παιδιά σας συγχωρώ, ελάτε ξέρω εγώ τώρα θα παντρέψω κάτι άλλο, δηλαδή τον ανιψιό μου. Σε ένα μουρό χαμπλό εκεί πέρα. Ναι. Ναι, ελάτε να το γιορτάσουμε, έχω καλέσει όλο το βορρά, πάνε εκεί πέρα και... Έτσι ξεκινάνε. Και μπορείτε να feast tonight και αύριο περάσετε τη γέφυρα. Ωραία. Αυτό. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο, παράλληλα βάλτε να παίζει και το Rings of Customer. Κάτσε τα αυτά, περίμενε. Εγώ. Λοιπόν, παιδιά, έχει βγει, έχει βγει σε μπιτάκι remix. Όχι μπιτάκι. Όχι έχει μπιτάκι. Βγει σε μπιτάκι. Αυτοί οι γυμναστηριακοί τύποι δεν σέβονται τίποτα, ρε πούστη. Μαλάκα. Τι φάση. Δεν, για κανένα λόγο, όχι. Όταν θα, να σου τι πω είναι, κάτι. Αν δεν βγει το Range of Customer σε ρεμπέτικο, δεν έχουμε φτάσει ακόμα στο τέλος. Πιο ταιριαστό είναι, ρε φίλε, μεταξύ μας τώρα. Μαλάκα, που το πες και προχτές. Εγώ θέλω να πάρω το σπίτι στην Καστέλα. Α, ναι, ο Τίριον. Πείτε λίγο παιδιά αυτό, γιατί δεν θα θυμάμαι ποιο βίντεο είναι. Για όσους δεν το έχετε δει, έχει κάνει μια παροδία ο Κάιν, ο Ηλούμπρος, στο κανάλι του και λέγεται Game of Thrones 10η εντολή και κάνει μίξ αυτά τα δύο. Είναι απίστευτο, είναι εκπληκτικό. Και εμείς γελάμε. Και ήμουνα και στα... Παιδιά, και επίσης ναι, έχει τον κλόνο καλά, της εντάξει, αλλού, εγώ, εμείς ψάχνουμε τώρα γιατί βρήκα τον κλόνο της Jennifer Lawrence. Ναι. Σοβαρά. Nice. Ωραία. Αυτό. Να και είμαστε σωστά. Σε φάση, ξέρω εγώ, ναι, ειδικά στα γυρίσματα αυτά που κάνανε για το Game of Thrones, είναι κάποιες σκηνές, ρε παιδί μου, που γελούσαμε τόσο πολύ. Ειδικά σε εκείνο το σημείο που έγινε και το recreation αυτής της σκηνής που είπαμε πιο πριν, που είναι το σπίτι στην Καστέλα, αλλά έχει και προηγούμενα τη σκηνή που παίζουν Risk. Όχι, Στρατέγκο, όχι, Risk παίζουνε, ναι. Με τον Tywin, ναι. Και λέει, με δύο κινήσεις σου έχω πάρει το παιχνίδι, ρε παιδί μου, λέει ο Tywin στον Τίριον. Και λέει, ο οποίος λέγεται Σωτήρης, έτσι, Σωτήριον. Ναι. Σωτήριον. Και λέει, ναι, Σωτήρη, θα σου πάρω το παιχνίδι άμα δεν προσέξεις. Και λέει, εντάξει ρε πατέρα, ένα λάθος κάναμε. Και του λέει αυτός, όχι αγόρι μου, εγώ έκανα το λάθος. Το οποίο είναι τόσο Tywin, ρε μαλάκι. Όχι γε μου, εγώ το έκανα το λάθος. Anyway, λοιπόν, για να πάμε πίσω, γιατί έχουμε ένα γάμο εδώ πέρα. Ναι, πριν ακόμα πάνε στο γάμο, εκεί πέρα τους καλεί στο throne room, εκεί πέρα να τους υποδεχτεί. Κάνει ένα ωραίο stand-up routine εκεί πέρα, ξεφτιλίζει τη νύφη του Rob και τους υπόλοιπους. Και μετά πάμε σιγά σιγά. Χουφτώνει την πιτζίρικα τη γυναίκα του απροκάλυπτα. Αλλά γιατί χουφτώνει καθ' όλη τη διάρκεια της βραδιάς. Όλη τη διάρκεια της βραδιάς δεν έχει βγάλει το χέρι του. Δεν τη χουφτώνει απλά. Τη χουφτώνει με ζήλο, έτσι. Ναι, ρε φίλε, τη χουφτώνει, ξέρεις. Χούφτωμα κρεβατοκάμαρας τώρα. Ναι, ναι, ναι. Τέλος πάντων. Ξεκινάει ο γάμος. Εισηγείαν και λοιπά. Στην... Λέω ναι, Σπύρος Παπαδόπουλος στην υγεία μας, παιδιά. Τσουγκρίζουμε όλοι. Η Τάμ τα λέει ένα τραγούδι. Και. Κλασικά ο Μαργαρίτης. Οι Coldplay παίζουν μουσικούλα. Για να κάνουμε. Οι Coldplay να λοιπόν, κάνουμε ένα. Ναι. Δεν κάνουμε πλάκα, είναι όντως ναι, Coldplay. Ναι, είναι όντως οι Coldplay. Να κάνουμε πάντως, παιδιά, να μαζευτούμε να παίξουμε έτσι ένα ρεμπέτικο ωραίο Range of Customer. Ναι. Το οποίο τραγούδι Range of Customer παρεμπιπτόντως αφηγείται μια ιστορία από το σύμπαν πριν τη σειρά. Ωραία, ωραία, μισό λεπτό. Αν κάποιος από τους ακροατές το έχει με το ρεμπέτικο κτλ. Αν μπορεί να μας ηχογραφήσει μια εκδοχή του Rains of Customer και να μας το στείλει, θα το παίξουμε στο επόμενο podcast. Θα το παίξουμε στο επόμενο podcast. Τιμίο! Ναι, ναι. Ωραία. Για πάμε λοιπόν, για συνέχισε, Mike. Το Rains of Customer διηγείται μια ιστορία όπου ο Tywin στα νιάτα του
ξεκλήρισε δύο οίκους οι οποίοι κάνανε disrespect το δικό του οίκο, επειδή ο πατέρας του ήταν φλόρος, ανέλαβε τη δράση στα χέρια του. Τους ξεκλήρισε με απαράδεκτο τρόπο, ρε παιδί μου, φάση δεν έμεινε κανένας από τους οίκους. Το οποίο πρόσφατα μάθαμε κιόλας, μια παρένθεση, μάθαμε κιόλας γιατί λέγεται ακριβώς Reigns of Castamir. Ο οίκος λεγόταν Reign. Πέρα από αυτό έχει και διπλό νόημα. Το Castamir ήταν ο χειρό, το οποίο ήταν και υπόγειο. Οπότε είχαν μπει μέσα οι τύποι, είχαν ταμπουρωθεί και δεν μπορούσαν να τους βγάλουν έξω. Οπότε ο Tywin άλλαξε την πορεία ενός ποταμού εκεί κοντά και τους έπνιξε όλους, μπαλάκ. Α, wow, δεν το ξέρω αυτό. Νομίζω ότι τους έκλεισε. Τους φράγησε. Cool. Και αυτό. And now the reins weep over his halls. Θα βλέπατε ταινία Origin Story Tywin Lannister. Ναι, ναι, πέσαμε. Παιδιά, νομίζω ότι είναι το πιο, τα πιο safe money που μπορούν να δώσουν. Ποιο θα καστάρεις όμως, δε φίλε, γιατί πρέπει να είναι χωρίς Charles Dance, δεν ξέρω τώρα, δεν μπορώ να το φανταστώ. Αυτό χωρίς Charles Dance, γαμώ το... Ποιος είναι ο νέος Tywin Lannister, γάμισέ το τώρα. Κοινό, προτείνεται καστάρισμα στα σχόλια. Παρακαλώ. Ισχύει, νεαρό Tywin. Παιδιά, παίζει το Reigns of Castamir, είναι λίγο σημαντική σκηνή για τη σειρά. Let's move it along. Πάμε. Η Catelyn Stark, λοιπόν, γυρνάει και κοιτάει τον Roose Bolton με τη βελούδινη φωνή, ο οποίος φοράει πανοπλία κάτω από το μανίκι του. Και μαλάκα, είμαστε σε φάση holy shit, να πούμε. Και μετά όλοι ξέρουν. Πριν το πεις αυτό, να πούμε κιόλας με τη μικρή λεπτομέρεια ότι είναι στο γάμο είναι ο Ρόμπ με την γυναίκα του, την Ταλίσσα. Αυτή που παντρεύτηκε. Όλο το σώμα. Ναι. Και του λέει κιόλας εκεί στο γάμο ότι μάντεψε, θα γίνεις μπαμπάς. Οπότε ο άνθρωπος έχει και διπλή χαρά. Ναι, ναι. Γενικά μπαμπάς. Πολλά χαρούμενα πράγματα σήμερα στο Game of Thrones και ήδη αρχίζει και ψηλιάζει. Δεν ψηλιάζει το μέγεθος, βέβαια. Ναι. Και αρχίζουν και τους γαζώνουν στα βέλη και λοιπά. Σκοτώνεται το Ρομπ μπροστά στη μάνα του, η οποία έχει πιάσει όμηρο την ύφη του Φρέι και λέει σκότωσέ την στα αρχίδια μου, θα βρω άλλη. Ταυτοχρόνως φαγιάζουν όλα τα στρατεύματα το Stark έξω, που εκείνη τη στιγμή είναι να έρθει ο Χάμαντ με την Άρια να την παραδώσει τη μάνα της. Το βλέπουν και μετά από λίγο και τον έχουν τα μοίρες φεύγουν. Σκοτώνουν το λύκο του Ρομπ, σκοτώνουν όλους τους Stark μέσα και συνέχισε, Μάικ. Η Κάτλιν Στάρκ βγάζει υπέρτατη κραυγή μάνας, μαλάκα, που τους φάζουν, ναι, το παιδί, λες και έγινε στην πραγματικότητα. Συγκλονιστικό. Holy fucking shit, μαλάκα, από τις καλύτερες acting moments σε μία του Game of Thrones γενικά, και το Game of Thrones έχει πολύ ανταγωνισμό σε αυτό το κομμάτι, οπότε φανταστείτε. Αυτό, ρε φίλε, και τις φάζουν εκπληκτικό full frontal CGI σφάξιμο. Γάμισε και τα. Εκεί το ένα το επεισόδιο κλείνει με την Κάτλιν, με τον Ρομπ, όλοι να έχουν πεθάνει, ο Ρομπ, η Κάτλιν Στάρκ. Και ναι, σου κλείνει credit χωρίς καν μουσική. Στεγνή, νεκρική σύγη. Και όλη η παρέα του Μιχάλη έχουμε τα κεφάλια μας βυθισμένα μέσα στα χέρια μας, μαλέκα. Δεν μιλάει κανείς για... Μπορεί να χρειάστηκε και να πήρε ένα λεπτό με το ρολόι, παίζει, μέχρι να πούμε την πρώτη κουβέντα. Σε φάση, ξέρεις, το κλαί. Μαλάκες, τι έγινε. Γενικά, μερικές φορές όλη την επόμενη εβδομάδα είχαμε πήξει... Sorry, Κώστα. Όλη την επόμενη εβδομάδα η αγαπημένη μου σχόλια ήταν, επειδή είχα διαβάσει τη βιβλία σε εκείνο το σημείο, να κάθομαι και να βλέπω τα reaction videos με popcorn στο χέρι. Ναι, εννοείται. Και να ακούω κραυγές στον δερμού, κλάματα, πορείας, μπινελίκια, τα πάντα. Εμείς ήμασταν από τις silent παρέες. Εμείς απλά από ένα σημείο και μετά σταματήσαμε να μιλάμε και να σχολιάζουμε και μας είχε η σειρά κανονικά, μαριονέτες. Εγώ είχα πετύχει την παρεφίλα που έσπασε τη τηλεόραση, legit. Ας πούμε αυτό τώρα, αμερικανάκια. Πάντως έχει ενδιαφέρον πάρα πολύ το πόσο καλό sound design έχει η σειρά και το πόσο ωραία χρησιμοποιεί τον ήχο. Δηλαδή, καλή σκηνοθεσία κλπ, αλλά νομίζω το 60% του Game of Thrones είναι το πόσο γαμάτο ήχο έχει, ρε πούστη. Ναι, και είναι από αυτά που ξέρεις, δεν καταλαβαίνεις. Βασικά, όταν περνάει απαρατήρητο, σημαίνει ότι έχουν κάνει και καλά τη δουλειά τους. Ναι, και να πούμε και για το soundtrack, έτσι. Εντάξει, το soundtrack είναι από αυτά που παρατηρείς. Αλλά ας πούμε, εγώ ένα πράγμα που δεν ήξερα για το Game of Thrones και όταν το έμαθα, είμαι. Δεν παίζει, ρε μαλάκα, αν συμβαίνει αυτό. Υπάρχουν πάρα πολλές σκηνές, ρε παιδί μου, που είναι στο King's Landing, μέσα στο κάστρο κλπ. Αυτοί οι χώροι γενικά έχουν απίστευτο echo. Okay. Είναι τεράστιοι οι χώροι, είναι εκκλησίες πρακτικά. Πρέπει να ακούγεται το echo στο Θεό, ρε παιδί μου, okay. Και στην σειρά δεν ακούς καθόλου echo. Και του μπλάνω τους διαλόγους. Όταν μιλάνε οι πρωταγωνιστές. Γιατί όλο το Game of Thrones, ατάκα την ατάκα, είναι ADR. Ντουμπλάζ. Αλλά και σοβαρά μιλάς. Έχουν κάνει ADR, ναι.
Τώρα που το λες, να εξηγήσουμε κιόλας. It makes perfect sense. Ναι, να εξηγήσουμε κιόλας λίγο, παιδιά. Αυτό εννοούμε, έτσι. Να εξηγήσουμε λίγο για όσους δεν ξέρω τι είναι το ADR. Το ADR είναι όταν οι πρωταγωνιστές της σειράς, αφού τελειώσουν τα γυρίσματα, πηγαίνουν σε ένα στούντιο και ξαναγράφουν όλες τις ατάκες ενώ παίζει το βίντεο. Μιλάνε πάνω από τα λόγια τους. Να ρωτήσω κάτι. Τι ποσοστό είναι η 90%. Τι λες, ρε μαλάκα, σοβαρά. Με τόσα εξωτερικά γυρίσματα, πού ναι, το ναι, πας. Ναι, ναι, ναι. Το 10% by the way είναι τα εξωτερικά γυρίσματα, έτσι. Ναι, προφανώς. Το κατάλαβα, αλλά... Ναι. Μαλάκα, τι λες τώρα. Τι δουλειά, holy shit. Τέλος πάντων. Είναι αυτό, λες... Όπου anyway, εντάξει, τα VFX λοιπόν... δεν πήγαν καλά. Μαλάκες, τι λες, στον ήχο ξεκολλιάστηκαν. Γαμήθηκαν στον ήχο. Αυτό, ξέρω εγώ, είναι τύπου 6 μήνες έξτρα δουλειά. Ω, ναι. Όντως. Όπως και να έχει, λοιπόν, και αφού λοιπόν έχει καταρακωθεί η ψυχούλα μας με το ένα επεισόδιο, πάμε να δούμε πώς κλείνει η σεζόν, παιδιά. Το τελευταίο επεισόδιο. Εντάξει, μαζεύουμε τα κομμάτια μας. Κλασικό τελευταίο επεισόδιο σεζόν Game of Thrones, που το προτελευταίο μας έχει γαμίσει, ξέρω εγώ, μας έχει χτυπήσει μέχρι να μαλακώσουμε σαν τα χταπόδια. Οπότε χρειαζόμαστε μια ανάσα. Τι γίνεται, ρε φίλε, μαζεύουν τα κομμάτια τους όλοι. Τι συμβαίνει. Ο Hound με την Arya ξεφεύγουν από το όλο Red Wedding. Ναι, να πούμε κιόλας την άλλη σκηνή φρίκης που ακολουθεί στο 10ο επεισόδιο. Που έχουν πάρει το ακέφαλο σώμα του Ρομπ, το έχουν βάλει πάνω σε ένα θρόνο, μπράβο, και το κουβαλάνε και έχουν κολλήσει στο κεφάλι του το κεφάλι του λύκου του. Ναι, ρε φίλε. Φρίκι. Το οποίο το βλέπει η Άρια. Αυτό που έλεγα την προηγούμενη φορά είναι ότι αυτό μου αρέσει που σου παρουσιάζει το Red Wedding από τη λιγότερο ποιητική και σκηνοθετικά βαριά εκδοχή του. Την πιο boots on the ground ντοκιμαντερίστικη εκδοχή του, ενός αυτόπτη μάρτυρα. Τη Άρια. Και επίσης όταν έγινε η όλη φάση με το Red Wedding. Ξαφνικά αντιληφθήκαμε ότι για κάποιο λόγο ο Tywin όλη την τρίτη σεζόν έγραφε επιστολές και ξαφνικά συνειδητοποιήσαμε «Α, αλλογραφούσε με τον Frey. Fuck». Ναι, ρε φίλε. Πάλι, ρε φίλε, είχαμε το Red Wedding, αυτό που λέγαμε το εφέ που είχε το επεισόδιο, τώρα, ξέρεις, το έχουμε συνηθίσει και το έχουμε ξεχάσει, αλλά, ξέρεις, από τις πρώτες αντιδράσεις, είναι ότι είναι μίζερο, μηδενιστικό, σου χαλάει την υπόλοιπη μέρα. Αυτό το που το είχα πει, μη δεις το Red Wedding πρώτη φορά Κυριακή απόγευμα. Να είναι το τελευταίο πράγμα που θα κάνεις μέσα στη μέρα σου. Γιατί γαμήθηκες αλλιώς, φίλε. Θα έχεις πάθει κατάθλιψη. Εν τω μεταξύ, να ρωτήσω βάρβαρο, κάτι. Ήθελα την γνώμη σας αυτό. Σε πόσα επίπεδα. Ας πούμε, το Red Wedding είναι από τα επεισόδια, ρε παιδί μου, που δεν είχε συνηθίσει να βλέπεις γενικά. Okay. Όχι μόνο ειδικά, ρε παιδί μου, στο Game of Thrones, και γενικά δεν το κάνουν αυτό οι περισσότερες ταινίες και οι περισσότερες σειρές. Μπήκατε ποτέ εσείς στη διαδικασία να γίνετε εθισμένοι από τέτοιου είδους σειρές, ταινίες κλπ. Να βλέπετε τέτοια που σου γαμάνε την ψυχολογία. Δύσκολο, όχι, γιατί πάρε... δεν υπάρχει. Ναι, δεν, αλλά μπήκατε πολλά, στη διαδικασία να πείτε ότι θα ψάξω, ρε παιδί μου, για να έχω αυτό το συνέστημα ξανά. Όχι, γιατί θα σου, να σου πω γιατί. Γιατί το χειριστήκαν στο Game of Thrones εξαιρετικά. Μπορούν να το κάνουν χίλιες δυο άλλες σειρές κάτι παρόμοιο και δεν θα έχει ούτε καν το 1/10 του αποτελέσματος. Ναι, γιατί το θέμα είναι ότι σου έχει χτίσει όλους αυτούς τους χαρακτήρες και νοιάζεσαι για αυτούς. Αυτό που λέγαμε πριν, ρε φίλε, ότι πόσες φορές το είπαμε ότι θέλω να κάνω παρέα, ναι, με αυτούς τους δύο και να τους ακούω να λένε ιστορίες από τον πόλεμο. Γι' αυτό είναι που μετράει στους θανάτους του Game of Thrones και όλο και τελευταία αρχίζει και ευθύνη. Μοιαζόμαστε όλο είναι, και λιγότερο. Δηλαδή, ξέρεις κάτι. Έπαιξε με τέτοιο έξυπνο τρόπο γιατί σου λέει: «Οκ, πρώτη σεζόν πήρα το πρώτο σοκ, σας φάγαμε τον πρωταγωνιστή που νομίζετε ότι είναι ο Νέντ. Αλλά τώρα εντάξει, παιδιά, μην αγχώνεστε. Πρωταγωνιστής είναι ο Young Wolf, ο Ρόμπο, ο οποίος εκδικεί τον πατέρα του. Το έχουμε, Έχει και τη γυναικούλα του, έχει και τη μάνα του. Πάρτο». Και όχι μόνο αυτό, εντάξει, δηλαδή ήταν σε φάση. Ξεκλήρισε το μισό cast τη σειρά που ακόμα και για Game of Thrones ήμασταν σε φάση κάτι. Αυτό. Και αυτό, αλλά και έφαγε κυρίως του Stark που ως τώρα η σειρά σας έχει βάλει να καταλάβεις ότι είναι οι πρωταγωνιστές και είναι καλοί αυτοί που πρέπει να βγουν on top. By the way, είναι αστείο που λέμε, ρε παιδί μου, σφάξανε όλους τους Stark και πρακτικά έχουν σκοτώσει απλά 3 άτομα, έτσι. Ναι, αλλά στο έχουν περάσει έτσι γιατί η σειρά επικέντρωσε κυρίως στον Ρομπ. Ναι, αυτό, δηλαδή πρακτικά την οικογένεια γιατί... της κλάσαν τα αρχίδια, έτσι. Oh, εντάξει, έμειναν 5 άτομα, παιδιά. Ήταν, ναι. Κάτσε, ναι, αλλά πρόσεξε η τώρα. Άρια, η Άρια, ο Μπραν, ο Τζον. Η Άρια, πρόσεξε. Ο Μπραν δεν μετράει. Κάτσε, μετράει, περίμενε, ναι, λίγο. Αλλά αυτό σου λέω, πρόσεξε.
Περίμενε, ρε. Η Άρια πάει μπράβος. Η Σάνσα την έχουν κλώτσει και του μπάτσου στο King's Landing. Ο Μπραν αυτή τη στιγμή, μέχρι εκεί που ξέρουμε, είναι ένας ανάπηρος που έχει πάει πάνω από το τείχος. Ωστόσο, πρακτικά, όλοι αυτοί είναι Starks, ρε παιδί μου, οκ. Okay. Είναι, απλώς δεν είναι αυτοί που θα εκδικούταν υποτίθεται... Δεν έμειναν οι Starks που γνωρίσαμε εμείς στην αρχή της σειράς. Δεν έμεινε η ιδεολογία, εμείς... δεν έμεινε... Όχι, δεν μείνανε και πρακτικά, δεν μείνανε Starks. Δεν μείνανε αρσενικά able μέλη για να κληρονομήσουν το θρόνο και να συνεχίσουν το bloodline. Δεν στο λέμε με την έννοια του κοινού ενός, ξέρεις, του TV audience. Στο λέμε εντός του context του κόσμου. Και πρόσεχε, το συζητάμε τόση ώρα ποιοι Stark μείνανε και όλοι μας έχουμε ξεχάσει το Rickon, που και η σειρά τον ξέχασε. Ο Rickon ήταν τόσο... Αυτό ακριβώς. Τι κάνει αυτό το παλικάρι, τίποτα. Υπήρχε κι άλλο Stark. Ποιο είναι ο Rickon? Α, ναι, ρε, είχαν και έναν αδερφό αυτή. Ναι, ρε, μαλάκα. Ποιο το είχε στο Rickon? Άμα ρίχνε βέλη στον hot pie ο Ramsay Snow, μπορεί και να λυπόμουν, μαλάκα. Αλλά το Rickon θα έχει. Μαλάκα, αυτό είναι. Ξέρεις, σε φάση πώ είναι στο Rick and Morty, ποιο είναι ο σκοπό μου να είσαι plot device για να εκδικηθεί και να τα πάρει κανονίο ο Τζον. Oh god. Παιδιά, δεν έχουμε πει ακόμα ένα storyline, αν δεν κάνω λάθος, μπορεί και δύο. Της Άρια που την πιάνουν το Brotherhood Without Banners, ναι. Σωστά. Εκεί βασικά δεν το έχουμε πει γιατί την πήγαμε κατευθείαν στον Hound. Όχι, γιατί εντάξει, γιατί στην πράξη, ρε παιδί μου, πάνε εκεί, μετά τους βρίσκει ο Hound, νικάει τον Beric, την παίρνει μαζί του, ρε παιδί μου, πηγαίνουν στο Red Wedding. Και όλα αυτά γίνονται μέσα στην τρίτη σεζόν και νομίζω και στη δεύτερη. Όχι, στην τρίτη σεζόν γίνονται. Ο Μπέρικ και ο Μπόρος of Μυρ γαμάτι χαρακτήρες. Μικροί χαρακτήρες, αλλά γαμάτι. Ναι, ειδικά ο Θόρος. Εμένα μου άρεσαν πάρα πολύ αργότερα. Δηλαδή, μέχρι εκείνο το σημείο ήμουνα Ναι. Όχι, εμένα ο Θόρος μου άρεσε από την αρχή, ρε παιδί μου, ξέρεις που ήταν. Χαρακτήρας πιο μεγάλων αντιθέσεων, ξέρεις, το μπεκρής, παπάς, με όνορ, αλλά και γουστάρι γυναίκες κλπ. Ήταν, ξέρεις, κλασικός ήρωας με λατώματα που συμπαθείς με τη μία, τέτοιου τύπου. Λοιπόν, τώρα να πω εδώ πέρα κάτι. Λοιπόν, ναι. Στα βιβλία, και εδώ έχουμε την πρώτη μεγάλη απόκληση από τα βιβλία. Στα βιβλία αργότερα, πανέρχονται ο Θόρος, ο Μυρ και ο Μπέρικ, βρίσκουν το πτώμα της Lady Stark. Θα το πούμε και αυτό. Και επιστρέφει ως Lady Stoneheart. Να το πούμε λίγο. Έχω να πω ότι αυτή είναι, μπορεί και η καλύτερη απόφαση να βγάλουν από τη σειρά αυτό το πράγμα. Fuck that storyline. Δεν ξέρω καν τι θέλει να το κάνει ο Μάρτιν αυτό το storyline. Ούτε και εγώ έχω ιδέα, αλλά στα βιβλία όντως έγινε αυτό. Καλά, εδώ ρε μαλάκα, δεν πέθανε η γυναίκα του Ρόμπι στα βιβλία. Καλά, ναι. Η νεκραναστημένη Lady Stark, λοιπόν, έχει αποτρελαθεί εντελώς και στα βιβλία το έγραψε πολύ ωραία ότι όντως είχε τρελαθεί τη στιγμή που έβλεπε το Red Wedding μπροστά της να εκτελήσεται. Έχει πάρει την αρχηγία της Brotherhood Without Banners και κυκλοφορούν και σκοτώνουν οποιονδήποτε έχει σχέση με Lannister. Συγγνώμη, όσο λες αυτό το storyline για την Lady Whatever, εγώ θα τρώω κουρασάν. Τι χρούτσα χρούτσα κάνεις εκεί, μωρέ. Ανοίγω το κουρασάν. Α, εντάξει. Λοιπόν, οπότε αυτό είναι μια παρέκκληση από τα βιβλία. Περιμέναμε, εγώ το περίμενα να δω στη σειρά από την αλήθεια. Αλλά θα συμφωνήσω. Όχι, ήταν ξεκάθαρα καλύτερο. Εμένα με ενδιαφέρει. Κοίτα, γενικότερα, επειδή στο βιβλίο δεν έχει πεθάνει και ο Στάνης ακόμα, δεν έχει γίνει τίποτα τέτοιο. Φαντάζομαι ότι κάποια τέτοια πράγματα θα λυθούν. Ο ένας θα φτάσει στα χνάρια του άλλου και θα λελοσκοτωθούν τέτοιου τύπου. Αλλά είμαι σίγουρος ότι. Εσύ ξέρεις τι θα ήταν ωραίο. Ξέρεις τι θα ήταν πολύ ωραίο όμως εσύ. Τη Lady Stoneheart θα μπορούσαν να την είχαν βάλει στο πέμπτο επεισόδιο της 8ης σεζόν που αρχίζουν και σηκώνται οι νεκροί μέσα από τις κρύπτες του Winterfell. Θα μπορούσαν για να την βάλουν έτσι. Για ποιο λόγο? Για ποιο λόγο? Για το reference! Για το τι είμαστε το. Κατάλαβε τίποτα, δεν κατάλαβε τι λε. Να κάνουμε σκηνές μόνο και μόνο για να ευχαριστήσουμε τους τύπους που διαβάζουν τα κόμικ. Μακριά. Να σου πω, τι εννοείς δεν είμαστε το endgame, να σου θυμίσω πως πέθανε ο Night's King. Καταλαβαίνεις τι θέλω να σου πω, δηλαδή ήδη έχουν κάνει χαζομάρες που τους κράζουμε. Φαντάσου να βάζαν και τη Lady Stoneheart, ξέρω εγώ. Γενικά εγώ
Το λιγότερο που μου αρέσει στο Game of Thrones είναι το μεταφυσικό στοιχείο. Το μόνο που μου αρέσει το μεταφυσικό στοιχείο στο Game of Thrones είναι ότι δείχνει πώς θα αντιδρούσε ρεαλιστικά ο κόσμος σε αυτό. That's all. Κοίτα, για να είμαι εντελώς ειλικρινής, θα συμφωνήσω πως γενικά η Lady Stormcast στα βιβλία ήταν λίγο περιττό στοιχείο. Καλά, και το ταξίδι του Μπράνε ήταν περιττό στοιχείο και το κόψανε. Όπως και να έχει, νομίζω πριν τη μάτς τελειώσαμε και με την. Όχι, δεν είναι. Δεν νομίζω ότι έχουμε. Να προσθέσουμε κάποιο story να ξεχάσαμε. Την καλή σε την είπαμε, παιδιά. Την καλή σε την είπαμε. Όντως δεν είπαμε την καλή. Νομίζω ότι είναι πιο skippable από ποτέ το storyline της. Όχι, ρε, η δεύτερη σεζόν που χάνει τους δράκους και τους ξαναβρίσκει. Και στο τρίτο είναι το Astapor και που αρχίζει και. Πώς το λένε, εκεί που πάει και παίρνει όλους τους άσπηλους. Απελευθερώνει σκλάβους. Ναι. Α, είναι εκεί που παίρνει του άπειρου. Εκεί τελειώνει. Εκεί που ελευθερώνει πόλεις και breaker. Ναι, λοιπόν, όχι. Σε άσπηλους. Όχι, η αλήθεια είναι, ότι η σκηνή που ελευθερώνει του άσπηλους ήταν fucking badass. Ναι, που του λέει τρακάρης και λοιπά και λοιπά, που ήξερε τη γλώσσα. Το γενικά ο Τζαράκης, παιδί μου, είναι αυτό, ρε παιδί μου, ότι μπλα 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 μια γαμάτη σκηνή στο 10ο επεισόδιο. Μπλα 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 μια γαμάτη σκηνή στο 4ο. Αυτό για μια γαμάτη σκηνή, ρε παιδί μου, τρώμε τουλάχιστον μισή ώρα storyline για κανένα λόγο. Ναι, ισχύει. Και νομίζω ότι το. Ναι, όχι, νομίζω, είμαι σίγουρος ότι η τρίτη σεζόν του Game of Thrones, παιδιά, τελειώνει με σκηνή καλύση. Είναι εκεί πέρα που την έχουν κάνει, που κάνει crowdsurfing. Μίσα. Αυτό δεν είναι η τρίτη σεζόν. Αυτή είναι πιο μετά. Στην τέταρτη, στην τρίτη είναι αυτό. Τέταρτη είναι, νομίζω. Η τρίτη σεζόν τελειώνει με την. Με την τέτοια, ρε. Με την Daenerys που λέει τον Dracarys και καίει τον. Αρχηγό των άσπηλων και έχει αυτό το. Έχει... Ναι, και έχει αυτό το πλάνο που. Kill the Masters! Τα δρακάκια και βάζουν φωτιά από πίσω τη και είναι το. Και είναι τέτοιο, ρε παιδί μου, είναι καλή. Και πέφτει το. Όχι, φίλε. Σαν γλάσεις, ξέρω. No, my friend. Αυτό όχι, το... ναι, παιδιά, λοιπόν, η σκηνή τελειώνει. Όντως έχει δίκιο που τη σηκώνουν στα χέρια του. Που έπεσε και πολύ controversy γι' αυτό. Όλοι οι καφέ άνθρωποι σηκώνουν την λευκή North και τη φωνάζουν μίσα. Και λένε μίσα, μίσα. Okay. Ναι. Άμα ήταν λευκοί άνθρωποι και σηκώνουν λευκοί, τότε θα λέγανε ότι κάνουν whitewashing. Οπότε δεν μπορείς να ξεφύγεις. Δεν το σώζεις, άστο όπως και εγώ. Φεμινισμός. Παιδιά, συγγνώμη. Είμαστε 2,5 ώρες, κουραστήκαμε. Εγώ πλέον, εγώ κάθε φορά που λέει Ντρακάρης φεμινισμός λέω στα βίντεο, δεν ξέρω τι λέτε εσείς. Φωνάζει φεμινισμός και τα βάζει φωτιά όλα, ξέρω. Όπως και να έχει, guys. Λοιπόν, είμαι σίγουρος ότι στα σχόλια τα παιδιά δεν πρέπει να μας ακούνε, θα δώσουν διορθώσεις, βασικά θε... σχόλια. Απλά μην γράφετε όλοι τα ίδια, αυτό μόνο. Αν ναι, διαβάστε δηλαδή, πρώτα τα σχόλια άμα το έχει θίξει κάποιος άλλος το θέμα και ναι, άμα ναι, θέλετε απλά δείτε. Συμπληρώστε θέλω, στην θέλω, απάντηση και το... Κανένας μας δεν είναι μοναδική χιονονιφάδα. Αυτό. Θέλω να πούνε αυτοί ρε παιδί μου που ακούνε αυτή τη στιγμή εκείνο το plotline που είπαμε για το τέτοιο, για το αν υπάρχει επιβεβαιωμένο ότι η Σέρσεϊ δηλητηρίασε τον Ρόμπερτ. Ναι, δηλαδή αν υπάρχει κάποιος που το έχει ψάξει, όχι, παιδί μου, και είναι 100% σίγουρος, ας το γράψει να το δούμε. Ναι, ρε, αν θυμάμαι καλά, δεν το δηλητηρίασε το κρασί. Νομίζω ότι το δώσανε πολύ πιο ναι, δυνατό ναι, κρασί. Ναι, το είπαμε και εκείνη τη στιγμή, ρε παιδί μου. Αλλά αν υπάρχει κάποιος που συνεχίζει να επιμένει ότι ήταν δηλητήριο και δεν είναι αυτό που λέει ο Τζίσακ, και έχει, ξέρω εγώ, τα αποδεικτικά υποτίθεται στοιχεία που έχουν αυτοί που το υποστηρίζουν, ας το γράψει. Ας το γράψω λίγο, γιατί βαριέμαι απίστευτα να το ψάξω να βρω ποια είναι τα αποδεικτικά στοιχεία. Όχι στα βιβλία. Στη σειρά, στα ναι, βιβλία, εννοείται. Στη σειρά. Λοιπόν, ξέρεις κάτι, περίμενε. Θα το μάθουμε τώρα, ορίστε. Απλά πράγματα. Παιδιά, φανταστικό. Να σου πω, έχουμε τεχνολογία. Να σου πω, Τζίσα, παιδιά, αυτή τη στιγμή μας ακούτε... Το πέμπτο επεισόδιο. Έχουμε άλλες 3 ώρες. Δεν σου δίνω παραπάνω χρόνο. Μας ακούτε να γκουγκλάρουμε αυτή τη στιγμή, παιδιά. Quality podcasting. Να κάνουμε ASMR πληκτρολόγιο τέτοια. Να σου πω κάτι. Άμα μας δώσουν λεφτά, γιατί όχι. Με πόσα λεφτά, Mike, με πόσα λεφτά θα παρατούσες την καριέρα που έχεις τώρα για να γίνεις επαγγελματίας ASMR voice actor. Και να δουλεύω ακόμα λιγότερο. Όχι, δεν θα δουλεύεις 12 ώρα. Αλλά η δουλειά σου θα είναι να κάνεις ASMR βίντεο, ρε παιδί μου. Θα σου δίνουν script, θα σου λένε πες τα έτσι, ρε παιδί μου, 12 ώρο, αλλά θα ζεις από αυτό, ρε παιδί μου, αυτό.
Θα ζήσει και άνετα από αυτό. Καταρχήν, για να χρειάζεται να κάνω 12ωρο, δεν θα ζω άνετα. Αυτό δεν λέγεται ζω άνετα. Μπορεί να έχει περισσότερε άδειε. Μπορεί να, τα Παρασκευό Σαββατοκύριακά σου να είναι άδεια, ρε παιδί μου, και να δουλεύει 4 φορέ. Δεν μ' αρέσει το. συμφωνητικό. Λυπάμαι. Δηλαδή δεν έχει τιμή γι' αυτό. Απλά το απορρίπτει έτσι. Λοιπόν, παιδιά, by the way, έχω γνήσια απάντηση για τον Ρόμπερτ. Έχω τελική απάντηση. Του δώσανε δυνατό ρόκραση. Αυτό από πού το γνωρίζουμε. Έχω γνωρίσει όμως ότι πίνει πολύ, οπότε ουσιαστικά. Αυτό το γνωρίζουμε από. Ναι, ρε παιδί μου, από τη σειρά. Έχει γίνει κάποια αναφορά. Κάποιο gateway or link. Νομίζω. Κοίτα, επειδή το έχει δώσει ο Λάνσελ, νομίζω γίνεται σε κάποια φάση και κουβέντα με τον Λάνσελ και αναφέρεται αυτό. Αναφέρεται για το περισσότερο κρασί. Αυτό το ξέρουμε, ρε παιδιά, γι' αυτό λέμε. Αλλά ποτέ δεν αναφέρεται δηλητήριο. Απλά ναι. Δεν υπάρχουν αρκετά στοιχεία για να, καταδικαστεί. They drop the case. Ναι, το point μου είναι ότι δεν υπήρξε δηλητηριασμός. Δηλητηριασμός ήταν ο Τζον Άρεν. Τα ακούσατε εδώ πρώτη. Και όπως θα δούμε και στο επόμενο επεισόδιο, ο Τζόφρι Μπαράθιον. Spoiler alert. Γιατί δεν τελειώσαμε με τους γάμους ακόμα. Να έχουμε και κανένα γάμο έτσι τότε στην τελευταία σεζόν. Κρίμα είναι. Ναι. Ποτέ μιλές ποτέ. Παιδιά, για κλείσιμο δεν χρειάζεται. Νομίζω ότι τις αγαπημένες μας σκηνές τις έχουμε ήδη πει. Δεν μου έχει έρθει κάτι άλλο στο κεφάλι. Ωραία, λοιπόν, θα κάνω τότε άλλη ερώτηση. Ο καθένας από μία αγαπημένη ατάκα από τις πρώτες τρεις σεζόν. Αγαπημένη ατάκα, holy shit. You know nothing, Jon Snow. Εδώ στο τέλο κάμπουρα. Εγκρίνω, είναι τίμιο. Πολύ κλισέ, πολύ τίσερτη ατάκα. Δεν ξέρω, εντάξει, καλή ήταν, αλλά είχε. Παρά αυτά, βάλλον. Ωραίο σλογανάκι ήταν. Τι να πω, ρε φίλε τώρα. Ήταν και. Ήταν απόλυτα σωστό, έτσι. Όντως δεν ήξερε τίποτα. Εντάξει, για να πάμε τέτοιο, ρε παιδί μου, για να το πάμε. Να μείνουμε στα σλόγγαν, ρε παιδί μου, να μην το παρενέργειάσω και πάω πολύ υπογείως για να εκφάνω χίπστερ. Του Τίριον Λάνιστερ το ID. Αυτό δεν είναι στις πρώτες τρεις σεζόν, Μιχάλη. Ακριβώς. Ωραία! Τζίσακ, πες ένα μέχρι να σκεφτώ άλλο. In the Game of Thrones, you win or you die. There's no middle ground. Εντάξει, νίκησε. Τι να πω εγώ τώρα. Here, boy, melting down and out to the others, γάμισε το. Ναι, το παίρνει μόνο μέσα. Ωραία, τάκα. Α, ναι. Που το λέει ο Τζέιμι σε 2-3 φάσεις. Αλλά στην πρώτη σεζόν που το λέει είναι καλά. Ποιος Τζέιμι, ρε. Βασικά το λένε γενικά, ρε παιδί. Δεν το λέει ο Μπάτ Κινγκ. Και το Winter is Coming το λένε μπόλικοι. Ναι, ναι, η πρώτη φορά που αναφέρεται είναι στην πρώτη σεζόν, όντως, που ο Τζέιμι Λάνιστερ με τον Νέντ Σταρκ συναντιούνται μόνοι του στο Throne Room και που λέει: έχω μια πορεία. Τι σου είπε ο βασιλιάς πριν πεθάνει. Αυτό που έλεγε την τελευταία ώρα. Μέχρι που τον σκότωσαν, ναι, έλεγε Burn the Moon. Άχρε γαμώτο, ακόμα ελπίζω σε αυτό το theory που λέει ότι ο Μπραν μπήκε στο κεφάλι του Mad King και τον έκανε να λέει το Burn them all. Yeah. Ρε, είναι cheesy as fuck, αλλά είμαι, αχ. Αυτά τα Nolan τύπου μου αρέσουν πάρα πολύ, ρε γαμώτο. Θα συμφωνήσω σε κάτι με τον Κώστα μου, Μιχάλη, άκου λίγο. Κάποια από τα fan theories βγάζουν πολύ μεγαλύτερο νόημα από αυτά που γίνονται όντως. Ναι, ρε φίλε, αλλά το καταλαβαίνω αυτό, αλλά γενικά δεν, αυτό που βγάζει λογικά νόημα δεν είναι πάντα αυτό που θες να δεις σε fiction και entertainment και escapism γενικότερα. Θα πω κάτι το οποίο έχει πει κάποια στιγμή. Επιφυλάσσομαι μέχρι να τελειώσει η σειρά για να σου απαντήσω αυτό. Ρε παιδί μου, ένα πράγμα το οποίο είναι το umbrella που τα καλύπτει όλα, ξέρω εγώ, σε αυτό το πράγμα. Γενικά τώρα τελευταία κολομιλένιαλς. Έχουμε παραγίνει ευαίσθητοι με plot holes και τέτοιες μαλακίες και ξεχνάμε μαλάκα ότι ακόμα και οι αγαπημένες μας ταινίες είναι τίγκα στα plot holes και απλά η μαγιά είναι πόσο καλά θα τις καλύψεις. Καλά, αυτό να σου πω κάτι. Όντι, υπάρχουν τόσα θέματα που μπορείς να συζητήσεις πάνω. Είναι ο πιο εύκολος τρόπος να φανείς έξυπνος όταν κριτικάρεις μια ταινία στο ίντερνετ. Ναι, δηλαδή αλήθεια, παιδιά, plot holes στο Game of Thrones είχε από το πρώτο επεισόδιο. Δεν ναι, είναι όμως, παιδιά, τα plot holes σημαίνει ότι είναι lazy writing και όλα αυτά που λέμε. Και sloppy είναι η νέα λέξη που έχουν μάθει όλοι. Είναι lazy sloppy Mary Sue. Θα πω κάτι το οποίο είχε πει ο Hitchcock και όχι εγώ. Δεν κάνω name dropping, παιδιά, ή κάτι τέτοιο, αλλά είχε πει μια πάρα πολύ ωραία σε μια συνέντευξη που του είχε πάρει ο François Truffaut. Λες και έχει κάνει πολλές. Μία υπάρχει. Και είχε πει. Ναι. Α, μία είναι. Cool.
Στην συνέντευξη λοιπόν του Alfred Hitchcock στον Φρανσουά Τριφό, τον είχε ρωτήσει για πολλοί από τους ήρωές σας μπλέκουν σε μπελάδες κλπ. Και κανένας δεν καλεί την αστυνομία. Γιατί δεν το κάνω αυτό, γιατί ξέρω εγώ θα δεν καλεί κανείς την αστυνομία στις ιστορίες σας. Και ο Hitchcock του λέει απλά, cause it'd be fucking boring. Ναι, ναι. Και έχει δίκιο, μαλακά. Έχει, γενικά σε αυτή τη συνέντευξη με τον Τριφό έχει πει ατακάρες ο Hitchcock. Κάνει flex, πώς το λένε, τα skills του όσον αφορά τις ατάκες. Ναι, και γενικά εντάξει, το fan theory γενικά σαν σπορ είναι συμπαθέστατο και λοιπά. Αν αυτό είναι το ναρκωτικό σου, be my guest, ρε παιδί μου. Αλλά εκεί που είναι. Μαζί ανήκει, σου, ρε, μαζί μου, σου, δεν διαφωνώ. Απλά. Μου θυμίζουν τα 9-11 conspiracy theories έτσι όπως είναι δομημένα. Το οποίο εντάξει, άμα έχει τέτοια όρεξη, κάνε το σε χίλιες φορές να το κάνει σε fan theories για κάτι ψεύτικο όπως το Game of Thrones. Ξέρεις, παρά απλά, για αληθινή ιστορία. Είναι μερικά πράγματα, ρε παιδί μου, ότι όταν θα χτίζει η σειρά και αφηγείται, ας πούμε, κάτι. Όπως το ότι ο Μπραν, του Χόντορ, ας πούμε, το πράγμα, έτσι. Μην το βάλεις καθόλου, άμα δεν είναι να το εκμεταλλευτείς κι άλλο. Γιατί μετά, ας πούμε, Εντάξει, ωραίο ήταν. Το εκμεταλλεύτηκε για ένα πολύ ωραίο φινάλε, ναι, σε ένα απλά, πολύ ωραίο επεισόδιο. Απλά η φάση είναι, ρε παιδί μου, ότι αν είναι να... Γιατί έχεις, ρε παιδί μου, τον άλλο να σου λέει «The ink is dry» και ψαγμένη ατάκα, αλλά ταυτόχρονα έχεις και το Χόντορ. Και λες, εντάξει, του πούστη, άμα θέλεις πραγματικά να το κάνεις αυτό, παίξε μπαλίτσα και με κάτι πιο iconic, ρε παιδί μου, στο Game of Thrones. Δηλαδή, όντως έχει ενδιαφέρον ο Bran να είναι και ο Bran the Builder και να είναι και ο τύπος που έκανε και να το γάμισε. Να είναι ο τύπος που έχει γαμίσει το... πώς το λένε, να είναι πίσω από αυτά... Άθελά του να είναι πίσω από σημαντικά γεγονότα. Έχουν όλα αυτά... Κώστα, έχουν ενδιαφέρον σε expanded universe συνθήκες. Ναι, αυτό μην το πάμε τώρα εκεί, γιατί μετά θα πρέπει να ανοίξουμε δεύτερο podcast μόνο και μόνο για το lore που δεν έχει εμφανιστεί στη σειρά. Συμφωνώ. Καλά, εντάξει, δεν είναι ότι μας έχουν πει ότι δεν... Έτσι, δεν... Δεν είναι ότι δεν μας το έχουν ακυρώσει αυτό σαν theory ποτέ. Απλά, ρε παιδί μου, λέω ότι εγώ γι' αυτό τον λόγο έχω πάρα πολύ... Με ενδιαφέρει πάρα πολύ, ρε παιδί μου, να τσεκάρω τι θα παιχτεί με τα spin-offs και τα prequels, ρε παιδί μου, που πάνω στο Game of Thrones. Απλά πιστεύω ότι, ρε παιδί μου, κάποια πράγματα, όταν τα βάζεις σε θέμα πλοκής, το οποίο, εντάξει, να τα λέμε και αυτά, στο βιβλίο προφανώς τα λέει αλλιώς και γι' αυτό το λόγο στη σειρά μας βγαίνουν άλλα fan theories που στο βιβλίο δεν μπορούν να ισχύσουν με τίποτα. Να σου πω, όμως πρόσεξε, το συγκεκριμένο point με το Hodor, αυτό είναι στα βιβλία, δεν το έχει γράψει ακόμα. Αλλά το έχει πει ο Μάρτιν ότι ναι, αυτό θα γίνει και στο βιβλίο. Απλά είμαι... Εντάξει, ναι. Πέρα από αυτό. Απλά... Αυτό που ήθελα να πω είναι ότι... Πες εσύ. Ηλίθια καθυστέρηση του ίντερνετ. Ναι, δυστυχώς, παιδιά, δεν είμαστε στο ίδιο δωμάτιο, αυτά θα συμβαίνουν. Ήδη συμβαίνουν, δυστυχώς. Αλλά get για αυτό the fucking point. Η ταχύτητα της σύνδεσης. Αυτό που ήθελα να πω είναι ότι εγώ προτιμώ χίλιες φορές να ασχολείται με plot points παρά με world building σε οπτικά μέσα όπως η τηλεόραση ή ο κινηματογράφος. Αυτά τα πράγματα που λέτε ανήκουν στο ίντερνετ, στα podcast και στα βιβλία. Χαίρομαι που λείπουν από τη σειρά. Απλά θέλω να σου πω, ρε παιδί μου, ότι όταν είσαι αφηγητής και όταν ξέρεις, ρε παιδί μου, ότι αυτά που γράφεις είναι μπαρούφες στην ουσία, γιατί όλοι οι writers ξέρουμε, ρε παιδί μου, ότι γράφουμε μπαρούφες. Όλα αυτά τα πράγματα που λέμε δεν ισχύουν, είναι κανόνες που εμείς διαλέγουμε. Ας πούμε, η Pixar είναι ίσως από τις καλύτερες εταιρείες που φτιάχνει νέα universes, γιατί είναι πάρα πολύ πιστή στους μικρούς κανόνες που φτιάχνει. Δηλαδή το Toy Story έχει πολύ συγκεκριμένους κανόνες, τους οποίους ακόμα και στην ψιλολεπτομέρεια τους ακολουθεί, ρε παιδί μου. Προφανώς... Τι υπονοείς, ότι αυτό λείπει από το Game of Thrones? Αυτό, ναι. Όταν εγκαθιστάς κάποιες θεματικές, ας πούμε τους White Walkers που θεωρητικά είναι το Force of Nature και μια μεταφορά της αποκάλυψης, ο σκοπός που το βάζεις μέσα είναι για να μπορέσεις να δώσεις, ρε παιδί μου, λίγο περισσότερη άνθηση στην θεματική που θέλεις να θίξεις. Στην προκειμένη περίπτωση λειτουργεί πάρα πολύ καλά με τους White Walkers, γιατί η θεματική που θέλει να θίξει, ρε παιδί μου, ο συγγραφέας είναι ότι το πραγματικό πρόβλημα δεν είναι τα ζόμπι και η αποκάλυψη και ο Θεός, αλλά το πραγματικό πρόβλημα είναι ότι είμαστε μουνόπανα μεταξύ μας. Okay. Η πραγματική ερώτηση είναι τι θα κάναμε ο ένας τον άλλον σε περίπτωση αποκάλυψης, εξωγήνησης, βολής και όλα τα σχετικά. Το οποίο, ρε παιδί μου, είναι γενικά πάρα πολύ καλοχτισμένο. Αντίστοιχα, στο κομμάτι του Μπραν που μιλάει για τον χρόνο, το μόνο πράγμα που έχουμε δει πρακτικά στην αφήγηση να λειτουργεί είναι, ρε παιδί μου, ότι ο Μπραν είναι το κίνητρο του Night King. Αυτό.
Περιμένω να δω που θα καταλήξεις. Ο Μπραν, ενώ σαν πώς το λένε, η αφήγηση που έχει χρησιμοποιήσει ο Μάρτιν μας λέει ότι έχει πάει πίσω στο παρελθόν και έχει πει για το Χόντορ, που σημαίνει ότι έχει ένα link to the past. Πέρα από το να κάνει το Χόντορ, φαίνεται ότι αυτό το link to the past που έβαλε σαν κανόνα μέσα στο universe του ήταν μόνο και μόνο για να πούμε για ποιο λόγο είπε έτσι ο Χόντορ. Ενώ όντως θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει και σε άλλες περιπτώσεις το link to the past, λοιπόν, για να φαίνεται ότι είναι πιο πολύ ότι υπάρχει ένα plan που έβαλε το link to the past και δεν είναι απλά ένα gimmick. Όχι, μισό λεπτό. Το συγκεκριμένο ήταν ξεκάθαρα gimmick. Παιδιά, αυτό είναι πρόβλημα της σειράς κυρίως. Όχι. Στο βιβλίο, η πρώτη φορά που έκανε time travel, όταν μαθαίνει να το κάνει αυτό, πηγαίνει πίσω στον χρόνο και βλέπει τον πατέρα του και προσπαθεί να του μιλήσει. Και ο θρίαντη του Ρέιβιν του λέει ότι δεν μπορεί να αλλάξει το παρελθόν. Κι όμως. Αυτό γίνεται και στη σειρά. Μιλήσει, ο πατέρας του. Ναι, γυρίζει. Σειρά, ναι, γυρίζει και κοιτάει. Ναι, το ξέρω. Και είναι σαν να άκουσε κάτι, αλλά δεν κατάλαβε ποτέ τι άκουσε. Πάλι, ρε παιδί μου. Κώστα, καταλαβαίνω τι λες. Αυτό δεν είναι κακό. Δεν λέω, ρε παιδί μου, ότι είναι λάθος. Απλά είναι λίγο, ξέρεις, στενάχωρο, ρε παιδί μου, ενώ είναι τόσο ωραίο universe. Και έχεις βάλει, ας πούμε, το Link to the Past να το χρησιμοποιείς μόνο για μια σκηνή, ας πούμε. Εγώ διαφωνώ. Πιστεύω ότι καλά έκανε και το χρησιμοποίησε για μια σκηνή. Γιατί, πρώτον, οι τρεις επιλογές ήταν να λείπει τελείως, να το χρησιμοποιείς για μια σκηνή ή να το χρησιμοποιείς και να το αναπτύξεις περισσότερο. Εγώ επιφυλάσσομαι, να σου πω. Μισό λεπτάκι. Ένα λεπτό, ρε φίλε. Μισό λεπτό. Ναι. Να τις πάρουμε και τις τρεις επιλογές, ή μάλλον τις δύο που δεν έκανε. Αν απουσίαζε τελείως, θα στερούταν η σκηνή περαιτέρω δύναμης. Ένα από τα πράγματα που δώσαν στη σκηνή αυτή παραπάνω impact για μένα ήταν και αυτό το aspect. Έτσι. Αυτό ήταν όλο αυτό. Εκτός από την αυτοθυσία, έχουμε δει και άλλες αυτοθυσίες γενικά. Ήταν έτσι, έδωσε λίγο παραπάνω πιπέρι. Οπότε, η τρίτη επιλογή ήταν να το αναπτύξει. Αν το ανέπτυσε, θα φτάναμε να παραπονιόμασταν για το ίδιο πράγμα που παραπονηθήκαμε όταν ξεκίνησε το podcast. Ότι πλέον έχουν τόσα πολλά storylines. Και αναλύσανε στην πορεία τόσα πολλά storylines που κάποια που έπρεπε να είχαν ήδη λήξει για να έχουμε λίγο παραπάνω συνδετικό ιστό και στις παρούσες σεζόν, λείπουν. Οπότε θα παραπονιόμασταν πάλι ότι σπατάλησε χρόνο με το Hodor και το Time Travel για κάτι το οποίο εγώ προτιμώ χίλιες φορές να αναπτυχθούν οι πολιτικές σχέσεις και οι συναισθηματικές σχέσεις. Όπως επέλεξε να κάνει σκοτώνοντας τον Night King πιο νωρίς από ό,τι περιμένανε πολύ. Για τον ίδιο λόγο δηλαδή που η επιλογή ήταν να σκοτώσει τον Night King καλή και πιστεύω συμφωνείτε και εσείς. Εγώ δεν συμφωνώ ότι ήταν καλή επιλογή. Θα σου απαντήσω στο τρίτο μέρος του podcast. Τέλος πάντων, από αυτή την άποψη ότι ήθελε να αφιερώσει όπως και τώρα στην 8η σεζόν, να αφιερώσει στο τέλος ότι είναι ένα ανθρώπινο conflict, το conflict του Game of Thrones, δεν είναι μια μεταφυσική ιστορία. Δεν διαφωνώ. Απλά αυτό που η θεωρία λέει, ρε παιδί μου, ότι επηρέασε άθελά του, δίνει περισσότερο κίνητρο και περισσότερο βάρος και σε αυτόν τον χαρακτήρα που κατά τα άλλα υπάρχει, δεν υπάρχει, ψήλω στα αρχίδια μας. Όχι, Κώστα, φίλε. Όχι. Διαφωνώ. Μισό. Ο Χόντορ και χωρίς το... Sorry, για η αυτοθυσία του Χόντορ... Το χαρακτήρα. Ναι, ακούστε με λίγο ένα λεπτάκι για τον Μπραν. Εγώ πραγματικά επιφυλάσσομαι μέχρι να δούμε πώς θα τελειώσει. Γιατί και πρόσφατα. Μέχρι τώρα σχολιάζουμε, προφανώς, εντάξει. Ναι, περίμενε. Και πολύ πρόσφατα, στο τελευταίο επεισόδιο που βγήκε την προηγούμενη εβδομάδα, ο Μπραν λέει: ζω περισσότερο στο παρελθόν πλέον. Οπότε ναι, κάτσε να δούμε. Δεν θα γίνει κάποιο payoff με τον Μπραν που δεν το ξέρουμε ακόμα. Απλά λέω, ρε παιδί μου, ότι. Και... Εγώ και κανένα payoff να μην γίνει, δεν με πειράζει. Και κανένα payoff, okay. Εγώ αυτό θέλω να σου πω. Και κανένα payoff να μην γίνει, δεν με πειράζει, γιατί πολύ απλά ξέρω ότι δυστυχώς ο χρόνος είναι πολύτιμος, μας μένουν 2 ώρες και 40 λεπτά Game of Thrones και προτιμώ να μην τα θυσιάσουν. Δεν διαφωνώ μαζί σου όσον αφορά το τι έχουμε φτάσει μέχρι τώρα, απλά λέμε, ρε παιδί μου, εφόσον είναι πραγματικά το Game of Thrones μια αφήγηση που για μένα είναι ορόσημο αυτή τη στιγμή ιστορικά, έτσι, είναι μια ιστορία που... ας μην κορυδευόμαστε, όπως και το Lord of the Rings, θα το θυμόμαστε για καιρό. Δεν είναι απλά ένα gimmick που ήρθε να κάτσει. Προφανώς είναι ένα έπος. Και δεν είναι... Είναι ένα από τα πιο μεγάλα και συγκλονιστικά έπος αυτό που έχουμε δει ποτέ. Οπότε, είναι, ρε παιδί μου, ξέρεις, λες, ρε παιδί μου, είναι κρίμα, ενώ υπάρχουν δυνατότητες να αποφεύγονται, ξέρω εγώ, και να μην συζητιούνται, ας πούμε, μέσα στο universe,
Εγώ πιστεύω ότι κυρίως αυτός ο λόγος που γίνανε βέβαια οι περικοπές είναι αυτό που είπες, ότι και να στο βάζαμε ρε παιδί μου, τι θα κέρδιζες ας πούμε στην αφήγηση. Χρόνος παιδιά, αν είχαν άλλες τρεις σεζόν μπορεί δηλαδή, και να τα βάζανε. Πιστεύω παιδιά. Ότι κόπηκε λόγω χρόνου, απλά έτσι μιας και μπήκαμε σε αυτή την κουβέντα ρε παιδί μου, εγώ πιστεύω ότι αν όντως ο Μάρτιν δεν είχε ποτέ σκοπό να πει κάτι άλλο πέρα από το Χόντορ, ας πούμε μην το βάλεις καθόλου ή βρες έναν άλλον τρόπο να κάνεις δραματική τη σκηνή. Δηλαδή δεν χρειάζεται να κάνεις αυτό το gimmick για να γίνει δραματική σκηνή. Για μένα ήταν ήδη δραματική και το Χόντορ την πήγε σε άλλο επίπεδο. Θα τα πούμε για το Χόντορ και θα πούμε για όλα αυτά στα ανάλογα podcast, γιατί κοντεύουμε τις 3 ώρες, οπότε ναι, ας βάλουμε μια ανωτελεία εδώ πέρα. Να χαιρετήσουμε τον κόσμο, να κλείσουμε το πρώτο μέρος και να νεώσουμε το ραντεβού μας για το δεύτερο μέρος που ναι. Θα έχουμε τις επόμενες 3 σεζόν. Yay! Έρχεται Purple Wedding, έχουμε πράγμα να πούμε. Θέλω να ευχαριστώ πάρα πολύ και τον Μάκιους και τον Κώστα που και εσάς φυσικά που μας κάθεστε παρέα εδώ και 3 ώρες κοντά. Όσοι αντέξατε παιδιά, ευχαριστούμε που αντέξατε μέχρι τέλος. Βασικά τώρα ήρθε η ώρα να ακούσουμε εμείς εσάς, γράψτε στα σχόλια, εγώ σίγουρα θα κάτσω να τα διαβάσω όλα. Ναι, και εγώ, φίλε. Εγώ διαβάζω και μια δεύτερη από τα δικά μου τα βίντεο. Ρε, μου στέλνουν και είμαι σε φάση. Α, είχε γράψει ένα στο πρώτο βίντεο κάτι πολύ καλό. Πάω να το ξαναδιαβάσω. Nice. Οπότε, ως συνήθως, παιδιά, προτάσεις, ιδέες, παρατηρήσεις, μπινελίκια κτλ. Ό,τι θέλετε στα σχόλια. Η μόνη χάρη που σας ζητούμε είναι τσεκάρετε πρώτα λίγο και τι έχουν γράψει οι υπόλοιποι. Όχι τίποτα άλλο. Μην χαραμίζετε και το δικό σας το χρόνο και γράφετε ίδια πράγματα που έχουν γραφτεί. Και να μπορούμε και εμείς ρε παιδί μου, με τα κανάλια μας να πάμε από κάτω να γράψουμε και τις δικές μας γνώμες. Να βγουν threads, να γίνει ωραίο πράγμα. Να πατάς αυτό το βλέπε απάντηση και να υπάρχει μια συζήτηση. Αυτό και να ακούσουμε και τις δικές σας θεωρίες, έτσι. Ναι, fan theories. Αλλά μην παραπονιέστε όταν δεν βγαίνουν οι θεωρίες σας στη σειρά. Για ό,τι θέλουμε θα κάνουμε ρε. Άιντε, θα μας πεις και τι θα κάνουμε. Ξέρεις κάτι, αυτό με την κριτική που έχει φάει η 8η σεζόν θα το συζητήσουμε. Καλά, εγώ θα κάνω roast στην 8η σεζόν απλά, δεν έχει τίποτα άλλο. Έλα ρε μάλλον. Άνω τελεία παιιδιά. Λοιπόν, φιλάκια από όλους μας. Καλή συνέχεια, τα λέμε στο επόμενο μέρος. Bye.